αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Έλευσης, στο μικρόφωνο της εκπομπής η Καλάβρια Γεωργία, στο κοντρόλ του σταθμού ο Γιάννης Μιχαήλ και μαζί μας στο στούντιο ο Διευθύνων Σύμβουλος του Κεντρικού Οργανισμού της Ελλήνων Συνέλευσης, Γιάννης Πλόσκας. Καλησπέρα κύριε Πλόσκα. Καλησπέρα σας. Τρίτη 15 Οκτωβρίου και η σημερινή εκπομπή έχει θέμα τα 600 δις που έχουν κατατεθεί από τον Αρτέμις Ώρα υπέρ της κυρίαρχης ελληνικής δημοκρατίας. Σήμερα λοιπόν έχουμε ζωντανά σε τηλεφωνική σύνδεση να μας μιλήσει γι' αυτό τον πρόεδρο του πολιτικού φορέα του Έθνους των Ελλήνων, Ελλήνων Συνέλευσης, Αρτέμις Ώρα. Πρόεδρε, κύριε Σώρα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς, σε όλους τους συνέλληνες και ακροατές μας. Ναι, μετά από την περιγραφική διαδικασία που έδωσα στην προηγούμενη εκπομπή για την μετοχή της Ανατολής και ουσιαστικά για τον αγώνα της μετοχής Ανατολής, είναι πολύ λίγα αυτά που είπα με όλα αυτά που έχουν συμβεί ή που συνέβησαν για την μετοχή της Ανατολής και για όλη τη διαδικασία για να φτάσουμε σε τέτοια επίπεδα ώστε να πιεστεί μετά από χρόνια να κάνουν καθάριση και να κάνουν όλη αυτή τη διαδικασία ό,τι μπορέσουν να κάνουν και να περισσώσουν. Θέλω να πω ότι υπάρχουν πολλά στοιχεία σε πολλές εκπομπές που έχω πει πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα πρέπει οι συνέλληνες τώρα να συνθέσουν και να οργανώσουν εκπομπές της ίδιας της αλήθειας του δικαίου τους. Θέλω να καταλάβουν όλοι ότι αυτά που συμβαίνουν και γίνονται δεν είναι για το δίκαιο μόνο του κυρίου Σώρα. Ας βλέπετε μόνο ένα πρόσωπο και ας χτυπάτε ένα πρόσωπο ή τουλάχιστον όχι εσείς, αλλά και πολλές φορές και αρκετοί συνέλληνες που δεν καταλαβαίνουν οι πράκτορες, ανόητοι άνθρωποι, άνθρωποι που έχουν μόνο το κεφάλι τους να μην τους κόβουν τα αυτοκίνητα, χαραγμένες κατασκευές που κινούνται ανάμεσά μας. Δεν είναι του κυρίου Σώρα μόνο, είναι όλων των Ελλήνων. Υπήρξε ένα τεράστιο άδικο για όλους τους Έλληνες. Κάθε Έλληνας εκπροσωπεί το έθνος του και την ολότητα του έθνους του. Θα πρέπει να καταλάβετε όλοι σας εκεί έξω ότι κάθε άνθρωπος εκπροσωπεί την ολότητά του και είναι υπεύθυνος για τον ίδιο τον εαυτόν του που ήδη είναι στην ολότητα νόλου του. Άρα θέλω να καταλάβετε ότι είναι το δίκαιο όλων σας. Αυτό που έγινε, έγινε σε βάρος όλων μας. Καμία σημασία αν κάποιος έχει μικροσυφέροντα ατομικά, μικρότερα ή μεγαλύτερα από κάποιον άλλον. Όλοι όμως οι Έλληνες, όλοι οι Έλληνες έχουν το δίκαιο, είναι το δίκαιό τους και είναι το άδικο που παράχθηκε για όλους τους Έλληνες ανθρώπους. Που σημαίνει θα πρέπει τώρα να αναλογιστούν τις ευθύνες τους που ζουν τώρα αυτοί, γιατί αυτός που ζει τώρα στο παρόν του είναι υπεύθυνος για την ίδια τη δημιουργική του μονάδα αλλά και για την ολότητα των προγόνων και των απογόνων. Πρέπει να καταλάβετε ότι εμείς είμαστε υπεύθυνοι για αυτά που, για την παιδεία των απογόνων, για τα κληρονομικά δικαιώματα των απογόνων, για τα πνευματικά δικαιώματα της ελληνικότητας των απογόνων και για όλους τους απογόνους μας, αυτούς που είναι κοντά μας και μακριά μας. Απογονός μας θα είναι αυτός που θα ζήσει σε 10 χρόνια, σε 50, σε 100, σε 1000, σε 2000, σε 3000 χρόνια, σε 5000 χρόνια, σε 10.000 χρόνια και σε συνεχόμενη ροή χρόνων διαστημάτων. Που σημαίνει, δεν γίνεται να μην έχεις την τεράστια ευθύνη, είσαι ένας σταθμός στο παρόν σου τώρα. Άρα, είναι ένα δίκαιο όλων. Δεν πρέπει να το δείτε ως μεμονωμένο δίκαιο. Βλέπω πολλές φορές που υβρίζουν, άμα το θέλετε, το πρόσωπό μου άνθρωποι που δεν με ξέρουν καν. Δεν έχουν καν καταλάβει γιατί μιλάμε και να βρίζει. Ένα συγκεκριμένο σχόλιο που διάβασα κάποια στιγμή δηλώνουν κάποιοι συνέλληνές μας. Κάποιος λέει για την Montreal Bank. Και λέει 600 δις είναι κατατεθειμένα στη Montreal Bank. Γυρίζει ένα άπλυτο, ηλίθιο ζώο που έχει τη μορφολογία του ανθρώπου και γράφει το εξής. Αφού η τράπεζα, μου θυμίζει το Γιαννάκη ή τον Τωτό, αφού η τράπεζα δηλώνει 32 δισεκατομμύρια, τα 600 που είναι, βρε άπλυτο ζώο, πού να είναι τα 600, βρε ζωντόβολο, βρε όν τριφασικό, βρε ντενε και ξεγάνωτε. Η τράπεζα θα βάλει μέσα στον προϋπολογισμό της, τις καταθέσεις των ανθρώπων. Γιατί οι δικές της είναι. Δηλαδή θέλετε να καταλάβετε, δεν φτάνει που δεν ξέρετε τι στο διάλογο συμβαίνει στον πλανήτη. Δεν ξέρετε ούτε ακριβώς τι φταίει. Νιώθετε όλοι ελεύθεροι και σκλαβωμένοι μαζί. Από το δίκαιο στο άδικο και από ανοησία σε ανοησία.
Βέβαια, σαφώς δεν σας έχουν διδάξει και δεν σας έχουν μάθει, γιατί όχι δεν σας έτυχε, γιατί να το κάνουν. Και δεν ενδιαφέρεσαι, αλλά και δεν ξέρεις. Δεν φτάνει που δεν ξέρεις πόσα δις, πόσα εκατομμύρια έχει το δις, πόσα δις έχει το τρεις, και νομίζω ότι είναι στροφές από ψαλμούς, ηλίθιο χαραγμένο ζωντόβολο. Είναι δυνατόν να μιλάνε έτσι άνω απλάσματα και να μην βγαίνει κανένας, μα ούτε κολομολόγοι δεν ξέρουν. Ουσιαστικά, για να καταλάβετε, η κάθε τράπεζα, το κάθε παραπηγικό, όπως το έχω πει, πρέπει να καταλάβετε ότι οι τράπεζες στον πλανήτη τις φτιάξανε συστημικά παραπηγικές λογιστικά καταστήματα. Οι τράπεζες που υπάρχουν στον πλανήτη σήμερα, βάσει του συστήματος που αν κάνεις σαφώς δεν το ξέρετε και λέτε τράπεζα και εννοείται ένα μαγαζί σαν την εκκλησία, παίρνουν άδεια από την κεντρική τράπεζα του κράτους. Ας μιλήσω για Ελλάδα και ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα συμβαίνει παντού, εκτός από πολύ συγκεκριμένα μέρη του πλανήτη όπου οι τράπεζες είναι με άλλα καθεστώτα. Σήμερα λοιπόν όλες οι τράπεζες στην Ελλάδα, για να δημιουργηθεί μια τράπεζα και να ανοίξει, παίρνει άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον πληρεί τις προϋποθέσεις και ξεκινάει με ένα μικρό αρχικό κεφάλαιο για εγγύηση. Προσέξτε, για εγγύηση. Έτσι παίρνει την άδεια, που σημαίνει η τράπεζα αυτή που ανοίγει στον ελλαδικό χώρο δεν έχει κεφάλαια δικά της να σε δανείσει, είναι μια προέκταση του μαγαζιού της Τράπεζας της Ελλάδος που είναι ιδιωτική και φυσικά διαχειρίζεται τα χρήματα των Ελλήνων. Όταν η τράπεζα δίνει ένα δάνειο σε έναν πολίτη, δεν έχει λεφτά δικά της να δώσει. Αγαπητέ ηλίθιε άνθρωπε που ρωτάς, παίρνει δάνειο από την τράπεζα, από την Τράπεζα της Ελλάδος. Δεν έχει λεφτά να δώσει. Οι καταθέσεις που είναι στην τράπεζα εγγυώνται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Οι καταθέσεις των πολιτών που είναι στις τράπεζες δεν λογίζονται μέσα στον ισολογισμό της τράπεζας, δεν λογίζονται, μα δεν είναι δικά της. Άσχετα εάν είναι εγγυημένες και πρέπει να πηγαίνουν τα χρήματα πάντα στην Τράπεζα της Ελλάδος, γι' αυτό οι τράπεζες δεν κρατάνε ούτε χρήματα. Ζητάνε χρήματα από την Τράπεζα της Ελλάδος, όπου παίρνουν τα χρήματα με 1%. Δηλαδή η τράπεζα για να σε δανείσει δεν έχει κεφάλαια, παιδί μου, η ίδια. Παίρνει δάνειο από την Τράπεζα της Ελλάδος με 1% και στο δίνει με 4-5% όσο έχει οριστεί από τον νόμο, σύν ό,τι σου κλέψει. Αυτό το μαγαζί λοιπόν λειτουργεί λογιστικά, για να καταλάβεις. Άρα, όταν μια τράπεζα έχει 100.000 καταθέτες, που ο κάθε καταθέτης έχει από 1 ευρώ έως 10 εκατομμύρια, παράδειγμα λέω, στον προϋπολογισμό της τράπεζας, στον ισολογισμό της, δεν φαίνονται οι καταθέσεις. Οι καταθέσεις των τραπεζών φαίνονται στο Almanac ή στην Τράπεζα της Ελλάδος. Όταν η τράπεζα λέει ότι η τράπεζα είναι 32 δισεκατομμύρια, είναι κύκλο εργασιών συν τα κεφαλαιά της, με τα κέρδη της μαζί. Έχει να κάνει για την ανώνυμη την εταιρεία που λέγεται Τράπεζα Montreal Bank ή η Τράπεζα Πειραιός. Αλίμονο βρε ανόητο όν να βάλει τις καταθέσεις μέσα. Μα πώς θα βάλει τις καταθέσεις τις δικές μου, τις δικές σου και του λαού? Να φορολογηθεί για τις καταθέσεις? Κάποτε, αν το θέλατε, στην Ελλάδα πληρώνανε τόκο οι τράπεζες για τα κατευθυμένα χρήματα. Που σημαίνει, δεν μπορεί να βάλει το χρήμα το δικό σου μέσα στον ισολογισμό της. Πώς θα το κάνει αυτό, παιδί μου? Βέβαια, λέει το όρνιο το ηλίθιο. Η τράπεζα λέει είναι όλοι 32 δις. Ναι ρε, 32 δις ρε ανόητο πλάσμα, πουλί του Αμαζονίου, είναι ο κύκλος εργασιών συν τα κέρδη της. Μιλάει για την ανώνυμη εταιρεία Montreal Bank που έχει κύκλο εργασιών 32 δισεκατομμύρια συν τα κεφάλαια τα δικά της. Κάποια στιγμή η τράπεζα από τα κέρδη της κεφαλοποιεί τα κέρδη της και γι' αυτό δουλεύει η τράπεζα, για να κάνει κέρδη. Και όσο έχει κέρδη δίνει και τα δικά της τα λεφτά και παίρνει. Ενώ οι καταθέσεις και οι καταθέτες που είναι στην Montreal Bank δεν έχει καμία σχέση με την τράπεζα. Βεβαίως φαίνονται στην κεντρική τράπεζα της κάθε χώρας, αλλά ποτέ στην ανώνυμη την εταιρεία. Άλλη μόνο λοιπόν αν η τράπεζα συμπεριλάμβανε τις καταθέσεις ή τα ομόλογα. Ή τι έχουν οι θηρίδες μέσα. Που οι θηρίδες ό,τι έχουν μέσα η τράπεζα δεν είναι υποχρεωμένη να το γνωρίζει. Μόνο στις θηρίδες των κοστούντι αλακάνων η τράπεζα γνωρίζει τι έχεις μέσα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα μπει μέσα και θα βάλει τα δικά μου τα χρήματα ή τα ομόλογά μου ή τα χρήματα των πολιτών των Καναδών ή όποιος είναι στην τράπεζα καταθέτης. Τουλάχιστον αυτό το τόσο μικρό, ούτε αυτό το ξέρουν. Αλλά εύκολα βγαίνουν ή βρίζουν και λένε όλες τις γελιότητές τους.
Αν δεν φτάσει σε αυτά τα στάδια τραπεζικά ή τουλάχιστον οικονομική διαδικασία που συμβαίνει στον πλανήτη, είναι νηπιακά. Όταν δεν γνωρίζει αυτά τα νηπιακά στάδια, πώς διάλογο έχεις φωνή και μιλάς και δεν πας τώρα να βάλεις το κεφάλι σου σε ένα γόθο. Έχεις ψυχή να μιλήσεις και έχεις και γνώμη. Οπότε από, αυτό, από αυτή τη δόλια γελία ηλίθια σκέψη σου, κάθε άνω πλάσμα εκεί έξω θα πει το σώρα πατεώνα, γιατί δεν φαίνονται στον ισολογισμό της τράπεζας τα 600, γιατί φαίνονται οι καταθέσεις. Θέλω να πω λοιπόν στις Έλληνες μου, υπάρχει μεγάλη ανοησία. Υπάρχει τεράστια αντινόηση, πραγματικά υπάρχει πολλή ηθιότητα στους ανθρώπους, ιδιαίτερα στους θρασίτατους ανθρώπους, που πολλές φορές είναι πράκτορες και στοχευμένοι για να φέρουν αντινόηση. Όμως πρέπει να καταλάβετε εσείς την ακρίβεια. Και κάθε τέτοιο προϊόν, κάθε τέτοια γελιότητα, είτε έχει την δομή οικονομολόγου, είτε οποιονδήποτε συστημικής μορφοποίησης, να του απαντάτε. Να ξέρετε να το απαντήσετε, γιατί ο πολίτης πρέπει να πάει τώρα να καταλάβει, να κατανοήσει. Και αυτή η μεγάλη μάχη της Ελλήνων Συνέλευσης είναι ότι επενδύει στον άνθρωπο Έλληνα, στον πολίτη, να μάθει και να μην, υπάρχει ένας πιο ηλίθιος από αυτόν, πολύ πιο βλάκας από τον άνθρωπο που τον έχουν ήδη αποβλακώσει, με δεδομένο ότι να λέει ότι είναι παΐοντας και να του λέει όλες αυτές τις μούρδες. Δεν φαίνονται λοιπόν οι καταθέσεις στον προϋπολογισμό της τράπεζας, στον ισολογισμό μάλλον της τράπεζας, γιατί μιλάμε για την εταιρεία τράπεζα πόσο καλά πηγαίνει. Άρα λοιπόν ας μείνω σήμερα λοιπόν σε μια διαδικασία, και αυτό που θέλω να πω είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία τα οποία είναι ήδη καταγεγραμμένα στις σελίδες μας και θα πρέπει σήμερα να βγουν στην επιφάνεια με πολλά μυστικά που έχουν υποθεί σε πολλές εκπομπές. Τα γραφεία και οι υπεύθυνοι των γραφείων του τύπου αλλά και άλλων ιδιοκτήτων να μπουν σε μια λογική διεργασία ώστε να βγάλουν τις τεράστιες αλήθειες και ο πολίτης να τον θωρακίσετε με αλήθειες για το ίδιο του το δίκαιό του, ώστε να μπορέσει να αναπτερωθεί, να καταλάβει τι πρέπει να γίνει, να καταλάβει όλο αυτό το άδικο, όλη αυτή τη γελιότητα που εκφράζεται εύκολα γύρω μας, να καταλάβει και να μπει σε μια πραγματική δόμηση της αλήθειας αλλά και της νόησης του και να αποτρέψει κάθε τέτοιο κάκαλο αλλά και κάθε τέτοια γελιότητα. Περνάνε τα χρόνια και τα στοιχεία είναι εκεί απλωμένα. Φυσικά θεωρώ ότι κανένας δεν τα έχει βγάλει στην επιφάνεια όπως πρέπει. Πρέπει να υπάρξουν λοιπόν Έλληνες και συνέλληνες ενεργοποιημένοι, και αυτή είναι η μεγάλη μάχη αλλά και ο στόχος του αγώνα μας. Να ενεργοποιήσουμε τις ελλάδιες ψυχές, να ενεργοποιήσουμε την νόηση και την ενθύμηση, να μπουν κάτω τα πράγματα με μια λογική διεργασία, ώστε να δούμε ακριβώς και τι έχει γίνει αλλά και τι πάμε να οικοδομήσουμε, να δημιουργήσουμε. Σε αυτή τη μεγάλη βάση δεν γίνει ότι καλώς κακώς είναι αυτά, κακώς είναι αυτά κείμενα, σαφώς έχουν γίνει. Σας δείχνουμε και την άλλη διαδρομή, η οποία θα πρέπει να στηθεί με αλήθειες, με ελεύθερη βούληση, με τις ψυχές των ανθρώπων, για να υπάρχει το αληθινό το θέμελο και όχι ψεύτικα θέμελα ή γυάλινα πόδια. Η Ελλήνων Συνέλευση πραγματικά θα φτιάχνει και δημιουργεί πραγματικά δομές με μεγάλα θέμελα. Μας ενδιαφέρει να στερεώσουμε πολύ καλά το θέμελο για να στερεώσουμε και να αρχίσει να φαίνεται το δημιούργημά μας. Και αυτό κάνουμε. Σήμερα λοιπόν θα ασχοληθώ και θα αναλύσω αν το θέλετε, αλλά θα ενθυμίσω και σε πολλούς. Όλα αυτά που θα σας πω είναι ήδη σε εκπομπές, είναι ήδη σε έγγραφα, είναι ήδη με κυρίαρχες υπογραφές όλου του κράτους, της Αμερικής, συμφωνίες πολλές και ένας τεράστιος αγώνας που έχει διεξαχθεί και από μένα τον ίδιο και από συνεργάτες μου τότε, αλλά και από άλλους συνεργάτες που δεν τους έχετε γνωρίσει ποτέ, που βοηθούσαν, που έχουν πολεμήσει και βοηθούσαν και βοηθούν συνέχεια και θα βοηθούν πάντα, και νεότεροι που θα έρθουν. Έτσι θα πρέπει να δείτε όλο αυτό το μεγαλείο που εξελίσσεται μπροστά στα μάτια σας, και θα πρέπει να μην αδρανείς κανένας, να πάρετε όλη θέση και όλοι να συμμετέχετε με μια λογική διεργασία σε όλα αυτά τα πεπραγμένα που έχουν συμβεί, που συμβαίνουν και που θα συμβούν. Έτσι να αναγνωρίσετε όλο το άδικο και όλη τη γελιότητα που συμβαίνει σε όλη την Ελλήνων Συνέλευση, σε όλους τους Έλληνες ανθρώπους, ασταμάτητα, χωρίς να σταματάει κανένας, και πρέπει να καταλάβετε ότι η απόφαση είναι μονόδρομος, ότι θα πρέπει όλοι σας να ενωθούμε, όλοι μας να ενωθούμε, στον ίδιο στόχο και σκοπό, για να πάρουμε το δίκαιο και το δικό μας στα χέρια μας. Δεν πρέπει να ξαναεπιτρέψουμε τίποτα, πρέπει να σταματήσουμε και να παραλάβουμε πίσω ό,τι έχει γίνει.
πρέπει να πάρουμε στα χέρια μας όλα ό,τι έχουν κάνει. Τα δίκια και τα δικά μας. Ό,τι είναι δικό σου πρέπει να το πάρεις τώρα αυτή τη στιγμή στα χέρια σου. Πρέπει να σταματήσεις κάθε άδικο. Και αυτό θα γίνει μόνο με τον όγκο σου. Μόνο με την ολότητά σου. Όχι λίγοι, μα όλοι. Έτσι λοιπόν, ας θυμηθούμε τα 600 και μαζί με αυτή τη συζήτηση που θα μπούμε στην εκπομπή θα δείτε και τις γελιότητες που απλόχερα τους άφησα πολύ καιρό να λένε. Έχω ξαναπεί ότι οι άνθρωποι ξεχνάνε τα γεγονότα τα τεράστια που συνέβησαν τότε. Έτσι λοιπόν, ανέφερα πρώτη την Ανατολή γιατί στο ελληνικό κοινό μπήκε πρώτα η Ανατολή. Αν θυμάστε, εγώ δεν έβγαινα σε εκπομπές. Σε εκπομπές έβγαιναν συνεργάτες δικοί μου τότε. Καμία σημασία αν έχουν προδώσει και έχουν φύγει περισσότεροι. Ο χρόνος είναι σφυριγλάτης, αν το θέλετε. Και δείχνει. Το ποιόν, όχι μόνο το δικό μου, αλλά όλων των ανθρώπων. Αφού φύγανε από την Ανατολή και δεν έβαλαν, αν το θέλετε, γνώση, αλλά κοίταξαν πώς θα γκρεμίσουν τηλεοπτικά με νόμους. Θυμάμαι την απάντηση της Εθνικής Τράπεζας που είπε... Αυτά λέει δεν ισχύουν λέει, γιατί είναι λέει καταργημένες συμμετοχές με τον νόμο του Σβόλου. Σβόλος, τώρα ένα όνομα βγάλα ένα νόμο. Το οποίο βεβαίως όταν αναλύσαμε τον νόμο του Σβόλου το 34, έλεγε ότι πτωχεύει η χώρα γιατί πήγε σε πτώχευση και ακυρώνονται τα χρήματα και δεν ακυρώνεται ο χρυσός. Ο χρυσός παραμένει όπως είναι. Άρα από μόνοι τους μας δώσαν ένα νόμο που μας ισχυροποιούσανε. Άρα τους είδαμε να κινούνται όλος ο κρατικός μηχανισμός, ο παρακρατικός μηχανισμός και όλα τα σωματεία σιωνιστών, Εβραίων, Μασόνων και ό,τι σέχτα υπήρχε, ό,τι μπουρδελοσάχ σέχτα υπήρχε, ό,τι γελία σέχτα υπήρχε, εναντιώθηκε. Και λέμε τι έγινε ρε παιδιά. Εμείς θεωρούμε το κράτος δικό μας, εμείς θεωρούμε τους μηχανισμούς και τους αξιωματούχους ότι είναι υπέρ του δικαίου του πολίτη και της Ελλάδας μας. Τι έγινε. Έτσι λοιπόν ήταν η πρώτη αποκάλυψη. Και επειδή έβλεπα ότι ζήγωνε στα απότερα δόλια αποστατικά σχέδιά τους να πτωχεύσουν τη χώρα μου και τότε αν θυμάστε γινότανε χαμός σε όλη την Ελλάδα, πτωχεύει η χώρα μας, δεν αντέχει, χρωστάνε οι Έλληνες, λέγανε τα κανάλια όπως έχω πει, συχαμένοι δημοσιογράφοι, αλήτες τελείως, πληρωμένες σπόρνες, εύκολα να πούνε το οτιδήποτε, όλα αυτά τα λαχάρια, πήδαγε ο κόσμος από τα μπαρκόνια, αυτοκτονούσε. Είχαμε πάρα πολλούς αυτόχειρους, τότε θυμάμαι ότι είχαμε 100.000 αυτόχειρους, κάθε χρονιά μειώνονται, λένε, λιγότερα τα νούμερα είναι πάρα πολλά και φυσικά έχουμε και αυτόχειρες που δεν αναφέρονται κιόλας, έτσι ντρέπεται η οικογένεια να πει ότι δολοφονεί, ότι αυτοκτόνησε η μάνα τους ή ο πατέρας τους. Είχαμε αισχρές καταστάσεις, οπότε βλέπω ότι δεν βάλαν ήδη και είχαν στόχο να αρχίσουν σιγά σιγά να αποδομούν ή να μην δίνουν σημασία και φυσικά είχαν βγει πολλοί πράκτορες και λέγανε έλα μωρέ σιγά την αντοχή και λέγανε διάφορα. Ήδη εκείνη την εποχή οι πληροφορίες που είχα και όπως είχαν συλλεχθεί στοχεύανε τον Οκτώβρη του 2012, Οκτώβρη με Νοέμβρη, δηλαδή το έτος μέχρι το τέλος του 2012, είχαν μπει ήδη στο μνημόνιο, στο πρώτο, και είχαν στοχεύσει να πτωχεύσουν για άλλη μια φορά τη χώρα μου. Να πτωχεύσουν τη μητέρα της Ελλάδας μας για άλλη μια φορά, ρε τα γαϊδούρια. Με απίθμενο θράσος. Για άλλη μια φορά. Και λέω καλά, σας έδωσα υπόθεση με ψεύτικη πτώχευση που κάνατε το 32, το 33. Θα ξανακάνετε ρε γαϊδούρια πτώχευση. Είχαν στοχεύσει λοιπόν με ένα ομόλογο ψεύτικο βέβαια έτσι, προσέφερε της Αθηναίου, ψεύτικο. Ήταν ένα ομόλογο που κυκλοφορούσαν στα κανάλια και στην Αμερική ότι ένας μεγάλο χείμωνας, δεν υπάρχουν μεγάλος χείμωνας, είναι κάτι δανεισμένα γαϊδούρια που το παίζουν πλούσιοι. Είπα ότι δεν υπάρχει πλούσιος, υπάρχουν μόνο δανειζόμενος. Αν ζητήσεις τα δάνεια που έχουν πάρει και αυτά που χρωστάνε, θα χρωστάνε και δεν έχουν τίποτα δικό τους. Πολλοί κάποιοι το κατάλαβαν, κάποιοι δεν το κατάλαβαν, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Οπότε υπήρχε ένας μεγάλος επενδυτής, ναι, που μας είχε δώσει 45 δισεκατομμύρια. Ποιος να μας δώσει 45, ρε, αν είχε ρε γαϊδούρι, γαμόζω 45 δις, θα έρχοσαι στην Ελλάδα να δανείσεις ένα κράτος, που τελικά δεν είναι κράτος, είναι μια εταιρεία. Ποτέ δεν υπήρχε 45 δις, υπήρχε ένα ομόλογο που το είχαν δώσει έξω από Παπαντρέου, να οριμάσει για να μας το φέρουν να το πληρωθούμε. Μάλιστα. Και φυσικά να πτωχεύσουν τη χώρα μας, να την πηγαίνανε σε πτωχευτικό δίκαιο, ελεγχόμενοι από όλες τις διαδικασίες
Φυσικά το έχει επί χώρα, θέλω να ξέρετε όλοι εκεί έξω. Δεν θα υπήρχε τώρα ο μισθός του δικαστή για να δικάζει εμένα, δεν θα υπήρχε δικαστής. Θα ήταν πολύ πενιχρά τα πράγματα, δεν θα υπήρχε αστυνομικός να παίρνει αυτό το μισθό που παίρνει, δεν θα υπήρχε τίποτα, θα ήταν τεράστια η αστάθεια. Η Βενεζουέλα θα ήταν Ελβετία μπροστά μας, ιδιαίτερα στο κομμάτι της Ελλάδος, γιατί είμαστε σε ένα μεγάλο μονοπάτι και είχαν κανονίσει να διαλύσουν τελείως την Ελλάδα. Σχολείο δεν θα έχεις, ούτε κρυφό σχολείο θα έχεις, αλλά θα ήταν πολύ άσχημα τα πράγματα. Μιλάμε για μια Ελλάδα πτωχευμένη, την οποία θα την πηγαίνανε όπως θέλανε αυτοί, θα την τρέχανε τη χώρα, θα διαλύαν τα πάντα, θα ξεπουλάγανε τα πάντα και δεν θα υπήρχε καν Ελλάδα. Μπορεί να σου είχαν αλλάξει σημαία τα πάντα όλα. Είχα κανονίσει πολύ άσχημα πράγματα για την Ελλάδα μας και έχουμε σε μια τελείως διαφορετική καμπή και ώρα. Και φυσικά πριν να ανακοινωθούν, γιατί είχαν ανακοινωθεί και από το εξωτερικό πότε θα χτυπήσουν και πότε θα ζητήσουν το ομόλογο, είναι πολύ απλό να το καταλάβετε. Την ώρα λοιπόν που έρχεται κάποιος και λέει ότι έχει 45 δισεκατομμύρια ομόλογο και ζητήσει τα χρήματά του και δεν του τα δώσει η Ελλάδα, αρνηθεί να πληρωθεί, την ώρα που αρνείται αμέσως πάει στον Άριο Πάγο και στο Πρωτοδικείο, γιατί η χώρα είναι σαν τις εταιρείες. Και αρχίζει λοιπόν και κάνει αίτηση πτώχευσης. Θα την έκανε δεχτή η Ελλάδα την πτώχευση γιατί είχε αντιλώσει. Οπότε μπαίνανε κατευθείαν σε διεθνές πτωχευτικό δικαίωμα. Τι να σας λέω, τα έχω κάνει και εκπομπές, είχαν κάνει πάρα πολλά άσχημα πράγματα. Πριν από αυτό όμως θέλω να ξέρετε ότι ένα χρόνο πριν, 1,5 χρόνο πριν θα πω, έχουν γίνει τεράστιες κινήσεις και έχουν γίνει πάρα πολύ μεγάλες συζητήσεις στην Αμερική και στο επίπεδο του Λευκού Οίκου επί κυβέρνηση Ομπάμα. Την κυβέρνηση Ομπάμα λοιπόν είναι αναγνωρισμένα τα ομολογά μου και ήδη δουλεύω με την Αμερική. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν δουλεύω με ένα τεράστιο σύστημα και δεν θα πω ότι είμαι από το χωριό και πέτυχε. Ναι, θα πω ότι είμαι ένα επικίνδυνο παγκόσμιο παιδί με τεράστιες γνώσεις και στα παγκόσμια οικονομικά. Άλλωστε για να ενημερώσω και όλο τον κόσμο επίσημα, είμαι βραβευμένος από την Παγκόσμια Ακαδημία. Το ζήτημα είναι ότι αυτοί μου δώσανε το βραβείο, αυτοί με αναγνωρίσανε. Δεν τους είπα εγώ δώστε μου κανένα βραβείο, γιατί όπως έχω πει δεν ανήκω και πουθενά. Μου δώσανε λοιπόν βραβείο από την Παγκόσμια Ακαδημία, ότι είναι ο μάστερ των παγκόσμιων οικονομικών. Τώρα για να μου δώσει η Παγκόσμια Ακαδημία μάστερ των παγκόσμιων οικονομικών στον κύριο Αρτέμις Ώρα, κάτι θα αξίζω παραπάνω από τον κάθε μπάσταρδο που δεν ξέρει τι του γίνεται. Ή από τον κάθε κολοπράκτορα ή από τον κάθε ζαβό δογματισμένο. Τουλάχιστον κάτι παραπάνω. Για να δείξετε λίγο σεβασμό ρε γαϊδούρια που δεν ξέρει ούτε από πού κατουράει η κότα, ούτε από πού κατουράει η κότα ρε ζωντόβολα. Έτσι λοιπόν έχω τρεις αναγνωρίσεις, δεν έχω μία. Έχω τρεις αναγνωρίσεις από την Παγκόσμια Ακαδημία, με σεβασμό αυτή όσο μπορεί, τουλάχιστον για να μην θυμώνω μαζί τους. Έτσι λοιπόν, έχουμε πάρα πολλές διεργασίες που συμβαίνουν με το Αμερικάνικο Ταμείο, με την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, σε πραγματικά finance τα οποία ούτε που πρέπει να μπουν και να σας τα βάλω στο τραπέζι, λίγα θα καταλάβετε, είναι σε ένα κρυμμένο σύστημα το οποίο συμβαίνει, είναι σε έναν παράλληλο κόσμο συστήματος δομημένο στο οικονομικό θέμα του πλανήτη και το πώς τρέχει οικονομικά ο πλανήτης. Το οποίο πραγματικά, όχι μόνο το γνωρίζω καλά, καλύτερα από το ίδιο το σύστημα. Έτσι λοιπόν γίναν πολλές συμφωνίες, που έτρεξαν συμφωνίες, οι οποίες είναι υπογεγραμμένες με την Αμερικάνικη κυβέρνηση σε επίπεδο εκτέλεσης, άμα το έλεγα. Σαφώς όμως τρέχανε πάρα πολλά θέματα με μένα τον Αρτέμις Ώρα. Παντού στο κείμενο και σε όλη τη συμφωνία ήταν το θέμα της Ελλάδος, γιατί προσπαθούσα να έρθουν ημερομηνίες κοντά στη διαδικασία που εγώ θα συμφωνήσω μαζί τους και θα σταματήσει η πτώχευση. Οι Αμερικανοί, λέω τη λέξη Αμερικανοί, αλλά μην φανταστείτε τους ανθρώπους που βλέπετε στις ταινίες. Μιλάω για λεχάρια συγκεκριμένα. Μιλάω για παγκόσμιες οικογένειες να είναι στο τραπέζι μου κάθε μέρα. Η συμφωνία να γίνεται μέσα από την ασφάλεια του FDIC, από την Federal Reserve, να είναι παρόν όλοι οι εκπρόσωποι τους. Ήταν μια μεγάλη συμφωνία και όχι μία. Ήταν παραπάνω από τρεις συμφωνίες. Έτσι λοιπόν μπήκαμε σε συμβόλαια μαζί. Δημιουργήθηκαν τρία συμβόλαια, το ένα παράλληλα από το άλλο. Αυτοί κέρδιζαν χρόνο, προσπαθούσαν να κερδίσουν χρόνο. Φυσικά ήταν όλο το πρόθεμα, μην ακουμπάς την Ελλάδα, άσε την Ελλάδα, έλα να κάνουμε deal.
Λέω, δεν μπορώ να συζητήσω τίποτα παραπάνω ότι εγώ δεν είμαι συνδεμένος με την Ελλάδα. Που σημαίνει, εάν δεν βλέπετε την Ελλάδα και βλέπετε μόνο κέρδη όσον αφορά τον κύριο Σούρα, έχετε κάνει λάθος, είμαι σε λάθος τραπέζι. Προσπάθησαν να αλλάξουν τις συμφωνίες πολλές φορές, όχι να χάσω χρήματα, δεν κίνδυνευσα ποτέ να χάσω από αυτούς. Ο κίνδυνος ήταν ότι δεν θέλαν σε καμία περίπτωση κανένα σύνδεσμο ανάμεσα Σόρα και Ελλάδα. Ενώ ο Σόρας με αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα είναι συνώνυμο. Αυτό βεβαίως το έχουν καταλάβει, με αποτέλεσμα να μου χάνουν χρόνο. Όταν είδα στο 8μηνο ότι κερδίζουν χρόνο, ναι μεν σε πολύ μεγάλες συμφωνίες, σε βαριές συμφωνίες, μοναδικές για τον πατήτη, να τρέχουμε σε μοναδικές στην Platform One, να τρέχουμε σε άλλα συστήματα και να δημιουργούνται συμβόλαια όπου μάρτυρες είναι στρατηγοί της CIA, φυσικά να δημιουργούνται τα συμβόλαια αλλά να μην εκτελούνται και να μου κερδίζουν χρόνο με ψεύτικες δικαιολογίες, τότε μπήκαμε σε ένα σχέδιο να χρησιμοποιήσουμε αυτά που χρωστάει η Ελλάδα και να βάλω τα 600 δις σε μια τράπεζα η οποία αν δεν μπορέσω να εκτελέσω με όλο το σχέδιο που ήταν από Αμερική και από, με την ανοχή της κυβέρνησης της Αμερικής, του παγκόσμιου μισθού, δεν ήταν Αμερικής, από εκεί, λέω τη λέξη Αμερική γιατί από εκεί ακούει και είναι ο ρυθμός και ο παλμός του παγκόσμιου συστήματος. Δηλαδή να ξέρετε ότι αν κλείσει η Αμερική μια εβδομάδα τώρα από τις ο Τραμπ, το UCC ήταν κλειστό. Δηλαδή το UCC η καρδιά του είναι από την Αμερική, για να καταλάβετε. Έτσι να μπορώ να έχω δικαίωμα να επιτεθώ και να σταματήσω αμέσως την πτώχευση, άρα να έχω ένα δεύτερο πλάνο. Αυτό δεν σημαίνει ότι το πρώτο πλάνο έχει χαθεί. Άρα λοιπόν την ώρα που με καθυστερούν αρχίζω να στείλω το δεύτερο πλάνο. Το δεύτερο πλάνο ήταν να μας αποδεχτεί μια τράπεζα η οποία να ακουμπήσουμε τα 600 μέσα, να ελεγχθεί και να εκτελεστεί όλη η διαδικασία ώστε να μπορέσουμε αν τυχόν χτυπήσουν στην Ελλάδα για να κάνουν την πτώχευση να βάλουμε τα χρήματα και βάζοντας τα χρήματα στο λογαριασμό της Ελλάδος δεν θα μπορούσαν να την πτωχεύσουν. Αυτό είναι προφανές. Θέλω να φανταστείτε ότι εσείς για παράδειγμα χρωστάτε αυτή τη στιγμή 100 χιλιάρια. Εάν χρωστάτε μια συναλλαγματική 100 χιλιάδων και δεν την πληρώσετε, έχει δικαίωμα ο καθένας να πάει στο πρωτοδικείο να σε πτωχεύσει. Δηλαδή αν χρωστάς εμένα 100 χιλιάρια μια συναλλαγματική, γι' αυτό σας είπα να μην κόβετε συναλλαγματικές και μπουρδες γύρω-γύρω και να μην κάνετε γελιότητες τέτοιες, διότι εμένα αν μου δώσει μια συναλλαγματική 100 χιλιάρια και δεν μου την πληρώσεις, μπορώ να πάω στο οικείο πρωτοδικείο που ανήκεις και να δηλώσω πτώχευση. Τι θα κάνεις? Και τότε σου πτωχεύω το αφημί σου. Δεν χρειάζεται να πτωχεύσω την επιχείρησή σου, πτωχεύεις τον άνθρωπο. Μετά από αυτό, ό,τι αποκτήσεις μπορώ να σου πάρω ό,τι έχεις, τόσο απλά. Επειδή κάποιοι δεν το ξέρετε. Άρα λοιπόν μπορεί να πτωχεύσεις οποιονδήποτε που σου χρωστάει. Πας το, αν έχεις έγγραφο ή πιστοποιημένο ομόλογο ή συναλλαγματική που σου χρωστάει κάποιος, πας στο πρωτοδικείο και το πτωχεύεις. Μην του βγάλεις ούτε διαταγή πληρωμής. Τράβα το πρωτοδικείο, μπαμ τον πτωχεύεις. Μόλις τον πτωχεύσεις, ούτε ρεύμα θα βάλεις το όνομά του, ούτε στην τράπεζα θα ξαναπάει να πάρει τίποτα, είναι πτωχευμένος. Τι να πάρει. Είναι τόσο απλό. Όταν καταλάβει ότι τον πτώχευσες, τότε θα γυρίσει να σε πληρώσει. Είναι τόσο απλό, άσχετα αν δεν το ξέρετε. Ωστόσο όμως έπρεπε να μπούμε σε μια διαδικασία να προλάβουμε να μην πτωχεύσουν τη χώρα. Έτσι λοιπόν μετά από τεράστιες διαβουλεύσεις που γίνανε, τρία συμβόλαια έγγραφα, τα οποία είναι όλα με μάρτυρες αξιωματούχων τεράστιων Αμερικανών και φυσικά πολλά ηχητικά, όπου ακούγονται τα πάντα και πράγματα που δεν πρέπει να τα ακούσουν ανθρώπινα αυτιά και τουλάχιστον σε δικαστήριο. Δηλαδή αν σφιχτούμε πολύ στο δικαστήριο θα καταθέσουμε τα πάντα. Όμως το δικαστήριο είναι ανεφουσίας. Γιατί δεν θέλει να σε δικάσει γιατί κάτι έκανες. Θέλει απλά να σε καθυστερήσει και να συνδικάσει για αυτό που ήδη είσαι. Γι' αυτό θα το αποδείξουμε και πιο κάτω στην κουβέντα μας. Γιατί ήδη έχεις δύο δίκες αθρώτικες. Και δεν γίνεται να με δικάζετε συνέχεια για το ίδιο θέμα. Ας συνεχίσω όμως να καταλάβετε όλοι οι Έλληνες πολίτες και από εκεί και πέρα ένα καθεστώς με τους μηχανισμούς του μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Αυτό δεν έχει σημασία γιατί το δίκαιο μας δεν μπορούν να το πάρουν ποτέ. Μόνο να παράξουν άδικο στο κοινωνικό σύνολο, στον ανθρώπινο ιστό, αλλά και σε μένα τον ίδιο. Που εγώ είμαι συνειφασμένο με αυτό. Γιατί όλες μου οι συζητήσεις και όλα μου τα συμβόλαια είναι μέσα στην Ελλάδα, είναι για την Ελλάδα. Δεν μπορώ να διαχωρίσω τον εαυτό μου από την Ελλάδα σε όλες τις συμφωνίες. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα του παγκόσμιου καθεστώτος. Συνεχίζουμε λοιπόν να λέω ότι
υπάρχουν μαγνητοφωνήσεις για όλες αυτές τις συνθήκες, τις συμφωνίες και τα πάντα, πώς όμορφες ήταν και πώς καθυστερούσαν. Σε καθυστέρηση τέτοια λοιπόν σε ενδεχόμενο έγινε το εξής. Κατατέθηκαν ομόλογα στην Montreal Bank μέσω μιας πολύ συγκεκριμένης συνθήκης και όριμου περιβάλλοντος που βρήκαμε στον Καναδά. Εργάστηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι και εργάστηκαν και με συμφέρον της τράπεζας, γιατί η τράπεζα την ώρα που τα έλεγξε και τα έβαλε μέσα μαζί με τον custodial account, η συμφωνία μας ήταν κρυφή μεν, χωρίς να σημαίνει ότι μπορώ να βγάλω κάτι τέτοιο στον αέρα, να δίναμε και 50 δισεκατομμύρια στην τράπεζα ως κεφάλαιο, γιατί σας ξαναείπα, οι τράπεζες δεν έχουν κεφάλαιο να δίνουν δικά τους χρήματα, παίρνουν χρήματα από την τράπεζα, από την κεντρική τους τράπεζα και δανείζονται όπου δανείζουν τους πελάτες τους. Η τράπεζα λοιπόν με ένα κεφάλαιο 50 δισεκατομμύρια θα ήταν η νούμερο ένα στον κόσμο, τόσο απλά είναι τα πράγματα. Θα ήθελα να πω ότι οι τράπεζες είναι τα πρώτα σκαλωμένα μαγαζιά του παγκόσμιου ιστού. Έτσι καταθέσαμε τα 600 για την Ελλάδα και τα 49 κάτι για την Κύπρο. Αυτή είναι η τεράστια ιστορία με πάρα πολλές δυσκολίες, εμπόδια, χρήματα, κόστος. Για να κάθεται κάθε χαζό και κάθε ζαβό απέναντί μου τώρα να γελάει. Πόσο έχω θυμώσει μαζί μου, πόσο έχω θυμώσει μαζί σου, γελίο ζωντοβολάκι που κάθεσαι και γελάς και λες την μπούρδα σου ρε ξεφτυλισμένο. Αλλά μη φοβάσαι, θα έρθει η ώρα που όλα αυτά θα είναι στα χέρια μου. Στα χέρια μου θα περάσετε όλοι, είτε το αντιλαμβάνεσαι τώρα είτε μετά. Θα περάσεις από τα χέρια μου και τότε θα τα πούμε. Τότε θα τα πούμε, τώρα γέλα βλαμμένο. Θα έρθει η ώρα που θα τελειώσεις και θα έρθει στα χέρια μου. Δεν θα περάσεις από αλλού, από τα δικά μου χέρια θα περάσεις. Ωστόσο λοιπόν βάλαμε το κεφάλαιο, η Αμερική θορυβήθηκε πάρα πολύ γιατί δεν το είχε μάθει τις κινήσεις μας. Όταν όμως το έμαθε, είχα μεγάλες αντιδράσεις ότι αυτό δεν πρέπει να το κάνω. Λέω γιατί να μην το κάνω. Στο κάτω-κάτω της γραφής, εφόσον αρκήσατε και εφόσον με καθυστερείτε τεχνιέντος, ουσιαστικά δεν κάνατε και τίποτα. Ουσιαστικά με βολεύετε. Δεν θέλω τα λεφτά σας, ή τουλάχιστον να αρχίσετε να με πληρώσετε, ούτε τα finance που θα μου βγάλετε, ακόμα και τα προγράμματα που θα βγάζαμε ανάμεσα Ελλάδα και Αμερική. Τα ομολογά μου είναι πάντα δικά μου. Την τεράστια αξία την έχω πάντα στα χέρια μου. Και θα την κάνω ό,τι γουστάρω. Τότε μου λέει, κάνεις τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Όχι, το τρίτο τον κάνατε εσείς. Έχω ξεκινάω τον τέταρτο. Και τον ξεκινάω μαζί με τον τρίτο, για να μην θεωρείς ότι κάνουν μάλλον. Και αυτό έγινε. Έτσι λοιπόν οργανώθηκαν όλα. Φυσικά θέλω να ξέρετε λοιπόν στην τράπεζα, όταν καταθέσα τα ομόλογα, φωτογραφήθηκαν μπροστά στον διευθυντή της τράπεζας. Έχουμε τις φωτογραφίες που μπήκαν στη θηρίδα, φωτογραφήθηκαν και σφραγίζονται, κλειδώνονται, μπαίνει και κωδικός απ' έξω και το κάνει ο τραπεζίτης. Ξέρετε, δεν είναι μια απλή διαδικασία, είναι μια σύνθετη διαδικασία. Οι λογαριασμοί είναι οι δικοί του custodial account και τρέχουν σε διαδικασίες που ανοίχτηκαν καινούργιοι, να μην υπάρχει τίποτα παλιό, να είναι καινούριο για την Ελλάδα. Φυσικά στην ίδια τράπεζα έχω και άλλο λογαριασμό, ο οποίος είναι ένας λογαριασμός που λέγεται Comgate, όπου μέσα διαθέτει και ομόλογα μικρότερες, έχει 2 δισεκατομμύρια για άλλες συνεργασίες που έχω, έχει τουλάχιστον άλλα 50 ομόλογα, 500 εκατομμύρια, 1,5 δις, έχει 10 των 500, 12 του 1 δις, έχει τον 1,5, έχει 2,5, έχει 4,5, έχει 5 φυσικά, ένα 4,5 δις έχει παίξει στην SSBC, τόσο όμορφα είναι τα πράγματα. Το δεύτερο μεγάλο κομμάτι είναι ότι όλα μπήκαν στη θέση τους και ο διευθυντής της Montreal Bank έκανε και χρέη, αν το θέλετε, όχι αν το θέλετε, αυτό είναι, του ηλεκτρονικού εγκλήματος του Καναδά. Δεν είναι δυνατόν να είναι ο διευθυντής του ηλεκτρονικού εγκλήματος τώρα και να καταθέτω στην τράπεζά του τα ομόλογα και να κάνουμε τώρα σαβλαμένα όλα γύρω-γύρω. Είναι να σηκωθώ, να φύγω, να ρίξω μαύρη πέτα και να μην σας ξαναδώ. Άμα έτσι είναι η Ελλάδα, άμα αυτοί είναι οι Έλληνες. Όταν η μισή έρχεται αδρανή, αδρανείται. Οι άλλοι να πούμε κοροϊδεύουν, το διάλογο δεν αξίζει ούτε να ζείτε. Δεν αξίζει ούτε να προφέρω τα ονόματά σας. Δεν γίνεται. Πρέπει να καταλάβετε τι σας λέω. Είναι ο διευθυντής ηλεκτρονικού εγκλήματος. Είναι τραπεζίτης, είναι διευθυντής σε αυτή την τράπεζα που εγώ καταθέτω τα ομόλογα. Τρώμε, πίνουμε μαζί, έχουμε φωτογραφίες. Δεν είναι δυνατόν τώρα να κοροϊδευόμαστε εδώ πέρα.
Δεν γίνεται να καθόμαστε σε ένα δικαστήριο και να λέμε μπούρδες. Δεν γίνεται να έχουμε δύο δικαστικές αποφάσεις οθωτικές και να ξαναδικάζουμε τα 600 και να κάθεται κάθε πράκτορας να παίξει σε κάθε Έλληνα και να κοροϊδεύει. Και φυσικά το κάνει για να μην καταλάβεις. Και εσύ βλαμμένε, καθοδηγημένε, είτε δαιμονισμένε, είτε χαραγμένε, να λες τις μπούρδες σου για μένα. Δεν είναι δυνατόν. Δεν έχει σεβασμό στον εαυτό σου δηλαδή. Μετά από τέτοιες τεράστιες προϋποθέσεις δεν έχει σεβασμό στον εαυτό σου. Δεν γίνεται να ενημερώνω τον Άριο Πάγο και δεν τον ενημερώνω εγώ. Τον ενημερώνει η τράπεζα, τον ενημερώνει η νομική εταιρεία στη Νέα Υόρκη, η οποία έχει ενημερώσει το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Μετοφορών. Δεν γίνεται να είμαι στο να έχω εισαχθεί και να έχω μπει ο ίδιος μαζί με την ομάδα μου που μας καλέσανε στο IFM. IFM σημαίνει International Financing Management, που είναι όλα τα κονδύλια, όλα τα μυστικά κονδύλια του πλανήτη στην Αμερική, στο Department 7. Δεν γίνεται τώρα και να μας δουλεύετε κάθε κοπρίτης, κάθε ανόητος και να πηγαίνουμε τώρα για κατηγορία για τα 600. Θέλετε πολύ ξύλο, λέει, μας δουλεύετε. Δεν γίνεται το Υπουργείο μας Οικονομικών, όπως και όλες οι χώρες του πλανήτη, βάσει της παγκόσμιας συνθήκης που έχουμε και έχουμε ορίσει την Αμερική ως ορόσημο της ασφάλειας, της security, αλλά και της διαχείρισης στο Υπουργείο Οικονομικών της Αμερικής, γιατί είναι ιδιωτική η Αμερική, να ξέρετε, είναι μέσα και το Υπουργείο Οικονομικών το δικό μας. Δηλαδή, αν πάτε στο Υπουργείο Οικονομικών, η κάθε χώρα στον πλανήτη έχει γραφείο του Υπουργείου Οικονομικών της. Δηλαδή, αν το θέλετε, ο Ροκανάς, ένα όνομα λέω και ψάχτε το, ήταν ο υπεύθυνος του Υπουργείου Οικονομικών, το δικό μας, μέσα στο Υπουργείο Οικονομικών της Αμερικής. Και πάντα έχουμε στελέχη τέτοια γιατί αυτή είναι η συμφωνία. Είμαστε σε ένα παγκόσμια νέα τάξη πραγμάτων και δεν θα γίνει καινούρια νέα τάξη πραγμάτων. Αυτή που είναι και η επόμενη θα είναι δικιά μου. Δεν θα την κάνουν αυτοί. Άρα, η οποία είναι συνδεμένη αμέσως, δηλαδή τώρα γίνεται κάτι στην Ελλάδα, το ξέρει η Αμερική. Γίνεται κάτι στην Αμερική, το ξέρει η Ελλάδα. Με ένα τηλέφωνο. Στο δευτερόλεπτο ενημερώνονται οι πάντες. Δεν γίνεται τώρα. Να ξέρει η Αμερική, να έχω τρία συμβόλαια, να έχω τις μαγνητοφωνήσεις μου. Δεν τσακώνουμε με την Αμερική, αλλά του λέω, δεν προλαβαίνω με εσάς, θα το κάνω αλλιώς. Μου λέει πώς, κατέθεσα τα ομόλογα εκεί. Και τα καταθέτω στην Ελλάδα και τα καταθέτω από την πρεσβεία του Καναδά και της Αμερικής. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Δηλαδή η πρεσβεία η ελληνική τα παίρνει, δίνεται από δικαστικό εκπρόσωπο στην πρεσβεία και η πρεσβεία τα μεταβιβάζει στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Συνάμα, με όλο αυτό το σήμα παγκοσμίως των 600, λαμβάνει αμέσως το Υπουργείο Οικονομικών, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο Άριος Πάγος. Ο Άριος Πάγος έχει κατευθείαν ενημέρωση από την πρεσβεία και από το δικηγορικό μου γραφείο από την Αμερική. Όλα πρόσβαση και επιτόπου σηκωθήκαν τα τηλέφωνα, έγινε της κακομοίρας. Τι έγινε, ρε παιδιά? Προσέξτε, είναι τόσο τεράστια και αληθινά τα θέματα όλα, ειδικά των 600, όπου επειδή είναι αλήθεια και έρχεται από την Αμερική. Σας μίλησε καμία Αμερική, μου μίλησε κανένα FBI, μου μίλησε καμία CIA, καμιά DIA, κανένα Υπουργείο Οικονομικών, αλλά μας μιλάει ο Ρήνος, ο κάθε ξεφύλας, ο κάθε πίτυρας, ο κάθε μπάσταρδος, ο κάθε πράκτορας. Μα δεν τρέπεστε, ρε παιδιά, μα δεν τρέπεστε. Ήδη οι θεσμοί σου απάντησαν. Δεν σου είπε κανείς όχι και σου απαντάνε με σεβασμό. Παρατάτε τα χαρτιά, παρατάτε τις αλήθειες και γυρίζετε γύρω-γύρω σαν δαιμονισμένα, μην ξέρετε τι να κάνετε. Ξέρετε τι να κάνετε. Ενωθείτε όλοι να τελειώνουμε. Και έρχεται τώρα όλα τα έγγραφα με τι ανακοινώνονται και στο Bloomberg. Στο Bloomberg δεν δίνω εγώ διαταγή, είναι παγκόσμιο το Bloomberg. Το Bloomberg είναι μια τεράστια αρχή διαδικασίας ενημέρωσης μέσω των χρηματιστηρίων και των τραπεζών και ενημερώνονται σε όλες οι τράπεζες στον πλανήτη για τα 600 δις στην Ελλάδα. Που σημαίνει όποιος έχει επενδύσεις πρέπει να ενημερωθεί εντωμεταξύ. Πρέπει να ενημερωθεί για τον αληθινό πλούτο που μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα στην Ελλάδα. Είτε να δρομολογηθούν πράγματα, είτε να στρατηγοποιηθούν μέσω του χρηματιστηρίου ή χρηματαγορές που μπορεί κάποιοι επενδυτές θεσμικοί να έχουν ζημιά. Άρα τους ενημερώνουν όλους. Τότε θυμάμαι οι τράπεζες και θυμάμαι τότε την κλιματική πριν κλείσει ο διευθυντής. Αλλά βεβαίως όταν πληρήσει, όταν έχεις μια προδοτική στάση και βεβαίως ενδιαφέρει τόσο πολύ ο ατομισμός σου ή η γελία σου, η οικογένεια που νομίζεις, αλλά δεν βλέπεις την οικογένεια του γένους σου, έχετε κάνει πολύ άσχημα πράγματα.
όλες οι τράπεζες τότε στείλανε στη Montreal Swift και λέγανε πέστε μας αν αυτό είναι αλήθεια για να δούμε τι κάνουμε. Και η Montreal απαντούσε, ναι βεβαίως είναι. Έχετε καταλάβει ότι ανακοινώθηκε στο Bloomberg και στο CNW, αυτοί είναι δύο υπηρεσίες τεράστιες στον πλανήτη, που ό,τι συμβαίνει αληθινό μπαμ βγαίνει. Ανακοινώνονται και της Κύπρου και της Ελλάδας. Βεβαίως καταλαβαίνετε εσείς ότι τώρα το θέμα είναι παγκόσμιο. Το θέμα τώρα δεν είναι της Ελλάδας. Έχει φύγει από την Ελλάδα το θέμα. Η Ελλάδα είναι όλες οι μαριονέτες εδώ πέρα και περιμένουν εντολές. Άρα μιλάμε για έναν Καναδά που έχει μια τεράστια χρηματαγορά να σε λιώσει και μιλάς για μια Ηνωμένες Πολιτείες που είναι το κεφάλαιο από εκεί. Και τι το κάνω, το πάω στον Καναδά. Ακόμα χειρότερα. Μέσα στις υπηρεσίες, μέσα στην Αγγλία, μέσα όλες τις έδρες του πλανήτη. Είδε να μας μιλήσει κανένας. Έχει κανείς ψυχή να μου πει δεν είναι δικά σου ή δεν είναι αληθινά. Αλλά το λέει ποιος. Ο Νταμιτζανοκέφαλος εδώ στην Ελλάδα. Ε? Ποιος θα το πήρε παιδιά. Ο κάθε ξεφτύλας εδώ. Μα δεν τρέπεστε ρε λίγο ρε. Δεν τρέπεστε ρε. Μας έβαλε η Ελλάδα φυλακή. Και τελικά... Μας έβαλε η Ελλάδα φυλακή μετά από δύο αποφάσεις δικές της. Μα δεν τρέπεστε ρε, δεν τους έχετε πάρει ρε με την πέντε. Να χαθείτε ρε ζωντόβολα, δεν τρέπεστε. Και έχει ακόμα μετά από 7 χρόνια άνθρωπο εκεί έξω να βρίζει τα 600. Λες και ο καταραμένος δεν τα θέλει να πάει να πηγεί η Ελλάδα και να διαλυθεί η Ελλάδα. Μα δεν τρέπεστε ρε. Πραγματικά είναι για να ντρέπονται οι νοήμονες άνθρωποι εκεί έξω. Δεν είναι να γελάτε, είναι να βάλετε τα κλάματα όλοι. Φτάσαμε λοιπόν να γίνουν με όλες τις επικυρωμένες διαδικασίες. Σαφώς λοιπόν τότε που ήρθε εδώ και ήρθαν τα 600, σταματάει η πτώχευση. Δεν ξαναμίλησε κανένα κανάλι για πτώχευση. Και είπα τότε σε ανακοινώσεις μου, και θυμηθείτε όλη την ιστορία να τη δείτε, δεν μπορείτε ρε να πτωχεύσετε την κυρίαρχη ελληνική δημοκρατία, γιατί εκεί κατέθεσα τα 600. Κατέθεσα τα 600. Και φυσικά αυτό που θέλω να συμπληρώσω είναι ότι στην ίδια τράπεζα υπάρχει ένας άλλος λογαριασμός που είναι private δικός μου και όχι κυρίαρχη ελληνική δημοκρατία, είναι το Αρτέμι του Σόρα, όπου έχω καταθέσει και άλλα ομόλογα τέτοια ίδια, δηλαδή από το ίδιο κεφάλαιο, θα είναι καλά εκείνα, και έχω καταθέσει και μεταχή ανατολής που τη δουλεύει στα Ντατσάτερ. Είναι τόσο ξεφτύλα τα πράγματα. Στον Καναδά δε όταν έγινε το μεγάλο μπαμ και η παγκόσμια σκηνή θέλησε να φημώσει τα πράγματα, έγινε 8 ώρες ανάκριση σε όλους. Σε αυτόν που έχει τον Κωστούντιο τον κύριο Πάπα, σε όλους που ήταν εκεί στην τράπεζα. Και εφόσον δεν ήταν όλα καθαρά τα πάντα και έγιναν με πολύ νόμιμη διαδικασία, σταμάτησαν οτιδήποτε. Που σημαίνει έχουμε ελεγχθεί από παντού. Σήμερα, ενέτη 2019, θα κάνουμε δικαστήριο για τα 600. Πραγματικά θα σας γράψει ιστορία όλα αυτά που κάνετε. Και τώρα είναι όλα αυτά τα στάδια που βγαίνει η δικαιοσύνη και αντιλαμβάνεται ο κόσμος ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Είναι ένας μεσαίωνας και αυτά που συμβαίνουν νομιμοποιούν όλες τις πολιτικές χυδαίες κυβερνήσεις και πολιτικές πρακτικές που στη χώρα μας συμβαίνουν για τον αφανισμό μας. Ενώ υπάρχει ένα κεφάλαιο που πρέπει όλοι να ενωθείτε και να υπογράψετε και να το αποδεχτείτε, όπου αυτό θα λύσει για πάντα τα προβλήματά σας. Αλλά κάθεσε και ακούς τον κάθε πίτρα, τον κάθε ξεστήλα, που ξέρει. Ενώ εσύ δεν ξέρεις. Όχι. Δεν βλέπεις ρε παιδί μου. Μα δεν βλέπεις, δεν ένιωσες τα στοιχεία, ούτε σε ένα γραφείο να έρθεις να πάρεις τα στοιχεία να δεις. Δεν σε ενδιαφέρει. Δες την πήρανε τη χώρα. Με αυτά τα δικά σου λεφτά χρηματοδοτούν και πρημοδοτούν μετανάστες, λαθρεπιδάτες, λαθρεπίθηκους, οτιδήποτε υπάρχει λαθρέο που δεν είναι νόμιμο. Αυτή τη στιγμή έχεις ένα τεράστιο πόλεμο που γίνεται στη χώρα σου και γίνεται θρησκευτικός και σε πάνε για θρησκευτικό πόλεμο, θα σε πάνε σε ένα αίμα, θα σου πάρουν το Αιγαίο, θα μπουν οι Τούρκοι, θα σε διαλύσουν, θα έρθουν οι Σκοπιανοί, θα λένε μπούρδες που δεν υπάρχουν Σκοπιανοί. Κάνουν όλοι πλάκα και κοιτάς τι βαρύνουν τη μαλακία, θα πει κάθε παπάρας, είτε πολιτικός, είτε Αμερικάνος, είτε Έλληνας, είτε Ρώσος, σε κάθε γελίο μικρόφωνο. Είσαι για αδέσιμο ρε. Πραγματικά σε λυπάμαι ρε. Αν είναι δυνατόν ρε. Δεν βλέπεις τι γίνεται ρε μπαγάσα. Δεν βλέπεις τι στο διάλογο συμβαίνει. Μέχρι που θα πάρει η ανοησία σου και η αδράνειά σου. Πόσο θα μείνεις. Είναι που δεν καταλαβαίνεις. Και δεν έχει σημασία τι δουλειά κάνεις. Κοίτα που ζεις. Κοίτα τι ετοιμάζουν για σένα. Γιατί χαμογελάς. Και μέχρι που θα πάει. Ενώ μπορείς να ζήσεις όπως θέλεις. Και να δηλώσεις μόνο την παρουσία σου. Να εμφανιστείς. Αυτό που θέλω λοιπόν να συνεχίσω είναι... Έτσι λοιπόν,
έχουν ενημερωθεί όλες οι αρχές με όλα τα πραγματικά νόμιμα στοιχεία, δεν μπορεί κανείς να πει τίποτα. Έγινε αυτή η διαδικασία και αμέσως μου απαντάει ο πρόεδρος της Βουλής τότε, Μεϊμαράκης, δεν θυμάμαι και τα ονόματα, τα χαρτιά είναι μπροστά σας. Μου απαντάει ο κύριος Μεϊμαράκης, γιατί είχε γίνει και στην Ελληνική Βουλή. Μπορεί το στούντιο να μου διαβάσει τι έχει πει ο κύριος Μεϊμαράκης και πού στέλνει, πού μιλάει ο κύριος Μεϊμαράκης, σε ποιον μιλάει. Γιάννη. Ναι, πρόεδρε, έχω στα χέρια μου. Λοιπόν, είναι στις 2. Στις 2. Μ' ακούς, αρχιέ, είμαι στις 2.11 του 2012, όπου ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, ο Βαγγέλης ο Μεμαράκης, απευθύνεται προς τον Αρτέμη το Σόρα και λέει ότι σε απάντηση της 2.11 του 2012, εξωδίκως αποστολής αιτήσεώς σας, σας γνωρίζω ότι τα θέματα στα οποία αναφέρεστε δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Προέδρου της Βουλής. Παρακαλώ, όπως απευθυνθείτε, στο αρμόδιο Υπουργείο. Θέλω εδώ να καταλάβετε ότι η χώρα πάει για πτώχευση. Όλο το θέμα του Αρτέμι του Σόρα και από το εξωτερικό, παγκοσμίως τώρα, έτσι, μέσω του Bloomberg, του CNW, έχει γίνει χαμός. Οι τράπεζες έχουν ξεσηκωθεί και έχουν πάρει και έχουν δώσει μήνυμα με SWIFT στη Montreal Bank και η Montreal απαντάει ότι ναι, έτσι ακριβώς είναι. Φυσικά δεν έχουμε στα χέρια μας κανένα τέτοιο. Είχαμε βρει πολλές ευκαιρίες στο παρελθόν τραπεζίτες, που μας το είπαν αυτό δηλαδή, έτσι, ότι συμβαίνει, να πάρουμε ένα SWIFT απάντησης. Τελικά δεν μας δώσανε ποτέ, κλείσανε μετά την κλιματική, κλείσανε από τις τράπεζες, φοβήσανε τον κόσμο και έτσι δεν έχουμε κανένα στοιχείο, αλλά ξέρουμε τι συνέχεια συμβεί. Οπότε λοιπόν ο πρόεδρος της Βουλής τώρα έπρεπε να με χαρεί και να με καλέσει αμέσως, έτσι. Όχι, παιδιά, λέει, εγώ, να το κάνει το Υπουργείο Οικονομικών. Καταλαβαίνεις τώρα τι σας λέω. Η χώρα πήρε δάνεια από το Δέλτα Νιτάφ στο δεύτερο μνημόνιο 25 δίσμο, ρε, τίποτα, τρίχες. Τίποτα. Και μπήκαμε σε δεύτερο μνημόνιο για 25 δις. Και είναι ήδη 600 στον αέρα, ανακοινωμένα από τον Bloomberg και από το CNW, που δεν το βγάζω εγώ. Δηλαδή δεν μπορείς εύκολα να πας στον Bloomberg να βάλεις κάτι. Γίνεται μέσα από πολύ συγκεκριμένη διαδικασία. Και λέει, παιδιά, δεν έχω αρμοδιότητα εγώ να πάτε στο Υπουργείο Οικονομικών. Ωραία. Διάβασε μας, Γιάννη, στο Υπουργείο Οικονομικών, βεβαίως πήγαμε. Μας διαβάζεις τότε Υπουργός Οικονομικών, Γιάννη, είναι ο Γιάννης ο Σουρνάρας, σωστά. Σωστά. Σήμερα ο Γιάννης ο Σουρνάρας είναι διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, σωστά. Σωστά. Τα γνωρίζει όλα απόλυτα, έτσι. Εννοείται. Αν το γνωρίζει αυτός, ποιος άλλος θα μπορούσε να τα γνωρίζει. Κοίτα, ο Γιάννης δεν είναι ένα παιδί. Είναι ένα παιδί πιάτσας, θα έλεγα. Κατάλαβες. Δηλαδή δεν είναι τεχνοκράτης. Είναι αλήτης με την έννοια, όχι του αλήτη που τη λένε οι άνθρωποι, είναι αλήτης με την έννοια ότι γνωρίζει τα πράγματα και δεν είναι ένας τεχνοκράτης ποιμένος. Με την έννοια του αλήτη του Καζαντζάκη, όχι με την έννοια του αλήτη υβριστικά, που σημαίνει ξέρει, δεν μπορεί να μιλήσει, είναι όλοι σκαλωμένοι. Βεβαίως γνωρίζει ο Γιάννης. Να γνωρίζει, λέει, ιδιαίτερα ο Γιάννης γνωρίζει, γιατί ο Γιάννης είναι ένας εκτελεστής. Ο Γιάννης δεν είναι τραπεζίτης, δεν είναι υπουργός. Ο Γιάννης ο Σουρνάρας είναι ένας εκτελεστής. Όπου τον βάλεις, θα εκτελέσει αυτό, τέλος. Δεν υπάρχει, θα το φτάσει στο τέλος. Του πάνε, πάρ την εμπορική και διέλυσέ τη. Ο Γιάννης την εκτέλεσε, τέλος δεν έχει, μαμού. Πάρ το Υπουργείο, σκίστους. Μπαμ, θα το κάνει. Πήρε Τράπεζα Ελλάδος, λέει, πήγαινε εκεί και έκανε αυτό. Ο Γιάννης είναι ένας εκτελεστής. Πολύ καλό στη δουλειά του. Προχωρά από εκεί πέρα. Πες μου λοιπόν, ο Υπουργός Οικονομικών τότε, ως εκτελεστής, γιατί ο Γιάννης ο Σουρνάρας, ως Υπουργός Οικονομικών, δεν είναι εκλεγμένος, σωστά. Σωστά. Δεν είναι βουλευτής. Είναι εκτελεστής. Είναι ένας από τους καλύτερους εκτελεστές του καθεστώτος. Πας εκεί, κάνεις αυτό. Ναι, παιδιά, το κάνω. Τέλος. Είναι ένας δεινός εκτελεστής. Φύγε στο Υπουργείο Οικονομικών, θα κάνεις αυτό. Α, βέβαια, θα το κάνω. Κάτι, αφήνω τα έπρεπε λάθος. Κάνεις αυτό κάτω. Δηλαδή είναι ένας εκτελεστής του καθεστώτος. Εκτελεστής δικός μας, μεν, εκτελεί ό,τι του πει το καθεστώς. Διάβασέ μου λοιπόν, ως Υπουργός Οικονομικών, ο Γιάννης Σουρνάρας, τι μου λέει εμένα. Κοινοποίησε τον Αρτέμη το Σόρα στις 3 Νοεμβρίου του 2012, που ουσιαστικά αποδέχεται την πρόταση χρηματοδότησης και παραπέμπει την υπόθεση στους επίσημους μηχανισμούς του κράτους, ουσιαστικά στον Βασίλη τον Προβόπουλο, στο διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, στον Μαστρόκαλο, στο Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους,
και στον, στην 23η Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, όπου αναφέρουν ότι θέμα διαβίβαση αιτήματος σας διαβιβάζεται αρμοδίως αίτημα που επιδόθηκε στον Υπουργό Οικονομικών κ. Στουρνάρα, παρακαλούμε για τις ενέργειές σας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας. Μπράβο, άκου τώρα λοιπόν. Ο Στουρνάρας, θέλω να καταλάβετε κάτι. Το Υπουργείο Οικονομικών κάθε χώρας έχει πρόσβαση αμέσως σε όλες τις πληροφορίες τις οικονομικές. Τράπεζα Ελλάδας, Παγκόσμια Ταμεία, τι συμβαίνει κάθε χρόνο, τα πάντα. Άλλωστε ο Υπουργός Οικονομικών υπογράφει και τα Παγκόσμια Ταμεία, έκανα λάθος. Βέβαια, αυτός απογράφει τα Παγκόσμια Ταμεία. Άρα καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχει άμεση πρόσβαση. Καταρχάς επί τόπου μιλάει με Αμερική. Ναι, ναι, έτσι είναι. Ναι. Πώς θα το έχει εκείνη η εποχή είναι, τι θα πει ο καθένας και πώς θα το διαχειριστεί. Προσέξτε τώρα, πώς θα το διαχειριστεί. Όχι αν είναι αληθινά ή όχι, δεν το συζητάμε τώρα, είναι τελειωμένο αυτό. Δεν συζητάμε τώρα να κάνεις πλάκα με 600 δις σε κρατικούς μηχανισμούς και να ανακατεύεις χώρα Αμερική, Καναδά. Δεν μιλάμε να μην υπάρχει ψευτιά. Δηλαδή αυτή η γελιότητα που έχετε φάει μέσα από τα κανάλια και μέσα από μια ψευτοδικαιοσύνη που την κάνουν ό,τι θέλουν. Δηλαδή ουσιαστικά, ναι μεν η δικαιοσύνη είναι πολύ σάπια, απ' την άλλη όμως την ξεσκίζουν συνέχεια. Ακόμα και οι άνθρωποι που έχουν απομείνει εκεί τους ξεσκίζουν και τους πιέζουν πάρα πολύ δεινά. Το ζήτημα είναι ότι δεν μιλάμε τώρα για νομιμότητα. Δεν υπάρχει πιο νόμιμο αφού το ομόλογο δηλώνει επάνω ότι είναι χωρίς ποθενέσκες και χωρίς φόρους οπουδήποτε. Δηλαδή όπου και να παρουσιαστεί αυτό το ομόλογο από το Παγκόσμιο Ταμείο δεν έχει κανένα φόρο. Είναι αφορολόγητο. Δεν μπορεί να με φορολογήσει κανένας γι' αυτό. Δεν μπορεί να με φορολογήσει γιατί το λέει το ομόλογο επάνω. Και δεν μπορεί κανείς να πει ποθενέσκες γιατί υπάρχει ήδη ταυτότητές του που σημαίνει είναι ό,τι πιο καλό, ό,τι πιο καθαρό, ό,τι πιο αγνό, ό,τι πιο αληθινό. Τελειώσαμε εκεί. Έχει τέτοιες πιστοποιήσεις επάνω του. Και έρχεται με αυτές τις διαβιβάσεις. Άρα έρχεται ένα οπλικό τεράστιο σύστημα να ξεσκίσει το σύστημα. Εκεί λοιπόν μπαίνουν οι μηχανισμοί. Άρα ο Στουρνάρας γνωρίζει από την αρχή και εσείς να το ξέρετε. Οι κεντρικές εφορίες, η Α εφορία Αθηνών, οι κεντρικές εφορίες έχουν πρόσβαση και στα Παγκόσμια Ταμεία αλλά και σε οποιαδήποτε οικονομική αλήθεια βγαίνει. Αυτό να το γνωρίζετε όλοι σας. Βεβαίως υπήρξε γενικός διευθυντής εφορία που μας λέει ναι παιδιά εμείς τα βλέπουμε και τα κακούσα βλέπουμε και ό,τι θέλεις βλέπουμε. Έχουν πρόσβαση. Φυσικά είναι θέσεις κλειδιά. Και δεν θα κάνουν τίποτα παραπάνω και λιγότερο διότι κινδυνεύουν όχι μόνο με απόλυση αλλά και με άλλα πράγματα κατά από το τραπέζι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να γελάμε πάνω στην αλήθεια ούτε να λέμε γελιότητες ψέματα και μαλακίες γύρω γύρω. Πρέπει να σοβαρευτεί λοιπόν και κάθε μυαλό όχι μόνο που δεν είναι σοβαρό αλλά είναι και κάθετο. Πρέπει να το απομακρύνεις. Πρέπει να είσαι στο διάλογο. Πρέπει να σοβαρευτούμε. Δεν γίνεται να παίζουμε τώρα αυτό το χρυσό και αυτή τη γελιότητα μεταξύ μας. Φτάνει. Άρα λοιπόν ο Υπουργός Οικονομικών όχι μόνο έχει αποδεχτεί την πρόταση, όχι μόνο τη βλέπει, αλλά βάζει και τους μηχανισμούς του που είναι στις θέσεις. Όταν μιλάει τώρα λοιπόν, το κύριο Μαστρόκαλος τι είναι, είναι διαχειριστής εξωτερικού χρέους. Ναι, ο Μαστρόκαλος είναι ο. Ναι, είναι ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους. Ναι. Μπράβο. Ο άλλος τι είναι. Ο Προβόπουλος είναι διοικητής Τράπεζας Ελλάδος. Και ο άλλος. Και είναι 23η Διεύθυνση του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους. Πλέον αρμόδιοι. Βλέπεις τι όμορφα λοιπόν που πάει ο Υπουργός. Και λέει προχωράμε. Σε αυτή τη διαδικασία λοιπόν θα πρέπει αυτοί οι τρεις υπηρεσίες, αυτές οι τρεις υπηρεσίες να υπογράψουν μαζί μου και ιδιαίτερα με τη Βουλή, γιατί εδώ πάει στη Βουλή. Γι' αυτό τη λέμε στη Βουλή. Γιατί όλη η νομιμοποίηση μιανού τέτοιου δανείου θα περάσει η Βουλή, δεν μπορεί να μην περάσει. Άρα δεν γίνεται ο πρόεδρος της Βουλής να μου λέει να το στείλω στον αρμόδιο. Αλλά εντάξει, ούτε στον αρμόδιο. Έτσι λοιπόν θέλω να καταλάβετε λοιπόν ότι μπαίνει σε μια τεράστια διαδικασία. Φυσικά αντιλαμβάνονται όλοι και τότε κάνω και δηλώσεις παγκόσμιες και λέω ο άνθρωπος που θα έχει ομόλογο στα χέρια του με μια τέτοια διαχείριση όταν θα έρθει είναι λογικό να ξέρετε ότι όταν πας να αποχέσεις μια χώρα για 45 δις για ένα νούμερο εν πάση περιπτώσει και υπάρχουν στο λογαριασμό της 600 δισεκατομμύρια είσαι αναγκασμένος γιατί εσύ τα λεφτά σου θες έτσι εάν λοιπόν δεν πάρεις τα χρήματα και αποχέσεις τη χώρα τότε λοιπόν είσαι δόλιος. Οπότε δεν θες τα λεφτά σου, θες να αποχεύσεις τη χώρα. Οπότε μετά πέφτουν πολλά πράγματα στα παγκόσμια δικαστήρια. Άρα αυτός που έχει 45 δισεκατομμύρια που λέει ότι έχει ομόλογο 45, λέει. Αυτό το ομόλογο λοιπόν που λέγανε τότε ποτέ δεν έχει εμφανιστεί να πληρωθεί. Δεν σας κάνει εντύπωση, δεν φύγει τα λεφτά του. Πλήρωσε ποτέ η χώρα 45 δις ομόλογο, όχι. Πού είναι.
Θα μάθετε ποτέ τι πληρώνει η χώρα, γιατί να μην ξέρεις, αφού εσύ είσαι η χώρα. Εσύ είσαι ο Έλληνας πολίτης, δεν είναι. Έχεις μάθει ποτέ πόσα δώσανε. Που σημαίνει ότι αυτός που μας έχει δώσει 45 δισεκατομμύρια, 41 και πήρε τόκου 5 ή τι τόκους πήρε, φαίνεται μέσα στο ομόλογο του από τη σύμβασή του. Εγώ δεν είδα ποτέ καμία γαμημένη τέτοια σύμβαση. Άρα ποτέ δεν ήρθε από τα 45 δις να τα πληρωθεί. Είτε είναι Μεξικάνος, είτε είναι Εβραίος, είτε είναι κάποιος μπάσταρδος εκεί που λέει του χρωστάω. Γιατί δεν ήρθε να τα πάρει. Ήρθε κανένας μπάσταρδος τέτοιος που λέει του χρωστάω, σαν Ελλάδα, και θέλει να μου πτωχεύσει τη χώρα. Αν ερχόταν λοιπόν να πτωχεύσει τη χώρα, που δεν το ξέραμε εμείς γιατί το κρατάει μυστικό τα κλιμάκια του παρακράτους, και δεν είναι κράτος γιατί είναι μια ιδιωτική εταιρεία, όταν θα ερχόταν να πληρωθεί το ομόλογο και θα έκανε τις συμπτώχειες, θα του πει γιατί κάνεις τις συμπτώχειες. Δεν έχεις εξακόσα την κυρίαρχη ελληνική δημοκρατία. Δεν τα έβαλα σε μένα. Άμα τα έβαζα σε μένα δεν θα μπορούσα να πληρώσω. Αν τα έβαζα αρτεμής ώρα στα χρήματα, τα ομόλογα, δεν θα μπορούσα να πληρώσω. Τα έβαλα στην κυρίαρχη ελληνική δημοκρατία. Που δεν τα ορίζει η κυβέρνηση, είναι των Ελλήνων πολιτών. Για να τα ορίσει η κυβέρνηση θα πρέπει να εκπροσωπήσει το λαό και να κάνει σύμβαση μαζί μου. Δηλαδή αν θέλετε να υπογράψει ένα μνημόνιο μαζί μου, αλλιώς πώς θα πάρει το δάνειο. Όμως τα έχω τοποθετήσει νταϊλίκη θα έλεγα. Δεν ρώτησα κανέναν, γιατί να τον ρωτήσω. Άμα τους ρώτησα θα πέραμε, δεν θέλουμε, θα έλεγαν αυτές τις μπουρδες που λένε. Νταϊλίκη λοιπόν κατατέθηκαν στην κυρίαρχη ελληνική δημοκρατία. Σε περίπτωση που ερχόταν ένας άλλος μπάσταρδος τέτοιος ξεφύλας άφραγκος, μου το έπαιρνε, του χρωστάω, θα έπρεπε να μου αποδείξει πόσα λεφτά έβαλε στο ομόλογο. Πώς το αγόρασε το ομόλογο. Του το δώσανε στα χέρια και λέει ότι το χρωστάω. Όλα αυτά τα γελία πράγματα συμβαίνουν. Ναι κύριε Έλληνες. Ναι πολίτες μου. Δίνουν σε ένα βλαμμένο γελίο ηλίθιο παιδί δικό τους ένα ομόλογο. Και του λένε έλα να πτωχεύσει την Ελλάδα. Όχι να πληρώσει λεφτά μόνο το βλαμμένο. Να επενδύσει δίθεν στην Ελλάδα. Σιγά μην επενδύσει στην Ελλάδα. Τι να βγάλει. Και ποιος είναι αυτός που είχε 45 δις και θα επενδύσει στην Ελλάδα. Να βγάλει τι. Τα κέρατά του ή τα φωτερά του. Δεν βγαίνουν τα κουκιά. Και αυτό θα πρέπει να ανεβάσετε την νόησή σας να καταλάβετε. Κανένας ρε δεν υπάρχει. Βγάλανε ένα ομόλογο έξω και το τοκίζανε με υπερτοκισμούς και ήρθε μετά ότι χρωστάμε 45. Δεν θα μάθαινες ούτε γιατί σε πτωχεύσανε. Τι έχουν τα έρμα και πεθαίνουν. Δεν φτάνει που είμαι από πάνω και το κοιτάω και είμαι το κακό παιδί για την παγκόσμια σκηνή, για τους Αμερικάνους, για τους Έλληνες, για όλο τον μπασταρδό κόσμο που είναι γύρω-γύρω το παρακράτος. Κάθεσαι εσύ ρε γυνά μου εκεί απέναντι και βρεις τον Αρτέμι το σωρά. Μα δεν τρέπεσαι ρε. Βρε κολόπεδο δεν τρέπεσαι. Αντί να είσαι μαζί μου τώρα και να στηρίξεις όλη αυτή την ιστορία που όλα αυτά τα ξεφτυγισμένα παιδιά με μυθεύματα, με ψεύτικους πάπηρους, με ψεύτικα ομόλογα. Δήθεν χρωστάς. Τι να χρωστάς ρε. Ρε σε κλέβουνε κάθε χρόνο από τον κρατικό σου προϋπολογισμό ρε. Ρε η Ελλάδα μας αυτή τη στιγμή κάνει γύρω στο 1,5-3 τζίρο το χρόνο. Και κάθονται όλα τα μπάσταρδα, ακούστε τι λέω, μπάσταρδα, να με πάνε σε ένα δικαστήριο, να τους πω, θα τους λέω μπάσταρδους και πρέπει να τους αποδείξουν, να μας φέρουν τον προϋπολογισμό τους, τον ισολογισμό τους. Δεν θέλω ρε τον προϋπολογισμό, ρε, θέλω τον ισολογισμό του κράτους, ρε, τον έχετε δει ποτέ. Ρε, τούτο το κράτος εισπράττει κάθε μήνα χρήματα. Αυτοί οι ιδιωτικοί ξεφτυλισμένοι, αβέβαια, πάτε ρε τα στοιχεία σας, τα έχουν δώσει ποτέ πόσα εισπράττουν. Πώς εισπραχτήκαν ρε από φόρους ακινήτων, κανείς δεν ξέρει. Πώς εισπραχτήκαν ρε από καύσιμα, κανείς δεν ξέρει από εσάς. Πόσα χρήματα εισέπραξε η εφορία ρε, από τσιγάρα και από φόρους που κάνει το πακέτο 20 λεπτά και το πληρώνουμε 5 ευρώ, κανείς δεν ξέρει. Πόσα ρε εισπραχτήκαν από τα ποτά που κάνει το μπουκάλι 1 ευρώ και το πουλάνε 25 και 30, κανείς δεν ξέρει. Από φόρους αυτοκινήτων, από ψεύτικους δασμούς, δεν ξέρει κανένας αδέγγι έξω ρε πόσα χρήματα εισπράξαμε. Δεν ξέρετε. Τι στο διάλογο ξέρετε ρε. Και έρχεται λοιπόν κάτι μπάσταρδο στο τέλος του χρόνου και σου λένε θα σας δώσουμε προϋπολογισμό να ψηφίσει τη Βουλή. Στον προϋπολογισμό τώρα ψηφίζουν πόσα χρειάζεσαι. Και σου λένε στον προϋπολογισμό χρειαζόμαστε 130 δις. Φτυχνή να νημιστεί. Παλιά που έπαιρνες ένα χιλιάρικο και δύο ήταν 145-160 δισεκατομμύρια προϋπολογισμός. Αφού έπεσε το κόστος ζωής και τα διαλύσαν όλα έχουν πάει στα 130. Τι νομίζω ότι άλλο είναι. Ότι αυτά χρειάζεσαι για να τη βγάλεις. Και λένε τόσο τα νοσοκομεία, τόσοι, αυτά χρειαζόμαστε. Τα υπόλοιπα λεφτά ρε με το 1,5-3 ρε διάολε. Πού πάνε, ξέρεις. Δεν σε νοιάζει. Αλλά τσακώνεσαι με κάποιον. Για ποιο λόγο, πολιτικά. Τόσο πρόβατα, τόσο γελία καταντήσαμε, τόσο γελία υποκείμενα καταντήσαμε εμείς μορτανοήμων αόντα.
Ο προϋπολογισμός είναι πόσο χρειάζεσαι. Συνήθως είναι το 1 δέκατο από τον πραγματικό τζίρο και τα άλλα σας είπα ρε που πάνε. Στο γαμομπάσταρδο το Ροτσάιλντ για να πηγαίνουν στη χώνη Ουελβίθεν για όλες τις κατακτήσεις που πρέπει ο πλανήτης να έχει για να έχει καλή ευημερία η ανθρώπινη ζωή. Σε δουλεύουν ρε βλαμμένο και σένα και εμένα και επειδή εγώ δεν την αντέχω άλλο. Λέω έλα μαζέψου να τα πάω όλα αυτά τα ζώα κατευθείαν στο ποτάμι να τα στείλω στο διάλογο τώρα που δίνω 1,5-3 και έρχεται κάτι με ένα δίθεν πολιτικά παιδιά να μου βγάλουν εμένα προϋπολογισμό. Ισολογισμό ρε είδατε ποτέ. Εγώ έχω δει, βεβαίως έχω δει. Και τι τζίρο κάνει κάθε χώρα. Και πώς έχουν όλο τον πλανήτη δέσμιο. Βεβαίως. Και σας το λέω με τα λόγου γνώσεως. Και βάλτε τα κάτω όλα μαθηματικά. Ξέρετε περίπου πόσα ρολόγια έχει. Ξέρετε πόσα αυτοκίνητα κινούνται. Ξέρετε τι πουλιέται. Τι λάστιχα, τι βεζίνη, τι ανταλλακτικά χρειάζονται. Υπάρχει ένας τεράστιος τζίρος. Να ντυθείς, να φας, να πληθείς, να κάνεις, να ράνεις, να τηλεφωνήσεις. Άμα βάζεις το κόστος της ζωής σου, σου βγαίνουν τα κουτιά. Δεν έκατσες ποτέ να το κάνεις, το κάνω εγώ. Αρχίζεις και νευρίζεις. Με τι βλάμενο είσαι. Ό,τι σας λέω, το 10% μπαίνει ως προϋπολογισμός. Αυτά θέλουμε. Τα άλλα που βγάζουμε, τα πετάμε έξω. Μας τα παίρνουνε. Και έρχονται να έχω και ιδιωτική τράπεζα, που δεν είναι δικιά μου, και να έρχονται κάτι άλλα βλαμμένα που δίθεν τα ψηφίζεις, που δεν τα ψηφίζεις, βγαίνουν με νεκρές διαδικασίες, με νεκρούς ψήφους, με ανύπαρκτους ψήφους, με ψεύτικα εκλογικά κέντρα, με διπλά εκλογικά κέντρα, να σου λένε κάθε μπούρδα. Και να σου πουλάνε την Ελλάδα και να σε διαλύουν. Τουλάχιστον αυτά φαίνονται. Δεν είναι και τις γελιότητες. Γιατί ψηφίζεις στην ιστορία. Αλλά το θέμα δεν είναι γιατί ψηφίζεις. Γιατί δεν ψηφίζεις με 67% αποχή. Δεν ψηφίζεις όμως τον εαυτό σου. Και για να το κάνεις πρέπει να έρθεις στην Ελληνική Συνέλευση. Και πρέπει να ενωθείς στη ΒΑΣ. Δεν γίνεται αλλιώς. Και κάθεσαι μωρέ και τα κοιτάς. Και δεν υπάρχει ένας νοήμων άνθρωπος, ένας δημοσιογράφος, ένας αναλυτής που δεν ξέρει κανένας εισαγγελέας τι λέω. Δεν ξέρει κανένας ανακριτής τι λέω, δεν ξέρει κανένας δικηγόρος τι λέω, δεν ξέρει κανένας πράκτορας εκεί έξω. Έχουμε έλλειψη από τέτοια άτομα, δεν υπάρχει κανένας στην Ελλάδα. Δεν καταλαβαίνει κανείς τι λέω. Αυτή είναι η αλήθεια που λέω. Και τώρα πρέπει να τη μάθετε σε όλη τη διάσταση. Και σου βγάζουν χιλιάδες νόμους και σου περικόπουν τα πάντα και σου διαλύουν και σου ξεπουλάνε τα πάντα και σε κοροϊδεύουν μέσα στα μάτια σου. Και κάθεσαι και κάθεσαι να σκίζεσαι να λες τι. Και κάθε φορά να ψηφίζεις έναν άλλο μαλακισμένο που έχει αλλάξει ρούχα με το προηγούμενο. Ρούχα έχουν αλλάξει. Τα μούτρα όλα ίδια είναι. Όπως και να έχει λοιπόν, μπήκαμε σε μια τεράστια διαδικασία. Οπότε, όταν θα ερχόταν να πληρωθεί το ομολογό του, θα του ζητούσαμε αυτά που έχει δώσει. Αν λοιπόν αυτά τα 45 δις έχουν πάει στη χώρα μας ποτέ, που δεν έχουν έρθει γιατί δεν υπάρχει και ομόλογο, που σημαίνει το ομόλογο είναι ψευδός προς τα έξω, είναι απάτη αυτό, γιατί αν υπάρχει επενδυτής που έχει πάρει 45 δισεκατομμύρια, έχει ομόλογο στα χέρια του 45 δισεκατομμύρια, ακόμα και δεκαετίες και 20 χρόνια να μην πείσω, θα πρέπει να υπάρχει ένας τόκος που τρέχει στη διατραπεζική στη χώρα. Όσο και τόκος να είναι αυτός, δεν μπορεί ποτέ να ξεπεράσει αυτό το κεφάλαιο. Θα πρέπει να μας αποδείξει το κεφάλαιο που κατέθεσε και πάντα αυτή η διαδικασία γίνεται σε πολύ ψηλά κλιμάκια. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή μεγάλες τράπεζες που έρχονται με διαδικασίες διαβίβασης. Που σημαίνει. Θα βλέπαμε τα χρήματα πότε έχουν εισέλθει. Άρα, γι' αυτό και εγώ ζήτησα ο Αρτέμισος Θωράς λογιστικό έλεγχο του χρέους. Δεν πρέπει να το ζητήσω. Αν λοιπόν μου λέτε εμένα ότι χρωστάτε 500 δισεκατομμύρια ή 300, δεν θα κάνω ένα λογιστικό έλεγχο. Άρα λοιπόν αφού τα χρωστάτε σημαίνει ότι αφού αυτά τα ομόλογα βγήκαν έξω του τέστιτ, τουλάχιστον 400 εκατομμύρια και περισσότερο θα σας βάζω ένα αριθμό, θα πρέπει να έχουν εισαχθεί στη χώρα ως μετρητό. Ωραία, αυτά τα 400 εκατομμύρια τι γίνανε. Δρόμοι δεν γίνανε. Ό,τι επενδύσεις βλέπετε υποτίθεται μεγάλες αεροδρόμια, δεν επένδυσε το κράτος. Οι Γερμανοί με την Ενωμένη Ευρώπη που γίνανε συνέτεροι αυτοί οι μπάσταρδοι που δεν έχουν και φράγκο με την Ελλάδα και με όλη την κουλουκανία που φάγανε στην Ελλάδα. Η Αττική Οδός δεν είναι δικιά σου, ό,τι Εθνικό Δίκαιο δεν είναι δικό σου, αλλά πού στο διάλογο πήγαν όλα αυτά τα λεφτά. Σχολεία δεν φτιάξαμε τίποτα, δεν φτιάξαμε γκαρίλα στην γκαρίλα, άρα δεν γίνεται να έχω πάρει 400 ευρώ, αν μέχρι να είχα πάρει κάπου είναι. Αν δεν είναι εδώ, τα έχουν φάει. Να δούμε τι γίνεται εδώ μέσα. Ωραία. Όπως και να έχει όμως, είναι εσωτερικό μας πρόβλημα. Okay. Λοιπόν, πάρτε εσείς τα λεφτά που σας χρωστάμε, δώστε μας αποδείξεις ότι δώσατε χρήματα στην Ελλάδα και θα το βρούμε εσωτερικά εμείς. Αν ούτε αυτό γίνεται. Γιατί και οι έξω και οι μέσα είναι το ίδιο ψεύτες. Ούτε έξω πήγανε ομόλογα, πήγανε μάλλον ομόλογα, αλλά είναι ψεύτικα γιατί δεν έχουν το case, δεν έχουν το GIS, δεν έχουν τι καταθέσανε. Έτσι δεν πήγανε λεφτά μέσα και σαφώς βγήκαν μόνο ομόλογα έξω.
όλη αυτή η γελιότητα συμβαίνει, γιατί δεν υπάρχει κράτος, γιατί δεν υπάρχει κρατικός μηχανισμός, υπάρχουν ιδιωτικές γελιότητες των αποστατών, που με τους δούλους τους Έλληνες έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει. Και εγώ ήθελα να βάλω ένα τέλος. Σε αυτή τη μορφή θυμώσαν όλοι. Όποιος θύμωσε προσωπικά στα αρχίδια μου, στην αρχή του Δία μου, όχι ξύδι, στα αρχίδια μου. Και να θυμώστε πιο πολύ, γιατί πρέπει. Και όσο θα θυμώνετε, τόσο θα σας φτάσω πιο γρήγορα στο τέρμα. Έτσι λοιπόν θυμώσανε. Και εναντιωθήκανε και αρχίσανε να μας χτυπάνε από παντού. Αντέχουμε, χτυπάτε λίγο, κοιτάτε να χτυπήσετε πιο δυνατά, γιατί δεν χτυπάτε δυνατά. Μέχρι την ώρα που θα χτυπήσω και θα σας λιώσω με τη μία. Συνεχίζουμε λοιπόν, συνελληνές μου. Έτσι λοιπόν έχουμε όλες τις απαντήσεις, έχουμε όλες τις διαβιβάσεις και συνεχίζουμε σε έναν αγώνα ενημέρωσης. Τότε βέβαια θέλω να θυμάστε, δεν έχουμε πολιτικό φορέα, δεν έχω τίποτα. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος υπάρχει μεγάλη κινητικότητα, η οποία είναι αλήθειες που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Τότε λοιπόν, από τότε και μετά, αρχίσαμε να χτυπάνε. Φυσικά έχουμε ενημερώσει συνεχώς, ενημερώσαμε και αρχίσαμε έναν αγώνα, αν το θέλετε, ενημέρωσης και συστράτευσης όλων των Ελλήνων πολιτών. Τότε βγάλαμε το ψήφισμα και μαζέψαμε γύρω στα 2.700.000 υπογραφές. Τεράστια κινητικότητα, έτσι δεν είναι? Έτσι δεν είναι, Γιαννάκη? Τεράστια. 2,5 εκατομμύρια Έλληνες αποδεχθήκαν την ύπαρξη του, την αποδοχή των 600 δισεκατομμυρίων. Γρήγορα όμως κινήθηκε η διαδικασία των δικαστηρίων. Έτσι λοιπόν, από τον Αντένα, αν θυμάστε, που μας κυνήγαγε ο Παπαδάκης, ο Γεωργιάδης και άλλοι μηχανισμοί, έτσι, και υπόγεια και τηλέφωνα πολλά και μπουρουμπουρου. Τους αφήσαμε να το κάνουν. Θυμάστε τότε ο Παπαδάκης είπε, εδώ παιδιά, άμα είναι αλήθεια και βγει η δικαιοσύνη. Ο Παπαδάκης είχε πει, και αν θέλετε, βγάλτε και το ηχητικό του Παπαδάκη, η εκπομπή του τότε, που λέει, τι να πω, η δικαιοσύνη ας αποφανθεί. Γιατί βέβαια είχαν ενημερωθεί ότι ετοιμάζουν δικαστήριο για μένα. Τι δικαστήριο να ετοιμάσουν? Όλα, τα έχουν κάνει όλα. Έχουν κάνει τα πάντα. Τώρα είναι στα τελευταία τους σκαλοπάτια, τους καταλαβαίνετε τι έχουν κάνει. Πρέπει να σκεφτείτε και οι παλαιότεροι να βοηθήσετε τους νεότερους και όλο τον κόσμο να καταλάβει. Δεν πρέπει να φύγετε και να περιμένετε νέα. Πρέπει να μπείτε στη διαδικασία από την αρχή. Δεν πρέπει να ξεχάσετε την αρχή. Και τότε είχα πει ότι όλοι πρέπει να ενωθούμε χωρίς κόμμα, δόγμα, χρώμα. Πάμε σε μια οικονομική τεράστια διαδικασία για τα δίκαια και τα δικά μας. Έτσι δεν είναι? Έτσι, πρόεδρε. Αυτό είναι και σήμερα. Δεν έχει αλλάξει και δεν θα αλλάξει. Έτσι. Βλέπουμε λοιπόν τον Παπαδάκη να λέει σε τελευταία εκπομπή, εγώ λέει, δεν θα ξανασχολήσω μαζί τους. Τελείωσα. Η δικαιοσύνη θα αποφανθεί. Και όταν αποφανθεί η δικαιοσύνη, εγώ μέχρι να πεθάνω και μέχρι να δω το Σόρα στη Βουλή να κυβερνάει, δεν θα σταματήσω τις εκπομπές μου. Πάρτε αυτή την εκπομπή να τη βγάλετε, να δείτε τα ζωτόβολα τι λέγανε. Πράγματι, μας ήρθε το δικαστήριο. Εμένα λοιπόν με πηγαίνανε με 4 κατηγορίες. Κατάλυση πολιτεύματος, αλλαγή συντάγματος, για ποιο λόγο δεν κατάλαβα, αλλά δεν πειράζει. Βάζαμε και κατηγορίες. Και ανησυχία λαού, ότι αυτοκτονεί ο λαός για μένα. Μα τι δουλειά έχει? Εδώ σταματήσαμε τις αυτοκτονίες. Τι λέμε, αδερφέ μου, μην αυτοκτονείς. Υπάρχει πλούτος, υπάρχει δυνατότητα, συστρατεύσου και σταματήστε. Πάρα πολλοί άνθρωποι τότε μας λέγανε, θα είχαμε αυτοκτονήσει αν δεν υπήρχατε, ήρθε μαζί μας. Φυσικά είχαμε τεράστιες κινητοποιήσεις από το καθεστώς, με παρακλητικές τους ομάδες, μας κυνηγούσανε παντού, σπάγανε, κάνανε, βρίζανε. Οκ. Το 13 λοιπόν έγινε το δικαστήριο που ήμουν κατηγορούμενος για ψευδές ειδήσεις, ανησυχία λαού, κατάλυση πολιτεύματος. Και φυσικά 3 ημέρες πριν το δικαστήριο λέω, παρακαλώ, θέλω μάρτυρας στο δικαστήριο μου αυτό για όλη αυτή την υπόθεση να έρθει. Ο Υπουργός Οικονομικών, ο τότε κ. Στουρνάρας, ο Μαστρόκαλος, όλοι αυτοί που γράφει ο Υπουργός Οικονομικών, συν τον Υπουργό Οικονομικών. Δηλαδή αυτά τα στελέχη που ο Υπουργός Οικονομικών τα έβαλε για να εκτελέσουν, τα κάλεσα στο δικαστήριο. Σωστά, Γιάννη? Σωστά, πρόεδρε, αλλά πριν φτάσουμε στο δικαστήριο, υπάρχει και μια μηνυτήρια αναφορά που έγινε στο τέλος του χρόνου του 12 και θα ήταν καλό να αναφερθούμε σε αυτό. Ποια αναφορά? Η μηνυτήρια αναφορά που έκανε στους 302. Μετά το δικαστήριο το έκανα. Η μηνυτήρια αναφορά έγινε το 12, πρόεδρε. Είδες με τις ημερομηνίες, περάσαν τα χρόνια. Συγγνώμη, μπράβο. Ακριβώς όταν αρχίσανε. Συγγνώμη, πριν από αυτό, έχει συμβεί και το εξής. Καταρχάς, με έχουν καλέσει επίσημα η κυβέρνηση Σαμαρά. Με καλεί επίσημα η κυβέρνηση Σαμαρά μαζί με την εταιρεία Ευεργετών και με καλεί να με βραβεύσει
στα γραφεία, τα κεντρικά γραφεία της Ευρώπης, στην Ελλάδα δηλαδή, στην Αμαλίας. Είναι απέναντι από τη Βουλή. Φυσικά παρευρέθηκα σε ένα event, το οποίο ήταν πάρα πολλοί κόσμος, ήταν κυβερνητικά στελέχη, υπήρχαν πάρα πολλά ιδρύματα, από το Δήμα της Αλεξάνδρειας, από την Κωνσταντινούπολη, ήταν υπεύθυνοι του Υπουργείου Εξωτερικών, ήταν υφυπουργός εξωτερικών, ήταν και άλλοι υφυπουργοί. Ήταν όλο στελέχη, θα πω τη λέξη σχεδόν όλοι μασόνοι, για να μην μείνουμε και σε τύπους. Δηλαδή ουσιαστικά το κλιμάκι όντως ήταν και με βραβεύανε εμένα. Εμένα. Λέω για ποιο λόγο με βραβεύετε ρε παιδιά. Σαν ευεργέτη. Δεν είναι ευεργέτης παιδιά, κάνετε λάθος. Είναι μηχανισμός όπως το είπα, δεν ξέρω γιατί βλέπετε ευεργέτη. Και φυσικά δεν παρέλαβα το βραβείο ποτέ, το παρέλαβε ο Λαμπράκης. Δεν έχει σημασία, εγώ δεν το πήρα ποτέ στα χέρια μου, λέω δεν το παραλαμβάνω, δεν το δέχομαι. Δεν δέχομαι να με βραβεύσετε. Δέχομαι μόνο να εκτελέσετε μια πολύ συγκεκριμένη διαδικασία για όλη μας την Ελλάδα. Φυσικά θα ήθελα πολύ να βρείτε κάποια στιγμή. Υπήρχε κάποιος φωτογράφος που τράβαγε φωτογραφίες και έβαλε τις φωτογραφίες στο διαδίκτυο, αν θυμάμαι καλά, Γιάννη. Ναι, υπάρχουν φωτογραφίες στο διαδίκτυο, πρόεδρε, βεβαίως. Πολύ λίγες. Φυσικά υπάρχει και το ηχητικό της ομιλίας μου και το έχουν θάψει. Αν δείτε τι λέει το στόμα μου σε αυτή την συνάντηση που πήγα, πραγματικά θα πάθατε πλάκα. Και φυσικά θυμάμαι τότε που τους εξηγούσα και υπήρχαν κάθε δίθεν οικονομολόγοι, κάτι βλαμμένα εκεί πέρα, το οποίο, βλαμμένα όπως σας λέω, το οποίο είχαν τον αέρα του μασόνου και έλεγαν τις πίπες τους. Τα ξεφτύλισα, να το ξεφτύλισα δηλαδή. Του λέω αδερφέ, δεν ξέρω, είμαστε μέσα στην Ελλάδα και μου μιλάς για όλες τις γελιότητες των Εβραίων. Έτσι, μιλάγανε σε μια εβραϊκή γελιότητα. Και τους λέω, κόφτε το, τελείωσε αυτή η ιστορία. Δεν γίνεται εδώ πέρα, είμαστε στην Ελλάδα. Είμαστε σε ένα ελληνικό τραπέζι, πρέπει να σταματήσετε αυτή τη γελιότητα και να πάμε σε μια νέα αρχή. Λέγανε τις γελιότητες τους και πετάγεται, μάλλον θα πω τη λέξη ότι δεν με καταλαβαίνανε εμένα, ήθελα να με καταλάβουν. Θεωρώ ότι δεν με καταλαβαίνανε γιατί ήταν βλαμμένα. Σηκώνεται όμως ένας καθηγητής, ο Αθηναίος, λέω το όνομά του τώρα στον αέρα και θα πρέπει να τον θυμάστε ή κάποιοι να τον ξέρετε. Σηκώνεται ένας καθηγητής, ο Αθηναίος, ο οποίος λέει, κύριε, ο αδερφός μας ο Αρτέμις, ξέρει τι λέει, εσείς δεν έχετε καταλάβει και ούτε ξέρετε που βρίσκεστε. Ο Αρτέμις σας λέει ότι, επειδή μιλάγανε μέσα από μετρητό και από ομόλογο σε μια τέτοια διαδικασία και σηκώνεται ο καθηγητής, ο οποίος είναι 40 χρόνια καθηγητής στο Χάρβαρντ, και σας λέω και το όνομά του Ανδρέας Αθηναίος, το οποίο τον εκτιμώ άμα το θέλετε τον κύριο Αθηναίο, και ο οποίος τους μίλησε αληθινά και τους λέει, ο αδερφός μας ο Αρτέμις σας λέει ακριβώς ότι γεννάει χρήμα και δημιουργεί. Και αυτό που σας λέει αυτό είναι. Γιατί αυτός είναι ο τρόπος και ο παγκόσμιος ιστός έτσι όπως είναι δομημένο, το σημάδι και δημιουργείται το χρήμα που εσείς λέτε. Άρα αυτό που σας λέει δεν το καταλαβαίνετε, αλλά ακριβώς έτσι είναι. Όχι μόνο καταλαβαίνω τι λέει ο αδερφός μου Αρτέμις, αλλά ακριβώς αυτό που σας λέει είναι. Ήταν μια τεχνική διαδικασία που εξηγούσε μέσα από τη διαδικασία των κρατών και στον παγκόσμιο ιστό πώς γεννάται το χρήμα και πώς το ομόλογο 3α γίνεται χρήμα σε κάθε χώρα, αν χρειαστεί και όσο χρειαστεί. Δεν χρειάζεται να το κάνεις όλο. Δεν κόβεις τα δέντρα και να κάνεις όλα χρήμα, γιατί χρήμα έχεις ήδη. Έτσι λοιπόν έκλεισε η υπόθεση με τον καθηγητή, ο οποίος αυτός έβαλε ένα τέλος σε μια γελιότητα που είχε διεξαχθεί μια συζήτηση, την οποία και δεν καταλαβαίναν τι έλεγα, αλλά κι αν κάποιοι καταλαβαίναν, κάναν ότι δεν καταλαβαίναν. Άρα το επίπεδο του αποτέλεσμα ήταν ίδιο. Θέλω να πω λοιπόν ότι με βραβεύσανε. Εκεί λοιπόν είπα ότι εγώ προσωπικά, σαν Αρτέμις Όρος, δεν έχω κανέναν άλλον όρο. Δεν θα μπω στον οπλισμό. Δεν θα μπω στα εξοπλιστικά. Θα μπω μόνο στο management και στη διαχείριση. Αυτό τι σημαίνει. Όταν λοιπόν δανειοδοτείς μια χώρα με 600 δισεκατομμύρια, με 0,5% και αυτό λόγω γλυκού δικαίου, γιατί βάσει του νόμου του γλυκού δικαίου, εάν δεν βάλω τον τόκο 0,5 και δεν βάλω καθόλου τόκο, αυτό θεωρείται για το αγγλικό δίκαιο δωρεά. Άρα, τους δίνεις τα χρήματα λοιπόν, νομίζω ότι είσαι ένας βλαμμένος με μεγάλο κεφάλι και κοντός με γραβάτα κόκκινη, κοκκίνητες εδώ και σε πιάσανε κοροϊδό και δεν γίνεται με μένα αυτό. Οπότε έπρεπε να βάλω το 0,5, όπου είπα ότι το 0,5 θα ξαναεπιστρέψει σε ελληνικό ίδρυμα. Ουσιαστικά θα ξαναπάει για τους Έλληνες πολίτες. Φυσικά το δάνειο ήταν για 100 χρόνια. Ναι. Ναι, μεν είναι 100 χρόνια, αλλά με την επισφάλεια ότι δεν θα έρθει κάποιος να αγοράσει το δάνειο και να ξαναβάλει τη χώρα σε μνημόνιο. Το μνημόνιο, μάλλον η συμφωνία, το memorandum, θα το λέμε, δεν το μνημόνιο. Το memorandum που υπήρχε για την Ελλάδα και το οποίο το είχαμε δώσει μέσα, ειδικά το πρώτο βήμα, ήταν ότι αυτά τα 100 χρόνια, ναι, μεν το δάνειο είναι για 100 χρόνια, αλλά η Ελλάδα στην πορεία μπορεί να πάρει χρήματα, να πλουτίσει ή να βγάλει τα χρέη της. Με μηχανισμούς και με δομές ανάπτυξης. Που σημαίνει κάθε 5 χρόνια θα ήταν
ομόλογα revolving. Αυτό σημαίνει ότι κάθε 5 χρόνια έχει δικαίωμα η Ελλάδα να σου πει πάρ' τα λεφτά σου και φύγε. Και έχω δικά μου χρήματα. Άρα τις αφήνεις, τις αφήνεις πενταετίες και κάθε πενταετία θα σου έβγαζε καινούργια ομόλογα. Οπότε το ομόλογο της από την άλλη μέρα η Ελλάδα μετά από τα 600 θα ήταν 3α παγκοσμίως και θα ήταν μια χώρα μέσα σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που για πρώτη φορά θα υπήρχε μια χώρα που θα ήταν με μηδενικό εξωτερικό χρέος και με μηδενικό εσωτερικό χρέος. Κάτι που θα την έφερνε στη μεγάλη της προεδρία, στην πρώτη καθεδρία της, άμα το θέλεις, μέσα στην Ευρώπη αλλά και στον παγκόσμιο ιστορία, γιατί όλες χρωστάνε. Όλες οι χώρες χρωστάνε και έβγαλαν μια μέρα και τον πήρε κατά τη CIA, όπου είδαμε ότι όλες οι χώρες χρωστάγανε πολύ παραπάνω από την Ελλάδα και ήταν και πολύ μικρότερες από την Ελλάδα. Δηλαδή έβγαλαν ένα πίνακα μια μέρα τη CIA, που τα στοιχεία είναι και λυπή, άμα το θέλετε. Και βλέπαμε ότι το Λουξεμβούργο που είναι 500.000 άνθρωποι και τα μισά είναι πουσταριά, χρωστάνε 2,5-3 τότε. Ενώ η Ελλάδα χρωστάει 350 δις. Καλά ρε. Θέλει η Ελλάδα σώσιμο που είναι 10 εκατομμύρια και χρωστάει 350 δις. Και δεν θέλει σώσιμο το Λουξεμβούργο, τα Ζαλά, που είναι 500.000 άνθρωποι και χρωστάνε 2,5-3. Τι αντιστοιχεία είναι αυτή. Αν αντιστοιχίσει τον πληθυσμό με τα λεφτά, είναι τεράστια η διαφορά. Η Αυστρία χρωστάει και τα κερατά της, αλλά η Ελλάδα θέλει σώσιμο, η Γερμανία, η Αγγλία, όλες δηλαδή ήταν πολύ παραπάνω αναλογία σε πληθυσμό με την Ελλάδα. Ειδικά την Ελλάδα σημαδέψατε. Είμαι από πολλοί που σημαδέψατε την Ελλάδα. Σαφώς δεν θα τα καταφέρετε ποτέ γιατί είμαι εγώ εδώ. Αρκεί να το καταλάβει ο Έλληνας τώρα να ξεσηκωθεί, να νοήσει. Του ζητάω να υπογράψει μόνο ότι είναι εδώ αυτό στον Έλληνη θα γεννήσει και ότι είναι στον κοινωνικό του πούτο. Και τα άλλα τα αφήνει σε μένα, τα οργανώσω εγώ. Και όλα τα σενάρια, τα γελία που έχουν βγάλει, ό,τι σενάριο έχουν πει. Αντίχριστο με έχουν πει. Μουάμεθ με έχουν πει, Εβραίο με έχουν πει, παιδί του Ροτσάιλ είμαι, θρησκεία φτιάνω. Ράστε στο διάλο, δεν είστε ικανοί το να αναφέρετε το όνομά μου. Τι διάλο, πράκτορα με έχουν πει, ό,τι διάλο μπορεί να φανταστείς αυτόν τον κόσμο το έχουν πει. Ανουνάκι με έχουν πει, εξωγήινο με έχουν πει, οι χριστιανοί με λένε Άγιο, Αντίχριστο. Ωραία δεν πάνε να γαμηθείτε όλοι, δεν πάνε να λέτε ό,τι θέλετε. Όλοι με θέλετε αλλά καλύτερα θα με έχει. Εγώ είμαι εγώ και θα ήρθα εδώ για να συμφωνήσετε εσείς μαζί μου. Δεν συμφωνήσω εγώ με όλα αυτά τα κατακάθια, τα γελία. Και από ό,τι λέτε από όλους ιδιώτες, ούτε που υπάρχει καμία. Και όλες αυτές που έχετε δεν υπάρχει, ρε, ίσωμα. Θέλω να καταλάβετε λοιπόν όλοι ότι έχουν γίνει πολύ συγκεκριμένα πρωτόγνωρα πράγματα και για εσάς και για την Ελλάδα αλλά και για τον παγκόσμιο ιστό. Και αντί να το χαρείτε, να τους γλεντήσετε, κάθεστε μυριολογάτε και τους κάνετε κατά χαρτίρια. Που θα έπρεπε τώρα να είστε εδώ να τους γλεντάτε. Ρε έχουν άπειρο φόβο, δεν το βλέπετε. Ρε έχουν άπειρο φόβο, ρε. Και για να σε βάλουν φυλακή έχουν πιο πολύ φόβο. Δεν καταλαβαίνεις, είναι φοβισμένα μικρά γελία ανθρωπάκια που μόλις σηκώσεις το αναστημά σου και δούνε τον όγκο σου και δούνε ότι κατάλαβες, δεν έχουνε μωρέ τι να κρυφτούνε. Δεν έχουνε καταθέσει τι να σου πούνε. Εσύ μιλάς με αποδείξεις και με αλήθειες και αυτός θα σου λέει τη μαλακία του, τη γελιότητά του. Δεν το χαίρεσαι. Είναι η πρώτη φορά που θα είσαι σε τέτοια τεράστια αληθινή θέση. Θα σηκωθείς, θα σηκώσεις τον πόη σου, θα γιγαντωθείς με την ένωσή σου. Και αυτά δεν θα έχουν που να κρυφτούν. Τι να σου πούνε μόνο τα βλαμμένα, τι να σου πούνε. Τι στο διάλο να σου πούνε εκεί έξω, τα φοβισμένα μικρά ανθρωπάκια. Και δεν θες να το ζήσεις, Δελινά μου. Κοίτα λοιπόν τι όμορφα πράγματα έχουν γίνει που δεν τα θυμάσαι και θα τα δούνε τώρα και οι νεότεροι. Άρα λοιπόν, ήρθαν λοιπόν τα παλικάρια να μου δώσουν γραφείο ευεργέτη εμένα. Πιάσουν εμένα τώρα με κανένα βραβείο, με κανένα βουλακία που κάνει λες και είναι μικρό παιδί. Δεν πειράζει. Τους είπα ότι δεν τους είπα που να το βάλουν. Τους είπα δώσω το που θέλετε, εγώ δεν το παίρνω αυτό. Και θα βάλω και δύο όρους. Λέω αναγκαστικά θα βάλω δύο όρους. Θέλω λογιστικό έλεγχο του χρέους και αν έχει ανακατευτεί κάποιο πολιτικό πρόσωπο. Το οποίο έχει υπογράψει σύμβαση, η οποία έχει επιφέρει άδικο στη χώρα μου μέσα από τη συμφωνία αυτή, θα πρέπει να καταδικαστεί. Γιατί είναι ανακριθεί. Γιατί βεβαίως έχουμε ένα κλεπταποδοχάκο, ένα βλαμμένο χάζο που του δώσανε 50 εκατομμύρια. Ναι, αλλά για να πάρει 50 ένας υπουργός. Και για να μαζέψει τώρα όπως ο Παπαντονίου του βρήκανε 2-3-300 λογαριασμούς. 2 δις 300. Έχει 30 λογαριασμούς με 2 δις 300. Από πού, από το μισθό του, μωρέ. Αυτά βρήκανε. Είναι και άλλα που δεν βρήκανε. Που τα εσένα λογαριασμού. Εγώ έχω μερικά. Για να πάρει, μωρέ, 2 δις 300 τούτο εδώ το παιδί. Και άλλα 5 που έχει κρυμμένα και δεν τα βλέπετε. Και δεν θα τα δείτε. Φυσικά ούτε αυτό θα το φάει, γιατί και αυτό φυλακή είναι. Είναι η κατάρα του πολιτικού και του προδότη. Κανένας από αυτούς δεν τα φάει. Δεν το λαγιό ότι μπορεί να φάει τίποτα. Ο άνθρωπος έχει μπλοκαρισμένα λεφτά, δεν. Τσάλιν.
ξέρω και έναν άλλον που έχει 500 εκατομμύρια σε ένα υπόγειο και το φυλάει. Που άμα σας πω τη διεύθυνση, μισή κλέφτες της Ευρώπης θα πάνε στο υπογείο του. Ρε τα ζωντοβολάκια, δεν πειράζει. Θα τα βρούμε μέχρι το τέλος. Λέτε να τα έχει πάρει από το μισθό του. Φαντάζεσαι τώρα για να πάρεις 50 εκατομμύρια. Υπογράφεις 5 δις και 10 δις. Ανάθεση. Η ανάθεση όπως τα συστήματα. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι η ζημιά είναι πολλάκις μεγαλύτερη από αυτή που παίρνει. Και κανένα δεν θα πλήρωνε μισά-μισά να κάνει συνέδρο το βλαμμένο. Του δίνει μια μίζα που είναι 50 εκατομμύρια και παίρνει ένα σύμβολο 5 δις, 10 δις, 15 δις. Όλα αυτά όμως τα 15-20 δις που συσσωρεύονται είναι στην κεφάλα σου, ρε συνεγινάκο μου. Είναι στην κεφάλα σου, ρε φίλε. Πρέπει να το καταλάβεις λοιπόν, άρα καταλαβαίνεις τι υπουργό θέλεις. Γι' αυτό η Αγίνο Συνέλευση είναι αυστηρή. Και τα παιδιά τα δικά μας όπως θα χτιστούν μέσα από μια τεράστια βάση δεδομένων αλήθειας και σφυριλατίσματος. Δεν θα είναι ο υπουργός τώρα που θα υπογράφει συμβόλαιο με ένα χαζάρο Γερμανό ή με ένα βλαμμένο Ολλανδό ή με ένα άλλο πουσταριό να έχει μια χώρα του 50 δις για να πάρει το βλαμμένο 50, για να πάρει 50 ή να πάρει 5. Δεν γίνεται. Στην Ελλήνων Συνέλευση δεν γίνονται αυτά. Τότε δεν έχουμε Ελλάδα, έχουμε ένα μπουρδέλο που το έχουμε μοιράσει. Και είναι και γωνία το μάγαζε. Δεν γίνεται. Γι' αυτό η Ελλήνων Συνέλευση είναι πολύ σκυροπυρηνική και γι' αυτό πολλοί που είχαν ιδίων όφελος και ήρθανε για να εξυπηρετήσουν το δάνειό τους πηδάνε τώρα και λένε μπούρδες. Δεν ήταν ποτέ Έλληνες οι άνθρωποι. Δεν κατάλαβαν αυτό που κάνει η Ελλήνων Συνέλευση. Και αν δεν κάνουμε αυτό ακριβώς σε αυτή τη δομή, δεν πρόκειται ποτέ να καθαρίσουμε αυτές τις σάπιες ρίζες που είναι μέσα στην Ελλάδα μας και τρώνε τα σωτικά της χώρας μας, της ζωής μας, της ψυχής μας, του γένους μας. Πρέπει να καθαρίσουμε και να καθιδρύσουμε το γένος μας, τη δημοκρατία μας. Και μετά βεβαίως θα πλουτίσεις μέσα από την επιχειρηματική σου και από την επιχειρήν. Δεν θα πλουτίσεις μέσα από το Υπουργείο. Δεν θα κλέβεις φάρμακα. Δεν θα βάζεις το φάρμακο που κάνει ένα λεπτό 800 ευρώ και σου λέει καλά πλούτησες. Ναι. Και βγαίνεις έξω και μου κάνεις λεζάντα. Και θα μου κάνεις εμένα ρε μπάσταρδε φιλανθρωπία. Εδώ κλέβεις τον κόσμο ρε βλαμμένε. Ένα λεπτό κάνει το βάλω 800-900 αυτού και βγαίνω και μου το παίζεις λεζάντα τώρα και ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Έλα να σου πω ποιος είσαι. Έλα να σου πω ποιος είσαι άνθρωπε. Εγώ θα σου πω ποιος είσαι. Εσύ δεν ξέρεις. Τώρα θα σου πούμε εμείς. Και για να σου πούμε εμείς θα πρέπει να εμφανιστούμε εμείς. Και εμείς είμαστε όλοι. Δεν ξέρω τι δεν καταλαβαίνετε εκεί έξω. Φτάσαμε λοιπόν σε ένα σημείο συνέλληνές μου να με βραβεύσουν τα παιδιά τους. Είπα δεν το θέλω. Και έβαλα και τους δύο όρους. Από τότε που έβαλα τους δύο όρους λοιπόν έγινα το κακό παιδί. Μάλιστα. Δεν πειράζει λοιπόν. Έκανα και μήνυση τότε στους 302. 302 έκανα μήνυση γιατί δεν πήραν το δάνειο με 0,5. Και πήγανε και πήρανε, βάλανε τη χώρα στο μνημόνιο. Για 35 δις νομίζω με 5%. Και δεν πήραν από το Δόλτα Νιτάφ, τους βρήκε πελάτη το Δόλτα Νιτάφ έξω. Έναν άλλο λέξο γενή παράγοντα στην δευτερογενή αγορά, γιατί δεν ήμασταν καλοί, δεν μας εμπιστευόταν το Δόλτα Νιτάφ. Ρε μπάσταρδε, αφού το Δόλτα Νιτάφ είναι δικό μου, ρε. Βρε ζωντόβολο. Αυτοί που είναι υπεύθυνοι στο Δόλτα Νιτάφ, εμείς τους ορίζουμε ψηφίζοντα από τους εκπροσώπους που στέλνει η χώρα μου. Πώς είναι δυνατόν να μην εμπιστεύετε εμένα το δικό μου το ταμείο, αφού το Δόλτα Νιτάφ είμαι εγώ. Είναι όλες οι χώρες το κοινό ταμείο όπως το έχω εξηγήσει. Τόσο παραμύθι, ρε φάγαρε. Και δεν μπορεί να μιλήσει κανένας. Και δεν υπάρχει κανείς εκεί πάνω να μιλήσει και να τραβήξει τα αυτιά κανενός. Γιατί βλέπεις τη Βουλή ακόμα είναι όλα αυτά τα λεχάρια. Και έβαλες και τα άλλα λεχάρια τώρα. Λες και έκανε διαφορά με τα άλλα. Όλη αυτή τη γελιότητα δεν θα τη σταματήσουμε εμείς. Δεν θα σταματήσει ποτέ. Θα σε φάει, θα σε σκοτώσει. Και τώρα θα χάσεις και τη χώρα. Θα χάσεις τη Μακεδονία, θα χάσεις το Αιγαίο, θα χάσεις τα πάντα. Και τελικά εσείς οι χριστιανοί που έχετε αναδειωθεί. Που σχεδόν όλος ο ελληνικός πληθυσμός έχει χαραχθεί με αυτή τη γελία θρησκεία, την Εβραήλα, που λέγεται χριστιανοσύνη, που είναι μέσα μόνο η Εβραήλα, και όλο το σόι του Γιαφέ, και όλο το σόι των Εβραίων, και γελάνε αυτοί μου ρε μαζί μας, όλη η Εκκλησία και όλη αυτή η μπασταρδίλα των ρασοφόρων σήμερα, βοηθάνε, χρηματοδοτούν και στεγάζουν όλους αυτούς τους μουσουλμάνους, γιατί είναι καλοί άνθρωποι. Ενώ εσένα σου δώσε τίποτα κανένας. Και από πού να σου δώσουν δικά τους, πάλι του κόσμου είναι. Από τον κόσμο τα πήρανε, στον κόσμο τα δώσανε. Θα σου ισλαμοποιήσουν την Ελλάδα σου. Και εσύ τσακώνεσαι με τον μουσουλμάνο. Και θα σου λέει ο μουσουλμάνος ότι είσαι άπιστος. Ενώ είναι στην ίδια θρησκεία, η Ευραήλ είναι και τα δύο. Και όλοι κάνουν πλάκα μαζί σου. Κάνουν πλάκα με το μυαλό σου, στις πλάτες σου, με τα λεφτά σου. Στην ίδια σου τη χώρα με τους νόμους που βγάζουν για να σε αφανίσουν. Σε κινήσεις στρατηγικής που είναι μόνο για τον αφανισμό σου για να σε λιώσουν. Γιατί διάλογο δεν καταλαβαίνεις. Και δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να γίνει για να καταλάβεις. Έτσι λοιπόν στις Ελληνές μου,
έκανα μήνυση στους 302, γιατί δεν πήραν το 0,5 και βάλανε στη χώρα. Με τεράστιες αποδείξεις και όλα φρέσκα. Προλαβαίνουν αυτοί και μου κάνουν μήνυση όλες τις τέσσερις κατηγορίες που σας είπα πριν. Κατάλυση πολιτεύματος, ανησυχία λαού, αλλαγή συντάγματος και όλες αυτές τις πίπες που έκανα. Ζητάω λοιπόν τρεις μέρες πριν το δικαστήριό μου. Φυσικά θέλω να ξέρετε τότε σχεδιάστηκαν πολύ άσχημα πράγματα για μένα και για την αλήθεια, για το δίκαιο. Φτιάξανε και λίγο κτίριο το έκτο, το σίγματα αυτό τι έγινε, και βάλαν μία υπόθεση μέσα, τη δικιά μας. Να μην μπορούμε να πάρουμε το αναβολή, όχι ότι θέλαμε, αλλά λέμε. Να μην μπορούμε να πάρουμε ούτε αναβολή. Καμία και τίποτα. Μία δίκη. Σε καινούριο κτίριο. Θυμηθείτε το, ψάχτε το. Πέστε το. Έτσι έγινε. Και πήγαμε. Και φυσικά αθώθηκα. Μπορείς σε παρακαλώ πολύ να διαβάσεις την απόφαση Γιάννη. Την απόφαση. Τα επίμαχα σημεία. Μετά από 5,5 ώρες, ωραία, αθώθηκαμε. Βέβαια, στην αθώση μας, προσέξτε τώρα, σε αυτό το δικαστήριο που το κράτος μου κάνει, κρατικός μηχανισμός είναι, ο Γεωργιάδης υπουργός ήταν και οι άλλοι, και ο εισαγγελέας το δέχεται, ενώ τρεις ημέρες πριν λέω, παρακαλώ καλέστε στο δικαστήριο τους τρεις, τον Προβόπουλο, τον Διευθυντή Εξωτερικού Χρέους και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Και φυσικά το δικαστήριο μου απαντάει, ενώ έπρεπε να το κάνει. Δηλαδή ένα δικαστήριο και η δικαστική αρχή, αν μη τι άλλο, αφού κάνει ανακρίσεις και κάνει αυτή τη διαδικασία, δεν θα έπρεπε στην Ελληνές μου τους τρεις αυτούς αξιωματούχους για να με σκίσει, για να με λιώσει, για να με διαλύσει, να τους φωνάξει. Γιατί να μην τους φωνάξει. Θα κάτσει τώρα σε ένα μάρτυρα βλαμμένο, γιατί να μην φωνάξει αυτά τα παιδιά. Δεν θες να μάθεις, δεν θες να με σκίσεις. Φέρε λοιπόν τους αξιωματούχους, να τελειώνω, να με σκίσετε, να με πάτε φυλακή. Και μου απαντάει τα δικαστήρια, οι δικαστικές αρχές, ο εισαγγελέας, δεν χρειάζεται να τους φέρουμε στο δικαστήριο. Δεν χρειάζεται, σημαίνει ότι ξέρετε. Αλλιώς γιατί δεν τους φέρετε. Φέρ τους όμως να τελειώνουμε. Άρα δεν θέλεις γαμώτο να βρεις άκρη. Θες απλά να με σκίσεις, έτσι. Γι' αυτό δεν τους έφερες. Φτάσαμε λοιπόν, διάβασε την απόφαση. Στην υποκρίση περίπτωση αποδείχθηκε ότι ο πρώτος κατηγορούμενος δυνάμια μετακλή του πλειοεξουσίου την χάνει διαχειριστής χρηματικού ποσού ύψος 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το πρώτο σημαντικό δηλαδή είναι αυτό. Στην πορεία από κανένα αποδεικτικό μέσο δεν αποδείχθηκε η αναλήθεια όσων υποστηρίζουν οι κατηγορούμενοι. Ειδικότερα, ουδόλως αποδείχθηκε η ανυπαρξία του ανωτέρου χρηματικού ποσού ή η πλαστότητα των τίτλων που το σωματώνουν. Σε αυτή την περίπτωση θέλω να ξέρετε ότι τα σχετικά που διαβάστηκαν ήταν κάπου 15.000 σελίδες. Ήταν ένας τόμος ολόκληρος. Δίναμε. Κύριε Πρόεδρε, ορίστε αυτό το αποδεικτικό. Κύριε Πρόεδρε, αυτό το αποδεικτικό. Ναι, διαβάστηκε να κάνει πρόεδρος. Ναι, διαβάστηκε. Άρα λοιπόν σε αυτό το δικαστήριο στις Ελληνές μου έχουμε ένα γεγονός. Δεν έχουμε την αθώση του κυρίου Σόρα γιατί έκλεψε, σκότωσε, έκανε πουλήσει ναρκωτικά. Το δικαστήριο αυτό σε πάει το κράτος, ότι λες ψέματα. Άρα σε αυτό το δικαστήριο εφόσον ο Σόρας δεν λέει ψέματα, σημαίνει ότι οι άλλοι λένε ψέματα. Έτσι δεν είναι? Σωστά, πρόεδρε. Άρα εγώ δεν έχω καμιά αθώτα αφού όμως είμαι από την αρχή. Δηλαδή από την αρχή έρχομαι. Όχι να βγάλω χρήματα, να δώσω το δάνειο στην Ελλάδα, να μην πτωχεύσει η Ελλάδα και να ενωθούν όλοι οι Έλληνες να πετάξουμε την βλέπα από πάνω μας. Σωστά ρε παιδιά. Σωστά, πρόεδρε. Ωραία, τι κερδίζω εγώ? Όλοι ρωτάγανε τότε, θυμάμαι παιδιά, ρωτάγανε τα κανάλια, ρωτάγανε όλοι οι μπάσταρδοι. Εσείς κύριε Σόρα, τι κερδίζετε? Γιατί βλέπανε όλοι ότι σαν Σόρας και σαν επένδυση δεν υπάρχει κέρδος για μένα. Τι κέρδος θα κερδίσω με 9,5? Εδώ θέλω να καταλάβετε το εξής, κύριε. Από τα 2.3.875 κάτι ψηλά, δεν θυμάμαι τώρα το ακριβώς νούμερο, του κεφαλαίου, που τα 600 απορρέουν από αυτό τα 2.3.875, το συμβόλαιο που είναι κρεμασμένο στο UCC μου δίνει 1% το μήνα. Δηλαδή εισπράττουμε τόκο 1% το μήνα από τα 2.3.800 κάθε έτος, που μπορεί αμέσως να κεφαλοποιηθεί και να γίνει πάλι ομόλογο. Άρα, ήδη εισπράττω 1% το μήνα για όλο αυτό το ποσό. Άρα, όταν τα 600 έχουν 0,5 το χρόνο, καταλαβαίνετε ότι το 0,5 είναι 11 φορές λιγότερο από αυτά που εισπράττω ήδη από τη διατραπεζική. Καταλαβαίνετε τι λέω?
Δηλαδή το συμβόλαιο στο Άγιο Συσία το δείτε, όποιος ξέρει να μπαίνει και να διαβάζει, που δεν μπορείτε όλοι, θα δείτε ότι είναι για 1%, που σημαίνει εισπράττουμε 1% για αυτό το κεφάλαιο ή για όσα ομόλογα έχουμε αυτού του κεφαλαίου, του συγκεκριμένου κεφαλαίου. Άρα όταν έρχεται 0,5, καταλαβαίνετε ότι είναι 11 φορές κάτω, φυσικά όχι ότι χάνουμε τον τόπο, ας είναι για την Ελλάδα, πάλι το παίρνουμε από τη διατραπεζική, γιατί το όφελος είναι εκείνο. Δηλαδή στην Ελλάδα παίρνουμε 0,5. Που σημαίνει δεν υπάρχει ούτε τον κανονικό τόκο που ορίζεται από τη διατραπεζική για τέτοιες συναλλαγές που τοκίζονται κάθε χρόνο και μόνο που υπάρχουν στο UCC. Καταλαβαίνετε τι λέω. Άρα όλα τα κανάλια, με ακούτε? Ναι, πρόεδρε. Άρα όλα τα κανάλια να με ρωτάνε και εσείς τι κέρδο έχετε? Λέω, παιδιά, συγγνώμη, μιλάμε για τη μητέρα των μητέρων Ελλάς. Μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή είναι ένα θέμα καθαρά εθνικό. Μιλάμε για όλους τους Έλληνες, για το γένος μου. Και μου λέτε να κερδίσω. Είναι η μάνα μου στο νοσοκομείο, πεθαίνει και μου λέτε τι θα κερδίσω εγώ αν γλιτώσει η μάνα μου που θα χαλάσω 100-200 χιλιάρικα. Μα δεν ξέρω τι άλλο εννοείται, τι άλλο πρέπει να γίνει για να δείτε. Και τότε ρωτάγαμε την Πασαρτήλα, λέει εσείς τι βγάζετε από αυτό. Μα τι να βγάλω, ρε, πεθαίνουμε ρε. Χάνω τη χώρα μου. Θα χάσω τη χώρα μου, ρε, ηλίθεια. Που τελικά δεν χρωστάει τίποτα και έχει άπλετο πλούτο. Και στην πορεία μετά επεδείχθη ότι η Ελλάδα έχει πολύ πλούτο. Άρα δεν γινόταν να αφήσω την Ελλάδα να πτωχεύσει και τους Έλληνες και να μην ξέρουν τι τους γίνεται. Στο επόμενο τόνο που χτύπησε η ώρα και ορίμασε ο καιρός, έδειξε ότι υπάρχουν παγκόσμια ταμεία, η Ελλάδα είναι πάμπλουτη, έχει πάρα πολλά χρήματα και άλλους λογαριασμούς όπως έχω πει, να αντιληφθείτε τον ένα και θα αντιληφθείτε και τους άλλους, και βλέπουμε ότι η Ελλάδα είναι πάμπλουτη. Άρα θέλουν στοχευμένα και εγκάθετα να διαλύσουν την Ελλάδα, τους Έλληνες, και φυσικά να κλέψουν για άλλη μια φορά όλα τις ταμεία. Να κοιμάται ο Έλληνας και να ξαναπτωχεύσουν τη χώρα μου. Αυτό δεν το επέτρεψα. Έφτασε ο καιρός όπου οι Έλληνες είδαν τα παγκόσμια ταμεία τους, είδαν τον πλούτο τους, είδαν τι έχει γίνει, βλέπουν τις κυβερνήσεις τους. Δεν γίνεται ακόμα να κάθεσαι σε μια γωνία και να περιμένεις, αδερφέ. Πρέπει να είσαι πολύ βλάκας. Πρέπει να είσαι εντελώς βλάκας. Δεν ξέρω τι άλλο περιμένεις. Σου δείξε και τον πλούτο σου. Είδα και είπα ότι τα ξεκόσα δεν τα χρειάζεται η Ελλάδα, άσχετα αν τώρα συμβαίνει, αλλά έπρεπε να γίνει έτσι. Και στο τέλος είδω συγγραφείς ενώσου να πάρεις τα πάντα. Το μήνυμα ήταν πολύ συγκεκριμένο και έγινε και πολιτικό. Τώρα δεν καταλαβαίνω τι μου λες. Είναι ο κύριος Ωρας Φουλάκη και πού να με βάλουνε ρευλαμένα. Να σε βάλουνε πού, να φτώσουν τα κλειδιά και ας πούνε πάρτα. Θα το κάνουν αυτό όταν μαζευτείς. Ενώθηκες. Γι' αυτό είπα να τελειώσω και τις μάχες σας. Σήμερα λοιπόν θα καταλάβετε στην ακρίβεια και με λέξεις που πρέπει. Δεν είναι χαρακτηρισμού, είναι αληθινές. Και η πιο μεγάλη αλήθεια είναι η γελιότητα που πράττεις. Είτε να είσαι αδρανής, είτε να κάθεσαι απέναντι να κοκορεύεσαι και να λες την μπούρδα σου. Χωρίς να ξέρεις να κάνεις κάτι και χωρίς να μπορείς να κάνεις κάτι. Έτσι λοιπόν συνεχίζω και είδαμε ότι έκανα μήνυση στους 302. Άρα λοιπόν η απόφαση έβγαλε ξεκάθαρα ότι εγώ λέω αλήθεια για άλλη μια φορά και όλοι οι άλλοι λένε ψέματα. Έτσι δεν είναι αυτό, δεν είναι η απόφαση, δεν είναι αθώος. Από τι να μαθώσεις? Να μαθώσεις ότι τα έχω? Πώς το καταλαβαίνεις? Έτσι δεν είναι? Είναι απόλυτη η απόφαση, πρόεδρε. Είναι απόλυτη. Ωραία. Είχε δικαίωμα τότε λοιπόν ο εισαγγελέας, αν δεν του αρέσει η απόφαση βάσει του νόμου, και ρωτήστε το αυτό, να κάνει αντέφεση. Σωστά? Σωστά. Να γίνει έφεση. Από ποιο να γίνει έφεση? Ούτε οι άλλοι δεν κάναν έφεση. Ούτε αυτοί που οι άλλοι δηλαδή που χάσαν την υπόθεση δεν κάναν έφεση. Δεν έγινε έφεση, δεν σας κάνει εντύπωση? Ο Γεωργιάδης δεν έκανε έφεση. Γιατί δεν έκανε έφεση ο Γεωργιάδης? Πώς θα μπορούσε να αποδείξει, πρόεδρε? Δεν έκαναν έφεση. Φυσικά δεν δικαζόταν αυτοί, εγώ δικαστικά. Ο εισαγγελέας όμως μπορούσε να κάνει αντέφεση. Και να πει δεν μου αρέσει, εγώ θα το ξαναδικάσουμε. Γιατί δεν το έκαναν? Έχει δικαίωμα 30 μέρες ο εισαγγελέας να κάνει αντέφεση. Γιατί δεν έκανε συμβολή, καρδιά μου? Φυσικά θέλω να ξέρετε ότι αποδείχθηκαν όλα στο δικαστήριο, έτσι. Τα πάντα! Οι αποδείξεις ήταν τεράστιες. Φυσικά αυτό το δικαστήριο το γεννήσαμε για να σε δικάσουμε. Για να φύγουνε από τη μήνυση που τους έχεις κάνει. Καταλαβαίνετε? Ναι, πρόεδρε. Άρα αυτό δεν έγινε. Άρα αφού δεν έγινε αυτό, δεν έκανα ούτε αντέφεση τίποτα. Τι άλλο να συζητήσουμε? Τι άλλη απόδειξη θέλει σε Έλληνα πολίτη? Έκανε κάτι άλλο όμως ο εισαγγελέας, πρόεδρε. Τι έκανε? Στο τέλος της απόφασης αναφέρεται στην απόφαση ότι από την ακροματική διαδικασία και τα αναγνωσθέντα έγγραφα δημιουργήθηκαν στο δικαστήριο υπόνοιες για την τέλεση αδικημάτων από τρίτα πρόσωπα
πρέπει η δικογραφία να διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών Αθηνών για να διερευνήσει την τυχόν τέλεση αυτεπαγγέλτως διοκόμενων αδικημάτων, ιδίως αυτούς της ψευδούς καταμήνησης και της ψευδούς ανώμωτης κατάθεσης. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι αυτοί που με κατηγόρησαν τους πήγε σε μήνυση. Τους έκανε μήνυση αυταπάγγελτα. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι ζήτησαν εμείς. Λέμε αφού εμείς είμαστε αθώοι, αυτοί που μας κατηγόρησαν κάτω τους μήνυση. Και φυσικά είδαμε τον Γεωργιάδη να παρακαλάει στη Βουλή, βγάλτε το και αυτό το σημείο, για να μην του γίνει μήνυση. Προσέξτε. Ο Γεωργιάδης όταν ήρθε η υπόθεση στη Βουλή για να πάει δικαστήριο, παρακάλαγε στη Βουλή τους βουλευτές του και έλεγε τις μπουρδες του για διαστημική τεχνολογία, το αφαιρεμένο το παιδί. Γίνομαι για αφαιρεμένο παιδί, για χαζό. Δηλαδή να φτάσει σε επίπεδο που να σου λέω ότι πούλαγα εγώ τεχνολογία του Απόλλωνα. Από πού και ας πούμε βουλαμένο. Υπάρχει κάποια τέτοιο πρακτικό που έχω πει εγώ ποτέ τίποτα. Στο διάλογο. Και έχει πουλήσει κάτι αρχαιολινικά όλα, δεν μπορεί να ζουν και βγαίνει και λέει ότι θέλει. Δηλαδή είναι τόσο ψεύτης πραγματικά. Και λέω καλά, δεν σταματάει κανένας. Βέβαια εδώ δεν σέβεται τον εαυτό του και δεν σταματήσει. Και έλεγε ότι να είναι. Φυσικά παρακάλαγε την Βουλή για να μην, πέστε το, για να μην πάει σε δίκη. Δηλαδή είναι δυνατόν να με χρεώνουν λόγια τα οποία δεν έχω πει? Δηλαδή πόσο πρόστιχο είναι αυτό? Είπα εγώ ποτέ τέτοια μπουρδα? Πούλησα λέει η τεχνολογία του που Απόλλωνα. Έχει μια τεχνολογία Απόλλωνα που την πουλάει. Μπορεί κανείς να πουλήσει τίποτα? Δεν σέβονται τις τεράστιες θείες οντότητες. Τι το περάσανε δηλαδή? Είχε μια τεχνολογία σε χαρτί να πουλήσει κανένας τίποτα? Και που είσαι λέει του πάπα τεχνολογία και κάτι μπουρδες. Ισχυριζόταν πρόεδρε μέσα στη Βουλή και είναι εμφανή το βίντεο και καλό θα είναι όλοι οι συνέλληνες να το βγάλουν αυτό το βίντεο, να ξαναφανεί, να το δει όλος ο λαός, όλος ο ελληνικός λαός. Δηλαδή πραγματικά θέλει να με προσβάλλει με γελιότητες. Δηλαδή με την τρέλα και την κορδέλα τη δικιά του και τις μπουρδες που λέει ή τουλάχιστον αυτοί που τον ακολουθούν. Ισχυριζόταν ότι, πρόεδρε, ισχυριζόταν ότι δεν είναι πολιτικό το θέμα. Μέσα στη Βουλή ισχυριζόταν ότι δεν είναι πολιτικό το θέμα. Α, τι ήτανε? Είναι μια ερώτηση για εχέφρον ανθρώπους. Όπως και να έχει λοιπόν, ο εισαγγελέας έκανε μήνυση. Φυσικά έχει άσυλο, δεν του πήραν από τη Βουλή του άσυλο. Και φυσικά στο δικαστήριο πήγε ο Δαραβίκας με τον άλλο. Και φυσικά ο Δαραβίκας, επειδή θα καταδικαζόταν, μας ζήτησε νόμιμα στη φυλακή όταν έγινε αυτή η δίκη. Υπόγραψε έγγραφο ότι ο κύριος Σόρας είναι αληθινός, ότι εγώ δεν ήξερα τα 600 είναι αληθινά, αλλά μου είχαν πει ψέματα κάποιοι άλλοι παράγοντες. Μάλλον τον Γεωργιάδη θα εννοεί, γιατί μαζί ήταν στη μήνυση. Και δεν έχω τίποτα με τον κύριο Σόρα και είναι όλα αλήθεια. Αυτό το έγγραφο το έχει υπογράψει ο Δαραβίκας και τον αφήσαμε και τον αθώσαμε. Σωστά. Σωστά. Γιατί το μέλημα το δικό μου δεν είναι να καταδικάσω κάποιον να φάει φυλακή. Και αν δέλετε, δεν έχω κάνει και μήνυση σε κανέναν αν θέλετε. Αν δείτε, δείτε, έλεγε. Μόνο τις απαιτούμενες μηνύσεις που πρέπει δεν υποστηρίζω τον εαυτό μου. Λέει τώρα, αν καταδικαζόταν ο Δαραβίκας θα χαιρότανε κανένας. Εγώ προσωπικά θα λυπόμουν. Άρα δεν υπήρχε λόγο να καταδικάσω τον Δαραβίκα. Γιατί να τον καταδικάσω? Δηλαδή αν ο Δαραβίκας έτρωγε 5 χρόνια ή 4 χρόνια φυλακή, ήταν η δικαίωση για μένα? Ποια δικαίωση, μωρή? Η δικαίωσή μου είναι να πάω να πάρουμε το δίκιο για όλους μας. Δηλαδή καταδικάσουμε τον Δαραβίκα τώρα ή κάποιον εκεί πέρα που τον βάλανε να κάνει όλο αυτό το τσίρκο. Αυτό είναι το δίκιο και το πήραμε. Αυτή είναι η γελιότητα. Δεν το ήθελα ούτε εγώ. Οπότε όταν το ζήτησε, βεβαίως υπόγραψε ένα χαρτί στο δικηγόρο και τον αφήσαμε και τον αφώσαμε. Θέλω να πω όμως ότι όλη αυτή η έκβαση της υπόθεσης πρέπει να δουλεύουν οι συνέλληνες και να καταλάβουν όλες τις κινήσεις, τι συμβαίνει, να αφήσουν όλες τις γελιότητες κάτω. Πάμε λοιπόν λίγο παραπέρα. Προχωράμε λοιπόν, εφόσον έγινε αυτό. Άρα λοιπόν οι ψεύτες συνεχίσαν να είναι οι 302. Φυσικά έγιναν έρευνες και μετά το πήγανε στην καλένδα και το αφήσανε στο αρχείο με κάποιες αιτιολογίες που είναι ούτε για Μεσαίωνα ούτε για Ζιμπάμπουε και όχι Ελλάδα τώρα. Και φυσικά στις μέρες μου τώρα που είμαι στη φυλακή πριν κάνα 4-5 μήνες αν θυμάμαι καλά μου κάνανε και ψευδή μήνυση κατά μήνυση για υπόθεση που δεν έχει δικαστεί. Δηλαδή καθίστε να καταλάβετε. Πρέπει να έχει δικαστεί το δικαστήριο στους 302, να είχαν αθωωθεί οι 302 και εφόσον οι 302 θα είχαν αθωωθεί, τότε, και εγώ έλεγα ψέματα, τότε θα έπρεπε να μου κάνουν μήνυση ψευδή κατά μήνυση και να με καταδικάσουν έως 5 χρόνια φυλακή που λέει ο νόμος. Αυτή τι κάνανε? Δεν δικάσαν την υπόθεσή μου και τότε θυμάμαι υπήρχαν πολλές συζητήσεις από αξιωματούχους, συνταξιούχους δικαστές, αλλά και εν ενεργεία δικαστές και να λένε ότι αυτά παιδιά δεν γίνονται.
Αδερφέ μου, κοίτα που γίνονται. Λέγαν δικαστές ότι αυτά δεν γίνονται. Θα δικαστεί πρώτα λέει υπόθεση και μετά. Τελικά χωρίς να δικαστεί η υπόθεση. Μου κάναν μήνυση, ψευδή καταμήνυση και μου ρίξανε και 4 χρόνια φυλάκι. Το καταλαβαίνετε συνέγινες μου. Χωρίς να δικαστεί. Απλά. Βάλα μια απόφαση. Ότι είναι ψευδή η μήνυση. Δεν δικαστική μήνυση, αλλά είναι ψευδή. Και εγώ κάνω κατά συρροή μηνύσεις ψευδή. Άκου τα ζωντόβολα. Όλα αυτά μωρέ τα ζεις εδώ στην Ελλάδα σου, σε αυτόν τον τεράστιο αγώνα, στις μοναδικές μέρες που γράφεις ιστορία. Έτσι λοιπόν θέλω να καταλάβετε ότι είναι εξειδικευμένα τα οικονομικά και όλοι σας κάθεστε, θυμάμαι κάποιους συνέλληνες που γράφανε, να κατέβουν τα 600, να πάω Αρτέμις με εισαγγελέα να κατέβουν τα 600. Ας βγούμε λοιπόν και σε αυτό το κομμάτι. Από πού να κατέβουν ρε συνέλληνα, από τα δέντρα βρε γάτι, από πού να κατέβουν. Έχεις καταλάβει τι έγινε με το που μπήκαν στον λογαριασμό της κυρίαρχης ελληνικής δημοκρατίας, είναι μέσα λεβέντη μου, που σημαίνει από το Αμερικάνικο Ταμείο και από το UCC φαίνεται ότι πήγαν εκεί. Την ώρα που κάνω έγγραφα στο Υπουργείο Οικονομικών της Αμερικής, στο Υπουργείο Μεταφορών και όπου πρέπει και ενημερώνω τους πάντες ότι θέλω από το ποσό μου αυτό να πάνε τα 600 στην κυρίαρχη ελληνική δημοκρατία. Είναι συγκεκριμένη η διαδικασία που πάνε και συγκεκριμένες οι ενστάσεις που μπορεί να κάνει είτε η Αμερική είτε ο παγκόσμιος ιστός. Και να σου πει όχι μην τα πας αυτά εκεί, όχι ότι είναι δικά σου, αλλά έχουμε πρόβλημα με αυτή τη χώρα, μην το κάνεις. Εάν δεν απαντήσεις συνεχίζεις, είναι σαν την επιταγή στην τράπεζα. Όταν πας μια επιταγή να επιλωθεί, αφήνεις την επιταγή στο κισέ και να κουμπάς και λες παρακαλώ βάλτε μου στο λογαριασμό μου. Πολύ ωραία. Δεν σου ξαναμιλάει η τραπεζίτρια. Παίρνει την επιταγή, τη χτυπάει, τη δαχτυλογραφεί, κάνει τη δουλειά της, βγάζει τα εγγραφά της και σου δίνει στο τέλος την απόδειξη εφέλειψης. Πολύ ωραία. Την απόδειξη εφέλειψης. Που σημαίνει, αν δεν έχει πρόβλημα η επιταγή, μπαίνει στο σύστημα, φεύγει. Δεν σου μιλάει. Εάν η επιταγή έχει πρόβλημα, τους λέει, α, κύριε, έχουμε θέμα. Εδώ η επιταγή αυτή δεν έχει λεφτά, δεν έχει εκείνα. Έτσι είναι και με τα ομόλογα. Πρέπει να μπείτε στις διαδικασίες και να μην μπερδεύεστε σε αποστατικές εξηγήσεις που σας δίνει ο κάθε γελίος μπάσταρδος και ο κάθε διαπλεκόμενος ξεφτυλισμένος που θέλει μόνο και μόνο να μην καταλάβεις. Το θέμα είναι να καταλάβω εγώ. Το θέμα να καταλάβεις εσύ. Εγώ τι να καταλάβω. Άρα λοιπόν θέλει να καταλάβετε ότι αυτή είναι η διαδικασία ακόμα και κάτω πιο χαμηλά. Του δίνεις, κάνει τη δουλειά του, δεν σου μιλάει κανένας εφόσον όλα είναι σωστά. Παίρνεις την αποδειξή σου, ούτε που σου μιλάει. Γεια σας, γεια σας, γεια. Ακριβώς έτσι είναι η διαδικασία. Σε αυτή τη βάση λοιπόν δεδομένου που έτρεξαν τα ομόλογά μας και πρέπει να ξέρετε ότι με το που μπουν στην κυρίαρχη η Δημοκρατία και τα αποδεχθεί η μεριά για γεωστρατηγικούς και για γεωπολιτικούς λόγους, έτσι, όχι ουσίας, όχι δεν είναι δικά σου, γιατί τα δίνεις σε χώρα, δεν τα δίνεις σε άνθρωπο, δεν το πας για μια επένδυση, εργοστάσιο, ξενοδοχείο ή ένα άλλο project ή ένα feasibility study. Το πας στη χώρα τώρα. Τώρα είναι αλλιώς τα πράγματα. Όταν μιλάμε για χώρες αλλάζουν τα πράγματα. Και εκεί πρέπει να καταλάβουν οι Έλληνες πολίτες ότι δεν είναι λεφτά του πλούσιου. Έλα να κάνουμε λεζάντα. Έλα να πάρουμε 3 αυτοκίνητα να δούμε ότι έχουμε λεφτά και είμαστε μπατήρια. Έλα να φορέσουμε κανένα φόρα, με κανένα βγούμε, με κανένα lifestyle, με κανένα άλλο πορνίδιο, άλλο αφαιρεμένο, άλλο ανόητο. Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Δεν είναι λεζάντα, παιδί μου. Δεν είναι ούτε celebrity. Ούτε έλα εδώ να σου πω τι να κάνω. Ούτε εκπόρνευση. Εδώ είναι χρήματα με τεράστια δύναμη. Και δεν είναι της φάσης 20-30 εκατομμύρια που δεν μπορεί να τα έχει κανένας μέσος άνθρωπος και κάνουμε λεζάντα. Δεν είναι τέτοια χρήματα. Είναι μια τεράστια δύναμη η οποία δεν γίνεται να την αποδείξεις έχοντας ένα βλαμμένο αυτοκίνητο το οποίο το συγγένεσαι ή μετά ένα άλλο και γυρίζεις γύρω-γύρω. Μπας και βρεις καμιά ακόμα να καλή να επιδείξεις. Γιατί αυτό κάνουν όλοι. Βλέπεις λοιπόν μια επίδειξη γυφτοέπαρσης και ξεφτυλισμάρα που έρχεται ο άνθρωπος να γίνει τελικά αντικείμενο εκπόρνευσης ή εκδούλευσης. Δεν έχει τέτοιο εδώ. Εδώ είναι μια τεράστια άλλη δύναμη η οποία όταν βλέπεις ένα ποσό το οποίο είναι 6 φορές πάνω από τον εθνικό σου ΑΕΠ, κάτι άλλο συμβαίνει παιδί μου. Και δεν είναι έλα να σου δείξω τι φοράω και τι κάνω και τι είμαι. Είναι άλλη δύναμη. Και έχει γεννηθεί από ένα ποσό που είναι άλλες 6 φορές μεγαλύτερο από αυτό το 600 που βλέπεις. Άρα πας αλλού. Είναι τελείως διαφορετική η δύναμη και η δύναμη. Και δεν έχει μέσα τη celebrity, όλη αυτή τη γελιοτητούλα. Χαχαχα να μιλες τίποτα και κοιτάτε με ποιος είμαι.
Δεν έχει τέτοια. Είναι τελείως διαφορετικό. Είναι άλλη δύναμη, είναι άλλη δυνατότητα, στοχεύει αλλού. Έχει μια μεγάλη μεταρρύθμιση, έχει μια μεγάλη αλλαγή, το φοβούνται όλοι αυτοί που πρέπει. Ο μαλάκας ο Αβαής δεν τη φοβάται, τι να φοβηθεί. Ο άλλος δεν ξέρει πόσα είναι. Ξέρει μόνο πόσο είναι ο μισθός του και λίγο παραπάνω. Άντε και πόσο κάνει ένα σπίτι καλό που θέλει 200 χιλιάρικα, 300. Παραπάνω δεν υπάρχει να μετρήσει. Γι' αυτό δεν το καταλαβαίνει. Και εκεί που ξέρουν όμως φοβούνται. Σου λέω να ντρέπονται όλα. Πάμε σε νέα αρχή, πάμε σε νέα αυτό. Το καταλαβαίνουν. Γι' αυτό και το χτυπάνε. Γι' αυτό και όλοι λένε, κύριε Σόρα, θα κάνετε ένα ξενοδοχείο δωρεά. Γιατί ρε βλαμμένα, δεν έχει ξενοδοχεία. Συγγνώμη, είναι νοσοκομείο. Να κάνω εγώ νοσοκομείο. Να αγοράσω εγώ νοσοκομείο, να το δώσω πού. Στο Υπουργείο Υγείας που θέλει κάψιμο και ξανά φτιάξουμε από την αρχή. Τι να βάλεις μέσα γιατρούς, αφού γιατρούς δεν έχεις. Έχεις 11.000 παπάδες, 45 έχεις 11 λένε, 45.000 παπάδες έχεις, 200.000 μοναχούς και έχεις 6.000-7.000 γιατρούς. Που από τους 6.000-7.000 γιατρούς, η μισή είναι μερικατσά. Είναι από Ουγκάντα, είναι από Ρουμανία, είναι από που θέλεις. Τους δικούς σου τους έχεις διώξει έξω. Τι να τους κάνεις δε τα νοσοκομεία, να σου φτιάξεις ένα νοσοκομείο, να βάλεις τι μέσα. Εσένα τι να κάθεσαι ή να το κάνεις κότς πότε. Ό,τι μπουρδα μασονική άκουγες, την έλεγες και εσύ στο διαδίκτυο. Να το κάνεις τι, να βοηθήσεις λέει τον κόσμο. Να βοηθήσεις τον κόσμο. Ωραίο, ο κόσμος δεν θέλει βοήθεια. Θέλει να βοηθηθεί. Πρέπει να έρθει να δώσει βοήθεια. Ο κόσμος πρέπει να βοηθήσει. Όχι να τον βοηθήσεις. Τι βοήθεια θέλει ο κόσμος. Να του δώσει νοσοκομείο να πάει να πεθάνει ή να του φτιάξεις μια εκκλησία να παναγιαστεί με τον Γιαχβέ και με τον άλλον τον μπάσταρδο τον Αβραάμ. Τι να κάνει, να κάνεις εκκλησία τι. Να κάτσετε μέσα να προσευχηθείτε. Σε ποιον, στο τίποτα. Από αυτό δεν πήγατε στο διάλο. Τόσα χρόνια τόσες προσευχές έπρεπε να είναι η Ελλάδα ρε παιδί μάλλον πλανήτης. Όχι να βυθίζετε να πούμε στην ιστορία. Είδες τελικά την Τουρκία που όλοι κρατάει και τον δισκοπότηρο των Ισλαμιστών. Είδες. Είδες τελικά που ο Οικουμενικός Πατριάρχης λέει επίσημα στον Τούρκο αντίπαλό του. Γιατί αντίπαλός του είναι. Από εκεί είναι το Ισλάμ. Και από εδώ είναι η Χριστιανοσύνη. Και δες την Άγια Σοφία που θέλετε εκεί πόντι. Ρε ξύλο που θέλετε όλοι, ρε πόντι και όλοι οι Έλληνες που έχετε γονατίσει. Τι είπε ρε Ορθόδοξος. Τι είπε αυτός ο μπάθορδος ο Πατριάρχης. Τι είπε. Ευλογάμε και προσευχόμαστε για σένα κύριε Ντογάν να έχεις νίκες. Τι νίκες να έχεις. Να πάει στη Συρία, να πάει στους Κούρδους, να έρθει κατά την Ελλάδα. Βλέπεις μωρέ ποιον ευλογάνε. Ευλογάνε ρε η δική σου τον Ντογάν και το Ισλάμ. Και βγαίνει και ο Αρμένης και λέει και εγώ το ίδιο. Θα προσεύχομαι για σένα. Αυτά. Όχι θα προσεύχεται κάποιος για κάποιον. Όλα αυτά είναι για να τα βλέπεις εσύ. Βλέπεις τελικά μωρέ που τελικά οι δικοί σου να αντιπαλίσουν και είναι αυτοί που σε δυναστεύσανε και σε σφάξανε. Δεν τη βλέπεις αυτή μωρέ τη μεγάλη αλήθεια. Εμένα βλέπεις για εχθρό. Εγώ είμαι τελικά ο εχθρός σου. Εντάξει ρε αδερφέ, εγώ είμαι φυλακή. Και είναι αρκετό καιρό φυλακή. Επειδή με βάλατε εμένα μέσα, όλα τα άλλα έξω πρέπει να είναι στρωμένα. Εγώ δεν έφταγα. Ωραία. Αφού εγώ είμαι φυλακή, όλα τα άλλα πάνε καλά. Έτσι δεν είναι. Άμα είναι έτσι, συνέχισε καλά πας. Για σκεφτείτε το λίγο. Κοίτα ρε τι είπε ρε και καταλάβατε τι είπε. Αυτή είναι η δική σου. Όλοι οι εκκλησίες εδώ, όλοι οι Μητροπολίτες και όλα τα παπαδαριά, τα δαιμονισμένα, τα εβραϊκά, που εσύ πας και γονατίζεις, είπανε θα δώσουμε διαμερίσματα στους Ισλαμιστές. Σε όλα αυτά τα παιδιά που έρχονται. Εσένα ρε τι σου δώσανε που τρες από τα σκουμπίδια και παίρνεις 500 το μήνα και δεν έχεις και δουλειά και η γυναίκα σου κοντεύει να γίνει πουτάνα και θα γίνει και το παιδί σου δεν θα έχει να πάει πουθενά. Σου δώσανε τίποτα σενάρια. Εσύ πας και τα δίνεις τώρα. Πεθαίνει Έλληνες και θα γίνεις στην εκκλησία. Δεν τα δώσεις έναν Έλληνα. Θα δώσεις στην εκκλησία. Δεν ξέρω τι να σας πω εκεί έξω. Είστε τρελοί όλοι. Είστε όλοι για χάπια. Δεν ξέρω τι πίνετε εκεί έξω όλοι και κάνετε έτσι. Και δεν καταλαβαίνετε τις σύστατες ώρες τώρα που υπάρχει τεράστιος κίνδυνος να καταλάβετε τις αλήθειες και να ματαιθείτε μέσα σε τεράστιο πλούτο δυναμική και να βάλουμε σειρά όχι μόνο στον τόπο μας αλλά και στον πλανήτη μας που διαλύεται. Με τη βίνα και με αυτά φτάσαμε λοιπόν σε ένα σημείο να ξεκινήσω τεράστιος αγώνας. Μέσα σε μια διαδικασία που θέλαν όλοι να γκρεμίσουν είτε με τηλεοράσεις, είτε με τα social media, είτε με αποφάσεις. Φτάσαμε σε ένα επίπεδο να φτάσουμε. Δεν θα πω ότι μόνο υποράσουμε για τους Δήμους, γιατί έχει περάσει και η ώρα. Και ενδεχομένως σας έχω κουράσει και θα χρειαστεί να κάνουμε και τρίτη εκπομπή. Φτάσαμε λοιπόν να μιλάς για τα 600 και φτάσαμε να κάνουμε ένα πραγματικό εξώδικο, όχι μια εντολή αποπληρωμής, την οποία εντολή αποπληρωμής θέλω να γνωρίζετε όλοι εκεί έξω οι Ελλήνες, ότι οποιαδήποτε κίνηση κάνω εγώ και η Ελλήνος Συνέλευση,
την πιστοποιούμε στον Άριο Πάγο και στις αρχές. Έτσι ακόμα και την εντολή αποπληρωμής που στοιχειοθετήθηκε με στοιχεία που έπρεπε να συμβούν όλα αυτά για να πάρουμε τα στοιχεία. Έπρεπε λοιπόν να κλείσει ένας κύκλος ολόκληρος, να πιστοποιηθούν πράγματα και κινήσεις, να βγουν πράγματα στον αέρα να εκτεθούν, να βγουν αλήθειες και στοιχεία όπως βγήκε της Ανατολής, όπως βγήκε της Ανατολής η απόφαση, όλα τα στοιχεία. Μετά να βγουν τα δικαστήρια της Ανατολής, να βγουν όλα τα στοιχεία. Μετά πήρα τους όρους πίσω γιατί έβαλα τα παγκόσμια ταμεία και εκεί θα το εξηγήσουμε μεθαύριο σε άλλη εκπομπή τα παγκόσμια ταμεία. Έπρεπε λοιπόν να ολοκληρωθούν κάποια πράγματα για να γεννηθεί το όπλο που λέγεται εντολή αποπληρωμής και καλούμε τον ελληνικό λαό και τον Έλληνα άνθρωπο να υπογράψει την εντολή αποπληρωμής, να μπει στα παγκόσμια κληρονομικά του κεφάλαια, στα πνευματικά του δικαιώματα, να ξεχρεώσει τη χώρα του και ό,τι κατακεφαλή είναι αυτό αρμόζει και όλο το προσωπικό του αφημί με ό,τι είναι αυτό γεννημένο ημί τώρα ή στο μέλλον. Τόσο αποκαλυπτικά. Και για να γίνει αυτό, όταν έγινε αυτό λοιπόν και ολοκληρώθηκε ένας τεράστιος κύκλος, γιατί υπογράψαμε τους Δήμους, υπογράψαμε τα άλλα και εκεί μπαίνουν τα παγκόσμια ταμεία και θα σας τα εξηγήσω και εκεί πρέπει όλα να τάχετε αναγκητικά στα γραφεία σας να ενημερώσετε τον κόσμο και ο κόσμος πρέπει να ενημερωθεί, να μάθει τις αλήθειες, τα δικαιώματά του, να καταλάβει τη θέση του, να καταλάβει τη δημιουργική του θέση και να πάρει θέση και στη δημιουργία του και στην εσάρκωσή του και για σένα και για μένα και για το μέλλον του και στο παρόν του και για τους προγόνους του και για τους απογόνους του. Και πρέπει τώρα να τα κάνει επιγόντως, τώρα. Φτάναμε λοιπόν σε ένα σημείο να οριμάσουν τα πράγματα και βγήκε η εντολή αποπληρωμής. Όταν βγήκε η εντολή πληρωμής και στήθηκε για τις 6 μήνες την όταν όλο αυτό το δημιούργημα που κάποιοι λένε έλα μωρέ τώρα δεν ισχύει, άντε αδερφέ να πνιγείς. Άντε αδερφέ να πνιγείς παραπέρα άθλιο. Άντε που δεν σέβεσαι τον εαυτό σου. Μα είναι σαν να λες είμαι ο Αρτέμισος Όρος και να μου λες δεν ισχύω. Βρε να πνιγείς βλάμενο. Άμα σου δώσω ένα χαστούκι θα ισχύω. Θα καταλάβεις ότι είμαι εδώ. Όπως και να έχει όμως, πάντα είχαμε πίτουρες, πάντα είχαμε γελίους, πάντα είχαμε ανόητους. Ας τους συμμαζέψουμε όσο μπορούμε και αν δεν συμμαζέπεται, κάντε τον στην άκρη να σηκωθεί να φύγει. Άρα λοιπόν, στήθηκε μια εντολή αποπληρωμής, στην αρχή μόνο για την εφορία, μετά για τις τράπεζες και μετά για τους δήμους, για τα πάντα τώρα έχει ολοκληρωθεί και πρέπει να υπογραφεί από όλους. Σε όλες τις κινήσεις και στα βάθη, γιατί στο Δήμο δεν θέλω να το πάρετε ελαφριά. Στο Δήμο την εντολή αποπληρωμής. Είτε με πρωτόκολλο είτε με εξώδικη διαδικασία. Γιατί και με πρωτόκολλο μπορείς, έτσι. Στέλνεις το πρωτόκολλο. Λες παρακαλώ πάρε το πρωτόκολλο και μας δίνεις το πρωτόκολλο. Αλλά το κάνεις. Είναι το ίδιο το κράτος. Το πραγματικό κράτος είναι ο Δήμος. Και βάσει του συντάγματος και να μοιράσετε το έγγραφο του συντάγματος που λέει ότι το πραγματικό κράτος είναι ο ίδιος ο Δήμος. Ο Δήμος είναι το κράτος. Δεν είναι η κυβέρνησή σου το κράτος, η ιδιωτική εταιρεία. Γι' αυτό είναι η ιδιωτική εταιρεία, η κυβέρνηση, η Ελλάδα, αλλά ο Δήμος. Και πρέπει να προσέξουν όλοι οι δήμαρχοι. Και πρέπει να ξέρετε τι σημαίνει η Δήμος, γιατί εκείνοι οι δημότες, εκείνοι οι πολίτες, εκείνοι τα δημιουργήματα. Και αυτό το κομμάτι θα αναλυθεί με τα παγκόσμια ταμεία. Ωστόσο όμως, πρέπει να καταλάβουν όλοι την τεράστια δομή του εξοδίκου, της εντολής αποπληρωμής, που μπορείς να τη στείλεις με τον επιμελητή ή να το πας μόνος σου να πας στο πρωτόκολλο. Όταν ήταν και σχεδιάστηκε και ολοκληρώθηκε, μ' ακούτε, ακούγομαι. Βεβαίως πρόεδρε. Το στείλαμε με εξώδικο στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και το στείλα και στον πρόεδρο του Αρείου Πάγου και εξηγώ. Παρακαλώ, προτίθομαι αυτό το ολοκληρωμένο έγγραφο. Φυσικά στείλαμε τα σχετικά που είναι 600 σελίδες, έτσι όλα μας, τα πάντα. Τα πάντα. Παγκόσμια ταμεία, τις αποφάσεις μας, ό,τι έχει γίνει, τα πάντα, όλα τα στοιχεία. Τους νόμους, σε ποιους νόμους, τι δόνει, πώς ακριβώς τα πάντα. Και το στέλνω στον πρόεδρο του Αρείου Πάγου και στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Και το εξώδικο αυτό, ο Γιάννη, θα πρέπει να βρεθεί και να αναρτηθεί. Όταν εγώ ενημερώνω τον Άριο Πάγο και τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου είναι προϊστάμενος όλων των εισαγγελέων στη χώρα. Και ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου είναι πρόεδρος όλων των δικαστών στη χώρα. Αυτό είναι ακριβώς, να ξέρετε. Δηλαδή κάθε εισαγγελέα στη χώρα έχει προϊστάμενη αρχή τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Και το θέμα λοιπόν, και τότε θυμάμαι το πήγε ο Παπαθανασίου το εξώδικο και στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και στον πρόεδρο του Αρείου Πάγου. Και ακριβώς το εξώδικο λέμε μέσα, προτιθόμαστε αυτό το έγγραφο αλήθειας. Ό,τι λέμε μέσα, παρακαλώ, προτιθόμαστε να το βγάλουμε σε κοινή θέα για κάθε αυτόχθον Έλληνη θα γεννή βάσει της κίνησής μας. Παρακαλώ, όπως μας πείτε, εάν είναι ολοκληρωμένο στις νομικές μας κινήσεις ή έχει καμία έλλειψη ή οπουδήποτε
εμπίπτει σε παρανομία σύμφωνα με τους νόμους του συντάγματός μας. Και επειδή ξέραμε και γνωρίζαμε τουλάχιστον εγώ ότι δεν θα μας απαντήσει ποτέ ο Άριος Πάγος ναι είναι καλό, δηλαδή όταν ρωτάς τον Άριο Πάγο ποια είναι η νομιμότητά του ή οτιδήποτε, σου απαντάει μόνο όταν έχει κάποια έλλειψη ή παραβιάζεις κάποιο νόμο. Δεν θα σου απαντήσει όταν είναι ολοκληρωμένο και τέλειο, δεν σου απαντάει ο Άριος Πάγος είναι καλό, γιατί είναι σαν να σου δίνει το πράσινο φως ο Άριος Πάγος κάτω. Θα το εκμεταλλευτείς αυτό, καταλαβαίνεις τι λέω. Βέβαια, είναι φανή αυτό που λες, πρόεδρε. Δηλαδή τώρα άμα σου πει ο Άριος Πάγος ναι, είναι όλο εντάξει και δεν έχει πουθενά ατέλεια, είναι σαν να λέει ο Άριος Πάγος ότι δώστε το και πάρτε τη χώρα. Κάτι που δεν θέλει να πει πολιτικά ο Άριος Πάγος. Λογικό. Αλλά εμείς από κάτω γράφουμε. Εντός 5 ημερών παρακαλώ απαντήστε μας οποιαδήποτε μη νομιμότητα έχει ή οπουδήποτε δεν εμπίπτει στη νομική μας, στη νομική διαδικασία του συντάγματός μας. Σε αντίθετη περίπτωση η σιωπή σας θα είναι απάντηση για εμάς για να προχωρήσουμε κανονικά. Λέμε αυτό γιατί δεν μπορεί αυτός μόνος να μου δώσει χαρτί. Γιατί να μου δώσει χαρτί. Ναι κύριε Σόρα, η εντολή από πληρωμή σας είναι ολοκληρωμένη και πάρα πολύ καλή. Είναι σαν να σου λένε πάρτε την Ελλάδα δικαστικά. Άρα το γράφουμε αντίστροφα. Εάν όμως υπήρχε κάτι στο εξώδικο, ο Άριος Πάγος θα μπορούσε να πει, που δεν υπάρχει, είναι άψογο, θα μπορούσε να πει ότι σε αυτό το σημείο κύριε Σόρα μην το κάνετε το εξώδικο και μην το δώσετε διότι κινδυνεύετε από αυτό το νόμο έτσι, 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 έτσι. Καταλαβαίνετε. Το ίδιο έγινε και στον πρόεδρο. Άρα η σιωπή του Άριου Πάγου είναι αποδοχή, σιωπηρή αποδοχή ότι το εξώδικο είναι τέλειο και μπορούσε να βγει στο κοινό. Θέλω να πω ότι εμείς ενημερώνουμε τους θεσμούς και δεν κάνουμε ούτε καμία παρατυπία, ούτε καμία παρανομία. Είμαστε άψογοι. Σήμερα λοιπόν, εφόσον έχουμε δώσει στο εξώδικο και όλο το έχουμε δώσει όλη την εντολή αποπληρωμής και το εξώδικο που κάναμε στον Άριο Πάγο και ενημερώνουμε τις θεσμικές έδρες του συντάγματός μας, δεν μπορεί να έρχεται σήμερα ο Άριος Πάγος και να συντάσει κακουργηματική διαδικασία για την Αιγίνων Συνέλευση και ένας λόγος να είναι το εξώδικο. Γιατί λέει χάνει λεφτά το δημόσιο. Από πού προκύπτει ότι χάνει λεφτά το δημόσιο ρε παιδιά. Από το εξώδικο από πού χάνει λεφτά. Αφού μέσα λέει να πληρωθείτε. Δεν γίνεται να σε ενημερώνω να είμαι τόσο κύριος, τόσο έντιμος, τόσο νόμιμος και να φαίνεται η δικαιοσύνη τόσο παράνομη, τόσο μεσαιωνική, τόσο καθοδηγούμενη, τόσο μασονική και τόσο μίσος στην Ελληνοσυνέλευση αφού μα δεν σας ενημέρωσε, μα δεν σας το έστειλα. Βρέστε αυτά τα εξώδικα που πάει εξώδικο, στον Άριο Πάγο, στον πρόεδρο του Άριου Πάγου και στον εισαγγελέα, να βγει ανάρτηση ακόμα και στις εφημερίδες μας ηλεκτρονικές. Μα σας ενημέρωσα τι θα κάνω. Και σας είπα εντός 5 ημερών, δεν ενημερώστε με αν έχω κάτι παράνομο. Που δεν το κάνει κανένας, εγώ το κάνω. Και μετά από 2 χρόνια έρχεσαι και μου λες ότι χάνει το δημόσιο. Ενώ δεν έχει χάσει κανείς τίποτα και φυσικά να είμαι αποδείξω ότι δεν έχει χάσει. Ούτε κανείς κέρδισε τίποτα, ούτε κανείς έχασε. Ούτε ο οργανισμός κέρδισε κάτι. Ούτε εσείς χάσατε. Οπότε στο διάλογο είναι η διαδικασία. Πόσο μίσος δε, πόσο γελιότητα ακόμα ρε. Ρε δεν τρέπεστε λίγο. Εσείς δεν έλυνες εκεί έξω, δεν το βλέπεις. Να ξεσηκωθείς, να μαζευτείς, να δείξεις τον νόμο σου να τελειώσει αυτή η γελιότητα. Θα κάτσουμε με αυτά και με εκείνο να ξαναχάσουμε τη χώρα. Και τώρα αυτή τη φορά βλέπεις τον πλούτο μες στα μάτια σου και κροϊδεύεις, χαχανίζεις, δες εγώ δεν ξέρω, εγώ δεν κάνω. Τι άλλο πρέπει να δεις ρε φίλε μου. Αν χάσεις αυτή την ευκαιρία δεν θα έχεις καμία άλλη για πολλές χιλιάδες χρόνια. Και θα είσαι άξιος όλης αυτής της γαμημένης μοίρας που εσύ την έχεις φέρει εκεί. Και δεν είναι αυτή η μοίρα σου. Γιατί οι μοίρες γράψανε σαν δημιούργημα να είσαι τέλειος, να έχεις τα πάντα. Να έχεις τον πλούτο σου, το κάλο σου, την ισχύ σου, την υγεία σου. Και τελικά έρχεσαι και κάνεις τα αντίστροφα από αυτά. Να έχεις την ασθενιά σου. Να έχεις την ανομαλία σου, την αποστασία σου, τη φτώχεια σου, τη γαμημένη ταπεινότητά σου και να είσαι στον πάτο, στη λύθη, στην ανυπαρξία. Έχεις να επιλέξεις λοιπόν τώρα. Και τώρα είναι πραγματικά τα πράγματα και αυτή είναι η βούλησή σου. Και θα σεβαστούμε τη βούλησή σου, όποια και αν είναι αυτά, μη στενοχωριέσαι. Άρα λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν ότι ενημερώνουμε τα πάντα, άρα είναι ενήμεροι όλοι. Και βγαίνει επίσημα λοιπόν μια τέτοια εντολή αποπληρωμής. Μέσα αναφέρονται όλα αυτά που σήμερα είναι στη δικογραφία μας. Έχει τόσο τεράστια σημασία όλα αυτά τα στοιχεία. Βλέπουμε ότι υπάρχει ένα άλλο εξώδικο τώρα που κάνω στον Τσίπρα, ο οποίος είναι ο πρωθυπουργός της χώρας τότε. Και του δίνω εντολή διαταγή, δικαιωματικά του δίνω εντολή, με δικαίωμα που μου έχει καταθέσει και μου έχουν παραδώσει
τρεις δημάρχοι. Σωστά. Θα έρθει και η ώρα που θα μπείτε και σε αυτό το τεράστιο έγγραφο των δημάρχων. Άρα ο δήμαρχος με ένα πολύ συγκεκριμένο, εξειδικευμένο έγγραφο μου παραδίνει τη δύναμη και τη δικαιοδοσία του ως κράτος. Και έχω δικαίωμα από εκείνη την ώρα να διατάξω, να παραλάβει τα λεφτά και να ξεχρεώσει όλα τα αφημί των ανθρώπων αδερφών μου. Διαβάστε ρε τέτοια εξόδικα, τα δείτε και με τη δύναμη. Και φυσικά μου απαντάει ο Τσίπρας, τόσο αυτό το χαρτιγιάννη. Δεν το έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή, πρόεδρε. Αυτό το χαρτί λοιπόν είναι από το Πρωθυπουργικό Γραφείο. Και μου λέει, βεβαίως κύριε Σουρ, με το θέμα σας το έχω στείλει στην έκτη εφορία να προχωρήσει και μου το κοινοποιεί και εμένα, το Πρωθυπουργικό Γραφείο. Βρέστε το και αυτό το γράφω να μπει στον αέρα. Μα δεν γίνεται τελικά να είμαι απατεώνας. Να μην έχω 600, να μην έχω 2-300. Σαν και καλά ότι κάνω απάντηση στο δημόσιο. Και να μου απαντάει το Πρωθυπουργικό Γραφείο. Από το 12 μου απαντάει. Το 17. Το 17 μου απαντάει. Το αντιλαμβάνεστε μωρέ εκεί έξω που καθόμαστε τώρα και που κάνω τη φυλακή. Σαν και καλά σου χρονίζομαι και εσείς κάνετε τους πολίτες. Και εκείνοι παριστάνουν τους πολιτικούς. Πήρετε πλάκα όλοι εδώ πέρα. Πρέπει να πάμε γρήγορα να επαναπροσδιοριστούμε και να επαναπροσδιορίσουμε τι έχουμε. Φτάσαμε μωρέ αυτή τη στιγμή να έχουμε 5 κρατικούς προϋπολογισμούς που σφραγίζεται. Σφραγίζεται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Μα τι στο διάλογο σφραγίζει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, δεν πέστε. Εγώ είμαι φυλακή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, το ξέρετε. Ναι, οι φυλακές ανοίγουν εκεί. Ναι, βεβαίως, οι φυλακές ανοίγουν. Σωστά. Σωστά και το χαρτί που ανέφερες προηγουμένως, πρόεδρε, το έχω μπροστά μου. Αν θέλεις, μπορώ να το διαβάσω. Και να βγει και στο διαδίκτυο. Ρε, μας δουλεύουνε. Ρε, στο 17 σου λέει, ναι, κύριε Σόρα, του δίνεις διαταγή. Εντολή διαταγή. Και του λες βάσει με ποιο νόμο του δίνεις διαταγή. Αν διαβάσετε και το εξώδικο του Τσίπρα που του στέλνω. Του Πρωθυπουργού δηλαδή, δεν υπάρχει Τσίπρας. Στέλνω Πρωθυπουργού, δεν υπάρχουν ονόματα, δεν υπάρχουν ιδιότητες. Στέλνω στον Πρωθυπουργό εντολή διαταγή. Και του λέω από πού πηγάζει η διαταγή, από πού πηγάζει η εντολή. Και ότι πρέπει να το εκτελέσει. Μάλιστα. Σωστά. Διαβάστε και το εξώδικο κάποια στιγμή και θα δείτε ακριβώς τι λέει μέσα και πού στηρίζεται. Σε νόμους. Δεν μιλάω χωρίς τον νόμο. Και μου λέει ναι κύριε Σόρα, έχω δώσει, διάβασα το αυτό το χαρτί και μετά τραβάτε και στο εξώδικο και πείτε στην εκπομπή να καταλάβουν κόσμος τις αλήθειες, να τελειώνουμε με αυτή τη γελιότητα, με αυτή την μπασταρδίλα, φτάνει, δεν την αντέχει κανένας μας και αφού δεν την αντέχει, ας βάλουμε ένα stop, τι περιμένουμε όλοι. Πρόεδρε, να θυμηθούμε και το 2015 το Μάρτι, στέλνεις ένα εξώδικο στον Υπουργό Οικονομικών τον Βαρουφάκη τότε με κυβέρνηση Τσίπρα, όπου μετά από τις διάφορες αποστατικές φωνές που λέγανε ότι έβαλε πολύ σκληρούς όρους ο Σόρας σχετικά με τα 600, δηλαδή τους όρους τους δύο που έβαλες, δηλαδή για το λογιστικό έλεγχο του χρέους, αλλά και τις ευθύνες. Βεβαίως. Και έρχεσαι το Μάρτιο του 2015 και είσαι πάρα πολύ ξεκάθαρας και τους λες ότι τη στιγμή που ψάχνετε να δανειστείτε από εδώ και από εκεί και βάζετε δυσβάσταχους φόρους στους πολίτες και όρους τους, και με όρους δύσκολους και δυσβάσταχτους όσο αφορά την δανειοδότηση, έρχομαι εγώ και δηλώνω επίσης υπεύθυνα ότι άρω ακόμα και τους δύο αυτούς μοναδικούς όρους που είχα θέση. Δηλαδή ήρθε σε μια περίπτωση όπου η ίδια η κυβέρνηση έψαχνε να βρει χρήματα το 2015 με την κυβέρνηση Τσίπρα και τον Βαρουφάκη, το τονίζω ως Υπουργό Οικονομικών, και άρεσε αυτούς τους δύο όρους και τους λέτε κύριοι πάρτε τα χρήματα να σωθούν οι Έλληνες, να σωθεί η πατρίδα μας. Ναι. Μην ξεχνάμε όμως, κοίταξε Γιάννη, η αλήθεια είναι ότι δεν γίνεται και το καλύτερο παιδί. Εντάξει, αυτό το αναγνωρίζουμε, έτσι. Ναι. Θα συμφωνήσω ότι του είπα έτσι, αλλά τότε που του το είπα, είχα ήδη στερεώσει τα παγκόσμια ταμεία. Αυτό αν γινόταν πριν τα παγκόσμια ταμεία, μπορεί και να τα κούμπαγε. Όταν όμως του βάζω τα παγκόσμια ταμεία, γιατί εγώ δεν έβαλα τους όρους από την αρχή, εγώ έβαλα τους όρους, γνωρίζοντας ότι δεν θα κουμπίσουν, τι να κουμπίσουν τα ζωντόβολα. Πού να κουμπίσουν, στο θάνατό τους, κανείς δεν πάει στο θάνατό του. Νωρίτερα από την ώρα του. Όταν παίρνω τους όρους όμως, ναι, τους πήρα τους όρους και τους στέλνω εξώδικα, ενώ το έκανα σε ομιλία μου Θεσσαλονίκη που λέω ωραία και δεν υπάρχουν όροι. Βγάζω, πάρτε τα. Αλλά είχα στερεώσει τα παγκόσμια ταμεία και είχαν εισαχθεί ήδη στη διαδικασία και φυσικά. Και φυσικά τότε υπήρχε και ένα εξώδικο που είχε πάει ο Παπαθανασίου στον Άριο Πάγο
και στον εισαγγελέα, άλλο εξωτικό πάλι, στον εισαγγελέα του Αριουπάγου και στον πρώτο του Αριουπάγου. Και μέσα στην κουβέντα ήταν θυμωμένος και ο επιμελητής, λέει, παιδιά, τι κάνετε. Εδώ είναι όλα αλήθεια. Η απάντηση στον επιμελητή του εισαγγελέα του Αριουπάγου και του αξιωματούχη του Αριουπάγου. Έχει, λέει, κανένα παράπονο ο κύριος Σωράς από τη δικαιοσύνη. Εντάξει, ως τότε δεν είχα. Μετά όμως σχεδιάσανε να σε εκδώσω. Για αυτό σου κάνω δικαστήριο. Δεν είχα κανένα δικαστήριο. Κανένα δικαστήριο δεν είχα. Μετά πλακώσαν όλα μαζί και μου κάνανε 700 δικαστήρια. Λέει, έχει και ένα παράπονο ο κύριος Σωράς. Ήδη δεν έχει την αυθεντική του απόφαση. Ναι, ακούστε, λέει. Τα 700 είναι του Σωρά. Είναι καθαρά πολιτικό θέμα αν θα τα κουμπίσουν οι πολιτικοί, όχι δικό μας. Σε αυτό έχουν δίκιο οι δικαστικοί. Όμως του λέει για τα παγκόσμια ταμεία θα γίνει πόλεμος. Οκ. Εμείς είμαστε παιδιά του πολέμου, κύριε. Εγώ τουλάχιστον. Είμαι ό,τι καλύτερο να πολεμήσεις. Αν θες πόλεμο που σημαίνει συμφωνίες, διαπραγματεύσεις και να σε λιώσω όταν δεν ξέρεις τι θέλεις, είμαι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Το πιο επικίνδυνο παιδί είμαι εγώ. Γι' αυτό όχι μόνο με φοβούνται, με τρέμουνε. Όπου και να είμαι, όπως και να είμαι. Η αλήθεια όμως είναι ότι όταν πήρα πίσω τους δύο όρους και λέω δεν υπάρχει πάρτεντα, ήμουνα σίγουρος ότι δεν θα κουμπούσαν τα 600. Γιατί τότε τα 600 δεν είχαν αξία. Δεν είχαν αξία τεράστια πολιτική. Γιατί θέλω ένα κεφάλαιο των παγκόσμιων ταμείων που είναι 115-3 με πιστοποιημένα, με φέκτα πάντα, το οποίο το υπογράφουν κάθε χρόνο ο Υπουργός Οικονομικών, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Αμπάσαντο του ΙΕ που έχουμε κάθε χρόνο εκεί, τα οποία τα 115 είναι αρχικό κεφάλαιο του 65, που σημαίνει με τους τόπους σήμερα είναι πάνω από ένα τετράκις. Ακούσατε. 4% το χρόνο. Πόσο? 4%. Ναι, αλλά πόσα χρόνια λεβέντε. Ένας υπολογισμός τώρα έχει είναι πολλαπλασιάσει. Είναι τετράκις. Τώρα είμαστε τετράκις. Δηλαδή κάπου είσαι κοντά στο τετράκις. Έχεις περάσει 1000 φορές απάνω. Που σημαίνει, μιλάς για το αρχικό κεφάλαιο, αλλά με το 4% από τότε είσαι πάρα πολλά, είσαι του μάτς. Οπότε έρχεται ένα άλλο πρόβλημα, πολύ μεγαλύτερο από τα 600. Και τα 600 είναι personal. Οκ, τα βαλωσόρας, εντάξει, τι θέλει, πως είναι, πάμε για συμφωνίες. Σαφώς μου έχουν κάνει πάρα πολλές συμφωνίες, έτσι. Βεβαίως μου έχουν κάνει πάρα πολλές συμφωνίες. Δεν μπορώ να αντιθώ. Κάποια στιγμή μπορώ να κάνω μια εκπομπή και να σας πω μία-μία πρόσωπα και ονόματα με τι συμφωνίες έχουν γίνει. Για να γελάσουμε λίγο. Όχι ότι εκτέλεσα συμφωνία και ποτέ δεν μπήκα. Γιατί φυσικά κάθε συμφωνία για να μπω θέλει ισότητα. Εάν δεν υπάρχει ισότητα, δεν θα μπω σε καμία συμφωνία. Όμως όταν μπήκε το μεγάλο το άλλο, το οποίο είναι υπογεγραμμένο από τις ίδιες, δηλαδή τώρα τι να συζητήσω, δεν μπορεί να γράφει παπουλιάς. Στην επόμενη εκπομπή θα γελάσετε πάρα πολύ με τις γελιότητες που λένε. Αλλά και θα πρέπει να καταλάβετε τις αλήθειες τις δικές σας τώρα. Τώρα. Να μην ξαναφήσετε ποτέ κανένα δευτερόλεπτο να περάσει. Στο παρόν σας θα εκτελέσετε τώρα όλοι. Άρα, καλώς δεν τα πήραν, ούτε εγώ θα τα πάω στη θέση τους. Πρέπει να τους αναγνωρίσω. Τι να πάρω. Άμα πάρω τα 600 και έχω βγάλει και τα παγκόσμια πίσω, σου λέει τελειώσαμε. Εντάξει. Τότε μπήκε με τα παγκόσμια ταμεία, με τα παγκόσμια ταμεία, μπήκε παγκόσμια το θέμα πότε. Όλη η παγκόσμια σκηνή. Όλες οι υπηρεσίες κοιτάνε στη φυλακή μου, κοιτάνε συνέχεια τι θα κάνω. Καταλάβατε. Τότε ορίστηκε τελειωμένο παγκόσμιο θέμα ως ώρας, τελειωτικά παγκόσμιο θέμα η Ελλάδα τι θα κάνουμε. Από εσάς εξαρτάται, γι' αυτό βλέπεις τόση μπασταρδίλα, βλέπεις τόσο κυνήγι, βλέπεις ότι μου έχουν σπάσει και μας έχουν σπάσει 250 γραφεία, μας βάζουν μπόμπες, δεν γίνεται καμία έρευνα, μα καλά, ένα χαστούκι δίνεις και γίνεται της κακομοίρας, δεν παγκάσεις. Εδώ στη φυλακή βάλω σε ένα αμάξι, έκαψε, και ήταν και δικό του, τον πήρανε μέσα προφυλακισμένος. Μια φωτιά έβαλε να πούμε σε ένα μαδρί, όλες τον πήρανε μέσα προφυλακισμένο. Ο άλλος μια μήνυση του έκανε μια γριά, πέθανε η γριά, προφυλακισμένος, όλο χάμου δίπλα. Που βλέπω 1000 παπαριές με μεγάλη αυστηρότητα για αναχρητές. Ρε κεράτοπεδα, ρε κεράτοπεδα, μου κάψανε 250 γραφεία. Ανατινάξαν το κερατσίνι, μπαμ, κόντεψα μες στο κτίριο. Μια έρευνα δεν έγινε, τρομοκρατική ενέργεια δεν έγινε. Έχουμε πιάσει τουλάχιστον 50 σπασίματα που έχουμε τις μούρες, τα μούτρα, το πρόσωπο των ανθρώπων που σπάνε τα γραφεία μας. Έχουμε κάμερα που ένας μπάσταρδος αναρχοάπιτο, ένα ζαβό μαστουρωμένο που το πληρώνει όλο το παρακράτος και οι στοές, πετάει ένα σίδερο στην Τζαμαρία και γυρίζει το σίδερο και τους πάει το κεφάλι.
Έχει και τραυματισμό και είναι στην κάμερα. Δεν τρέχει τίποτα, δεν έχει γίνει καμία έρευνα. Και οι εντολές είναι όπου βρείτε το σώρα, σκίστε τον. Καλά ρε, δεν βλέπετε τι γίνεται. Δεν νιώθει κανείς, δεν το αντιλαμβάνεται. Παρά υπάρχει άνθρωπος εκεί έξω που γελάει. Με τι, με τον αφανισμό σου. Χαζογελάς και κάνεις πλάκα και λες τη γελιότητά σου. Ανόητη κατασκευή. Και δεν σοβαρεύεται κανένας εκεί έξω. Δεν σας καταλάβαινα. Βλέπεις όλα αυτά τα τεράστια στοιχεία και δεν έχει γίνει μια έρευνα. Τους πάμε τις κάμερες, τους πάνε τα γραφεία. Ναι, λέει θα τον κοιτάξουμε. Σε δουλεύουνε ρε. Ρε σε δουλεύουνε ψηλό καζί ρε. Γιατί κάθεσαι και τους κοιτάς ρε εγώ. Και μέχρι πού θα πάει αυτό. Να με γκρεμίσουν εμένα την Αγίνω συνέλευση. Δεν φαντάζεσαι πόσο γερά παιδιά είμαστε. Δεν φαντάζεσαι με ποιους τα έχετε βάλει. Δεν υπάρχει αριθμός για μας. Διαβάστε την ισοδυναμία και θα καταλάβετε ποιοι είμαστε. Όσοι είμαστε. Δεν φαντάζεσαι πόσοι πολλοί είμαστε και δεν φαντάζεσαι και ακριβώς τι ακριβώς είμαστε. Τώρα θα το νιώσετε όλοι. Αρκεί να νιώσει ο κάθε Έλληνας μέσα του. Και ποιος είναι και τι είναι. Έτσι λοιπόν βλέπουμε σε... από το 2015 Γιάννη, άμα τα έχεις μπροστά σου τα έγγραφα. Έχουμε και ένα δεύτερο δικαστήριο το 17, Πρόεδρε. Και παράλληλα, αυτό που θέλω να τονίσω και ίσως κάποιοι δεν το γνωρίζουν και μας ακούνε πάρα πολλοί ακροατές και πέρα από την Ελληνοσυνέλευση. Ο Πρόεδρος και ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου διορίζονται από την εκάστοτε κυβέρνηση. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να τονιστεί αυτό. Ναι. Ναι. Τι να τονίσουμε. Να τονίσουμε ότι η δικαιοσύνη η ίδια καθοδηγείται από την εκάστοτε κυβέρνηση που παράνομα εκλέγεται στην Ελλάδα. Μισό λεπτό. Μιλήστε λίγο εσείς. Συνέλληνες, το 2017 και θα θυμηθείτε και οι παλιότεροι, με προτροπή του τότε Υπουργού Δικαιοσύνης του Κοντονή, ξαναέγινε ένα δεύτερο δικαστήριο πάλι για τα 600 η διασπορά ψευδών ειδήσεων, το οποίο έφτασε στις αίθουσες, αν θυμάμαι ήταν το Νοέμβρη του 2017, όπου ξαναπήγανε για δεύτερη φορά να δικάσουν τα 700. Θα θυμηθείτε πάρα πολλά φερέφωνα και πάρα πολλά προστατικά όντα τα οποία και ανάμεσα μας βρισκόντουσαν τότε και τώρα δεν βρίσκονται μέσα στον οργανισμό. Λέγανε ότι θα χάσουμε το δικαστήριο, λέγανε ότι θα δικαστούν ξανά τα 600 και θα έχουμε θέμα. Και φτάσαμε να βγαίνει ο εισαγγελέας και για δεύτερη φορά να κερδίζουμε δικαστήριο. Να κερδίζουμε και λέω γιατί είναι όλων των Ελλήνων αυτά τα χρήματα. Είναι μια κατάθεση του Αρτέμι του Σόρα υπέρ όλων των Ελλήνων. Και έφτασε ο εισαγγελέας πάρα πολύ δίκαια να γυρίσει και να πει ότι αυτό είναι απαράδεκτο. Δηλαδή και μια δεύτερη δικαστική απόφαση εγκαθιδρύθηκε το 2017, όπου ξεκαθάρισε όλη τη διαδικασία. Και φτάνουμε από το 2017 σήμερα το 2019 να προσπαθούν με νύχια και με δόντια να ξαναδικάσουν πάλι για πολλωστή φορά αυτή την απόφαση. Να δικάσουν ουσιαστικά το ίδιο το δίκαιο των Έλληνα ανθρώπων. Έλληνες πολίτες και όσοι μας ακούτε, τα στοιχεία είναι τεράστια. Τα στοιχεία είναι τέτοια τα οποία αποδεικνύουν πραγματικά τον δόλο όλου του καθεστώτος, όλων αυτών που μας κυβερνάνε, από οποιοδήποτε μετερίζει και αν βρίσκεται, να αποκρύψουν την τεράστια αλήθεια του πλούτου των Ελλήνων. Να κρύψουν, να κλείσουν ουσιαστικά τα μάτια, να μην αντιληφθεί ο Έλληνας τι δύναμη έχει, πόσο πλούτο έχει, και να σταματήσουν αυτή την τεράστια ένωση, την οποία για αυτή την ένωση ο Αρτέμις ο Σόρας από την πρώτη στιγμή ήταν ξεκάθαρος και μίλησε σε όλους. Έλληνες, ενωθείτε. Ήταν το πρώτο πράγμα που είπε και είναι αυτό το οποίο πολύ συγκεκριμένα αναφέρεται συνεχώς από την Ελληνοσυνέλευση και από τον ίδιο, γιατί η Ελληνοσυνέλευση είναι ο Αρτέμις ο Σόρας, ο Αρτέμις ο Σόρας είναι η ίδια η Ελληνοσυνέλευση. Δηλαδή είμαστε όλοι σε μια διαδικασία απελευθέρωσης, αλλά με απόλυτες αλήθειες, με τεράστια στοιχεία και σε μια διαδικασία ένωσης όλων των Έλλην ανθρώπων. Πρόεδρε, δεν ξέρω αν μας ακούς. Ναι, σε ακούω και η απόφαση βγήκε το 18, δηλαδή ουσιαστικά
στα δικαστήρια που εισήλθε για δεύτερη φορά να δικάσουμε τα 600, κάτι που απαγορεύεται βάσει του ελληνικού συντάγματος, και ας βγούνε, έχουμε νομικούς, και ας βγουν οι νομικοί μας να πούνε ότι δεν, έπρεπε, δεν μπορεί να δικαστεί. Φυσικά ο εισαγγελέας, ο δεύτερος που ήρθε, γιατί στην αρχή κατέβηκε η έδρα, λέει δεν μπορεί να δικαστεί αυτή η υπόθεση και δεν μπορεί να ξαναδικάσουμε κάτι βάσει του νόμου. Πώς θα δικαστεί, πάει δικάστη και δεν μπορεί να δικαστεί για το ίδιο θέμα δύο φορές. Είναι κρεμοδικία και δεν γίνεται. Όμως το προσπαθήσαμε για άλλη μια φορά. Θέλω να δείτε το καθεστώς τι ακριβώς κάνει. Αντί λοιπόν να πάρετε όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία είναι η πραγματική πολιτική σας. Σήμερα κάθε Έλλην πολίτης έχει μια πολιτική αλήθεια στα χέρια του να πορευθεί, να σηκωθεί, να συστρατευθεί, να ενωθεί. Και είναι ακόμα δυσκολότερα τα πράγματα για τους μηχανισμούς και για το παρακράτος. Όσοι και να νομίζω θα φοβήσουν τον κόσμο. Να μην φοβηθεί κανένα. Να πάρετε δύναμη από μένα τον ίδιο, να πάρετε δύναμη από όλες τις πράξεις, από όλη την αλήθεια. Μόνο βρε η αλήθεια είναι η δύναμη. Μα και τα δικαστήρια, άμα το θέλετε, στα δικαστήρια, κανονικά σε μια πραγματική πολιτεία, δικάζει η αλήθεια, δεν δικάζει ο δικαστής. Ο δικαστής, όπως γράφεται και στο αξιακό μας, είναι ο ερευνητής της αλήθειας του δικαίου. Και όχι να νομίζει ότι δικάζει. Δεν δικάζει ο δικαστής. Γι' αυτό είναι όλοι άρρωστοι. Θέλω να καταλάβετε ότι πιο πολλοί δικαστές κάθε δύο χρόνια πηγαίνουν για ψυχιατρική κούρα. Δεν την αντέχουν. Έχετε καταλάβει τι πιεσμένα είναι. Έχετε καταλάβει ότι παίζουν με τον χρόνο και μοιράζουν και κόβουν ζωή σε χρόνια. Φυσικά είναι πιεσμένοι γιατί τους λένε και πόσα χρόνια να βάλουν και πού. Τους καταλαβαίνω από τη μία. Αλλά δεν μπορώ από την άλλη να τους εξηλαιώσω και να πάρω και το μέρος τους, γιατί αυτοί είναι εκτελεστές πια. Η απόφαση σχεδόν βγαίνει πριν καθίσουν στα έδρανα. Στα έδρανα βλέπετε, μέχρι να τελειώσει η δίκη, είναι ένα θέατρο. Ένα θέατρο, ένα Hollywood. Η απόφαση έχει βγει, για όποιον πάει στο δικαστήριο, πριν οι δικαστές κάτσουν στα έδρανα. Πριν. Και του λένε αυτά τα χρόνια αυτά θα ρίξετε, τράβα εκεί να πέστε θέατρα. Και αρχίσουν να ακούσουμε τον μάρτυρα, να ακούσουμε εκείνο. Αυτό που σας λέω συμβαίνει. Για όποιον έχει την εμπειρία και ιδιαίτερα έχει περάσει και από τα κλιμάκια που έχω περάσει εγώ, από τα πιο υψηλά μέχρι και τη φυλακή. Έτσι βγάζουμε. Τόσο και κάθονται στο δικαστήριο μετά να παίξουν το θέατρο. Ναι, έχετε δίκιο, ναι, αλλά εμείς, ναι, ψουψουψουψουψουψου, μπουρδες μπλε, ψουψουψουψουψουψου, κράκ αυτό. Έχει βγει η απόφαση από πριν. Δεν παίρνονται αποφάσεις στην ακροαματική διαδικασία. Από πριν. Και όλο το θέατρο είναι πώς θα το φέρουμε να την ακούσουν οι άλλοι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Όπως και να έχει όμως, θέλω να καταλάβετε όλοι οι Έλληνες τώρα, με τα τεράστια στοιχεία που έχετε στα χέρια σας, κανένας πολιτικός σχεδιασμός και φυσικά κανένας πολιτικός φορέας δεν έχει τέτοιες αλήθειες, δεν έχει τέτοια όπλα να πολεμήσει και να ανελήξει την πολιτική του και τη θέση του. Εσείς τα έχετε όλα. Έχετε στον προϋπολογισμό που υπογράφει ο Υπουργός Οικονομικών. Υπογράφει μωρέ Υπουργός Οικονομικών κάθε χρόνο τα δικά μου τα λεφτά, τα 600 τον προϋπολογισμό, και εγώ κάνω φυλακή. Δεν το καταλαβαίνεις ρε τι ξεφτύλα έχουμε φάει. Δηλαδή τώρα δεν προσβάλλει κανένα στην νοημοσύνη μας. Στον προϋπολογισμό κάθε χρόνο μπαίνουν τα 600 από το 14. Γιατί από το 14? Γιατί από το 14 έληξε ο τόκος το ομόλογο. Δεν λύγει. Θυμάμαι παλιά κάτι που γράφανε. Κάτι μπασταρδοπροδότες, κάτι γελία, κάτι ζώα. Πραγματικά άμα τους κάνουμε DNA θα δείτε ότι είναι ζώα. Έληξαν λέει τα ομόλογα, έληξαν. Βρε όρνιο, βρε ζωντανό. 100 εκατομμύρια ελληνικό ομόλογο όταν λύγει. Χάνεις τα 100 εκατομμύρια βρε μπάσταρδε. Πώς να χάσεις τα 100, τα 100 είναι 100. Και έχουνε τόκο πενταετίας, δεκαετίας ή για ένα χρόνο και γίνονται 101. Τι θα χάσεις τα 101. Έληξε το ομόλογο, ωραία. Δεν θες να το ανανεώσεις δηλαδή το ομόλογο. Όταν λύγει ένα ομόλογο είναι πυρωτέο επί τη εμφανίση. Δεν χάνεις ούτε τον τόκο που έχει μέσα, αλλά ούτε το κεφάλαιο. Τι στο διάλο λέγανε στους συνέλληνες, θυμάμαι, βγαίνανε κάποιοι ειδικοί παρατηρητές και κάτι άλλα, ηλίθια όντα, και κράσανε ότι τα ομόλογα λήξανε. Τι σημαίνει, έλειξε ο τόκος, πάει, θα πάρεις τον τόκο που έχει μέσα και το κεφάλαιο και τέλος. Ωραία. Δεν θέλω τόκο να πάρω. Τι έλειξε. Έλειξε ο τόκος. Δεν θα μου δίνει τόκο μετά το 14. Ποιος. Αφού τον παίρνω τον τόκο ούτε σε όσο συμβόλογο. Απλά στο ομόλογο αναφέρεται και ο τόκος που έχει κάθε χρόνο. Άρα τι έλειξε. Ούτε τόκο χάνω, ούτε τίποτα χάνω. Και από το 2014
που έληξε ο τόκος του ομολόγου που έχω δώσει για την Ελλάδα, των ομολόγων των έξι που έχω δώσει για την Ελλάδα, αμέσως το 2015 εμφανίζεται στον προϋπολογισμό. Έτσι δεν είναι, Γιάννη? Έτσι ακριβώς, πρόεδρε. Πρόσεξε τώρα, στον προϋπολογισμό πώς εμφανίζεται, ρε Γιάννη? Ομόλογο ή μετρητό? Ως πιστωτικά έσοδα. Τι σημαίνει αυτό, είναι ομόλογο ή μετρητό? Μετρητό, πρόεδρε. Δεν είναι μετρητό, αλλιώς θα λέγει ομόλογο δίπλα βλαμμένα. Άρα λοιπόν, μερικοί που λένε θέλουμε να κατεβάσουμε, τι να κατεβάσετε, παιδιά, κατεβασμένα είναι. Το 14 είναι ομόλογο. Είναι χρεόγραφο. Το 15 είναι μετρητό. Και με το που γίνεται μετρητό, αν πάτε στον προϋπολογισμό του 14, φαίνεται, προσέχτε, ότι είναι ομόλογο. Δεν το έχετε δει? Βέβαια είναι μέσα, το 13 είναι μέσα. 12-14, το 13 είναι στην Ελλάδα. Από το 13 η Ελλάδα μου πληρώνει και πρέπει να μου πληρώσει 0,5 το χρόνο. Δεν ξέρω, ρε, αν το καταλαβαίνετε. Αυτοί οι μπάσταροι πράκτορες που φωνάζουν, τους λέω: κύριοι, τον έχετε πιει μπούζι. Δεν ξέρω γιατί φωνάζετε. Τώρα θα πας σε νέο πολιτικό παιχνίδι. Σήμερα η Ελλάδα μου χρωστάει τον τόκο. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, μέχρι να μου δώσει χαρτί ότι δεν τα θέλει, πάρ' τα πίσω και ξεκουμπή σου φύγε, κύριε Σόρα, ή να κάνει μνημόνιο μαζί μου να τα πάρει. Ωστόσο, το 0,5 είναι ο τόκος που με πληρώνει η Ελλάδα κάθε χρόνο. Ο τόκος τα 600 δις κάθε χρόνο είναι γύρω στα 3 δις, ανάλογα με την, δολαριακή την αρρύθμιση, ανάλογα δολαρίου και ευρώ. Κάπου είναι 2.900, κάπου είναι 2.800, κάπου είναι 3.100. Άρα, βάλτε στην κεφάλα σας όλοι εκεί έξω, δεν παναφωνάζετε, δεν παρασκούζετε ζωντόβολα. Το 0,5 το παίρνω από την Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει ζημιά τόκου, επειδή δεν τα παίρνει. Φυσικά εγώ έχω μεγαλύτερη ζημιά, και αν τύχει και κάνω και κανένα μήνυση θα τους την άξω τα μερίδια στον αέρα. Αλλά δεν θα κάνω, γιατί έχω κόψει τόσα τιμολόγια που είμαι ευχαριστημένος από αυτό. Οπότε δεν τρέχει τίποτα. Το 0,5 μου το δίνει η Ελλάδα, και όλα αυτά τα χρόνια που είναι 7 χρόνια, με 3 δις τη χρονιά about it, είναι γύρω στα 21 δις. Δηλαδή η Ελλάδα έχει χρεώσει το ελληνικό δημόσιο 21 δις τόκους για μένα, για τα χρήματα που τάχει στο πακέτο της. Και δεν μου λέει πάρ' τα πίσω, δεν τα θέλω, γιατί αν μου γράψει ποτέ ένα έγγραφο, έτσι πρέπει να γίνει, εάν μου γράψει ποτέ δεν τα θέλουμε, δεν τα χρειαζόμαστε, πάρτε τα, τότε έχω δικαίωμα να τα πάρω και να φύγω, άνθρωπος. Μέχρι τότε, επειδή δεν μου λέει πάρ' τα και φύγε, είναι ο τόκος κάθε χρόνο 0,5, και το 0,5 φαίνεται και στον τελευταίο προϋπολογισμό. Το αντιλαμβάνεστε ή όχι? Είναι τόκι 21 δις. Προσέξτε τώρα. Σε αυτό το προϋπολογισμό του 19 κάναμε το λάθος και το βάλανε τον τόκο κάτω από τα, 600. Σωστά? Για κοιτάξτε το λίγο, Γιάννη. Ναι, έτσι ακριβώς είναι, πρόεδρε. Τον έχουν βάλει ξεχωριστά τον τόκο ή μαζί? Ναι, όχι, πιο κάτω το βάλανε, όπως το λες. Μαζί με το κεφάλαιο ή χωρίς το κεφάλαιο? Χωρίς το κεφάλαιο. Μπράβο. Στον προηγούμενο προϋπολογισμό δεν το έχουν βάλει από κάτω, και δεν το έχεις δει, είναι αλλού όμως. Όταν λέει κάπου τόκους, επειδή η Ελλάδα δεν πληρώνει τόκους μόνο τους ώρα, πληρώνει τόκους και για άλλα ομόλογα και για άλλες διευκολύνσεις που έχει πάρει. Άρα το έχει το 2.900 ή το 2.800 μέσα σε άλλους τόκους και δεν το αναγνωρίζεις. Στο 19 όμως τι κάνανε? Επειδή ήταν λίγο μπερδεμένοι τόκοι, το ξεχωρίσανε και το είδες. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν γίνεται και στους άλλους προϋπολογισμούς. Και σου λέω, και το 14 και το 13 φαίνονται ομόλογα με τόκο. Ο τόκος φαίνεται πάντα σε όλους, να ξέρεις. Εκεί που σου λέει, ξέρω εγώ, 5.900 τόκους, μέσα είναι και τα δικά μου. Γιατί δεν σου κάνει ανάλυση. Όταν πάμε όμως αναλυτικά, Τράπεζα Ελλάδος, θα τα βρούμε όλα. Τώρα, κάθομαι λίγο διακοπές φυλακή και κάνω το μαλακισμένο φυλακισμένο. Θα γυρίσουν οι εποχές και θα έρθουν περίεργα. Δεν κάνεις έτσι να καταλάβεις ότι τώρα οι πολιτικοί, τα πολιτικά σου σκελετώματα έχουν χρεώσει την Ελλάδα 21 δις χωρίς να κάνουν χρήση των 600. Αλλά εμείς κάνουμε, δεν, και τώρα αν υπάρχουν τα 600, έχετε πολύ πλάκα όλοι εκεί έξω. Οι δικαστικοί έχουν πλάκα, μεγάλη πλάκα έχουν τα πολιτικά γαϊδούρια και πιο μεγάλη έχουν τα σκελετώματα που δίνουν εντολές. Τόσο ξεκάθαρα είναι τα πράγματα. Δεν σας κάνει εντύπωση? 15, 16, 17, 18, 19 έχουμε, ρε παιδιά, στους προϋπολογισμούς τα 600. Σφραγίζει ο Υπουργός Οικονομικών. Σφραγίζει ο Πρόεδρος Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός της χώρας και ο Υπουργός Οικονομικών. Λέτε, και δεν θα κάνουν χρήση.
κάθε χρόνο βλέπετε 600. Που σημαίνει, αν είχαν κάνει χρήση από τα 600, δεν θα βλέπατε ότι είναι 580, 560, 540, ε? Θα μειώνοτανε, εφόσον κάνα χρήση. Δεν κάνουν χρήση. Τον τόκο τον πληρώνουν όμως, να ξέρετε, έτσι είναι εκεί κάθε χρόνο. Και επειδή μιλάμε για χρονιά, σου δείχνει τον τόκο του χρόνου. Οι άλλες χρονιές είναι ο τόκος του χρόνου, ο δικός μου ο τόκος, που είναι του Αρτέμι, δηλαδή ο Αρτέμις ως ώρα στην Ελλάδα έχει περίπου τα 21 δισεκατομμύρια κας που τον περιμένουν να πάει να τα πάρει. Και ό,τι ώρα γουστάρω θα πάω να τα πάρω και θα γελάτε όλοι μαζί. Ωστόσο, θα κάνουμε δικαστήριο για να δούμε αν τα 600 είναι εκεί, αν τα 2-3-800 δεν είναι εκεί. Και κάθεσαι εσύ να κάνεις πολιτική τώρα με ποιον. Τελικά πολιτική κάνεις εσύ, ρε Γίνα, πολίτη δικιά σου. Ή κάνεις με τον μπάσταρδο τον πράκτορα, τον βλάμεν, να το χάσω. Γιατί δεν κάνεις την πολιτική σου να μαζέψεις τον κόσμο να πάμε να τελειώνουμε. Ήδη έχεις ζημιά 21, δεις με τόκο 0,5. Αν αύριο ζητήσω και χάσιμο ομολόγων, που αν θα μου είχε δώσει τα ομόλογα 600 δις, εγώ θα έπαιζα αυτή τη στιγμή στη διατραπεζική και θα κέρδιζα χρήματα, θα κέρδιζα πλούτο. Άρα μου έχεις κλειδωμένο τον πλούτο τα 600 μέσα, μου δίνεις τον τόκο 0,5, σαφώς είναι ο δικός μου, δεν είναι κάτι άλλο, και με πας και στη δίκη και σε δίκη για να δεις αν τα 600 είναι εκεί. Με δύο αθωτικές αποφάσεις και τα έχεις 5 χρόνια στον προϋπολογισμό ως κας. Δηλαδή εκεί μέσα τώρα είναι μετρητά. Όταν βλέπεις δάνειο 600 δις, καταλαβαίνεις ότι είναι μετρητά. Δεν μπορεί να έρθει κάποιος και σου πει εδώ μέσα με χαρτιά. Δώσ' του κάτι στα μούτρα να σηκωθεί να φύγει, σε δουλεύει. Ενώ πιο πάνω βλέπεις και ομόλογα στον προϋπολογισμό. Φαίνεται. Άρα βλέπεις ότι είναι ήδη μετρητά από το 15. Και εσύ μου λες να κατέβουν μετρητά. Βλέπεις πόσα δεν έχεις καταλάβει ούτε εσύ, ρε Γινά μου, εκεί έξω. Μετρητά είναι, ρε μάνα μου. Πιο μετρητά πεθαίνεις, δεν γίνεται. Κάση είναι, παιδί μου, έχουν ρευστοποιηθεί τάχοι μέσα στον προϋπολογισμό κάθε χρόνο. Και είναι να πάω να πάρω και τόκος τώρα. Και αντί να πάρω τόκος, κάθομαι και κάνω φυλακή. Πώς το καταλαβαίνεις, σ' αρέσει? Ωραία. Και θα πάμε σε δικαστήριο στις 6 Νοέμβρη που βγήκε το δικαστήριο 6 Νοέμβρη, να πάμε να δικαστούμε για ποιο θέμα, αν είναι και τα 600. Ρε πόσο πλάκα έχουμε εμείς, πόσο έχουν οι δικαστικοί και τι πλάκα έχουν και οι άλλοι. Και όλοι γελάνε με ποιον, ξέρεις. Με σένα, ρε Γίνα, πολίτη που δεν μαζεύεσαι, που μου λες εγώ δεν ψηφίζω, που ψηφίζεις ό,τι μπουρδα θέλεις και κάθεσαι και λες τη μαλακία σου. Και κάθεσαι και μου λες να πούμε για την Εκκλησία σου, για τον Χριστό σου, για την Παναγία σου, για τον Εβραίο σου και δεν ξέρεις τι θέλεις. Δεν ξέρεις τι φταίει. Και φταίει μόνο ένα πράγμα. Εσύ ο ίδιος. Γιατί εσύ πρέπει να καταλάβεις, γιατί για σένα γίνεται το παιχνίδι. Όλη αυτή η γελιότητα που συμβαίνει σε μένα, στην Ελλήνων Συνέλευση και γενικότερα, για σένα είναι να μην καταλάβεις ποτέ, να μην φύγεις ποτέ από τη λύθη, από την ανυπαρξία. Βλέπετε τι τεράστια διαδικασία είναι. Είναι στον προϋπολογισμό κάθε χρόνο, τα βλέπεις μπροστά σου. Και φτάσαμε σε δικαστήριο, σε μια δίκη, δεν θυμάμαι σε ποια, και λέμε, κύριε Πρόεδρε, έχουμε τον ισολογισμό, είναι εκεί. Και τι λέει? Τι λέει ο Πρόεδρος, το θυμάστε αν κάποιος στα δικαστήρια? Αυτό λέει είναι πλαστό, δεν το ξέρουμε. Στην λέμε, κοπέλα μου, είναι ο προϋπολογισμός του κράτους. Κάνε μια διακοπή και τράβα μέσα και χτύπα μόλις θα το δεις. Δεν χρειάζεται, εμείς σου δίνουμε τη φωτοτυπία. Είναι φωτοτυπία, λέει, άρα είναι πλαστή. Είναι φωτοτυπία. Σε δουλεύουν ρε και δικαστές, δεν το καταλαβαίνεις. Δείχνεις κρατικό προϋπολογισμό του δικαστή και σου λέει είναι πλαστό, το καταλαβαίνεις, σαν την γελιότητα που φτάσει. Μα δεν είναι δικό μου το καμημένο, πώς είναι πλαστό? Του κράτους είναι. Από το διαδίκτυο το βρήκα, νόμος είναι, νόμος τάδε, έπα στο νόμο τάδε, κοίτα τον λες το. Χτύπα τον νόμο και βρες τον δικαστής. Είναι πλαστός ο νόμος και το φέκ του κράτους. Έτρελα θέκα μόλι. Όλη αυτή τη γελιότητα θα τη ζήσω όσο την αφήνεις. Και τη σταματάς μόνο εσύ πολίτη, γιατί είναι δικιά σου η πολιτεία, είναι δικιά σου η Ελλάδα, είναι δικιά σου η ζωή, είναι δικιά σου η δημιουργία και ζεις την εσάρκωσή σου. Και κοίτα να το καταλάβετε γρήγορα όλοι. Άρα, οτιδήποτε έχουν υποθεί από όλες αυτές τις ξεφτύλες που σώνει και καλά μας εξηγούνε, δεν μπορεί κανένας μου να σου εξηγήσει. Τα έχεις όλα μπροστά σου. Τι να σου εξηγήσει? Δεν έχεις να σου εξηγήσει τίποτα. Είναι να κατανοήσεις, να καταλάβεις και κάθε Έλληνα άνθρωπος να συστρατευτεί στην μονάδα αλλοδιτά του να τελειώνει όλο αυτό το παρατράγωδο που έχουν στήσει. Βγάλε τα χαράγματά σου από μέσα σου. Πέτα το δόγμα σου, πέτα το κόμμα σου. Πέτα το χρώμα σου που νομίζεις ότι έχεις λεφτά ή δεν έχεις. Καμία σημασία δεν έχεις, έχεις ή δεν έχεις. Είναι μόνο στην ένωσή μας. Όλοι θα έχουν. Όλοι θα έχουν τα πάντα και ό,τι τους αξίζει. Μα δεν θα πάρεις λιγότερα. Μα τι να σου υποσχεθώ. Αφού είναι όλα δικά σου, τι διάλογο να σου υποσχεθώ. Αφού είναι τόσα πολλά, έχει τέτοιο πλούτο, έχει τέτοια αυθονία που απαγορεύεται εγώ, Αρτέμι Σωστόρας, ως πολιτικός φορέας και πρόεδρος, να σου υποσχεθώ κάτι. Έχει τα πάντα, ρε διάολε. Και όταν έρχεσαι και μουρμουράς
τη γελιότητά σου, γιατί χάνεις το σπίτι σου, δεν έχεις δουλειά, δεν έχεις λεφτά. Μα δεν το κάνεις μόνο εσύ, το παθαίνουν όλοι. Άρα αύριο όλοι θα έχουν αυτό που δεν έχουν σήμερα. Δεν θες να το ζήσεις. Άρα δεν μπορώ να σου υποσχεθώ με ποσοστά τι θα έχει ο καθένας. Όλα δικά σας είναι. Με μια τεράστια αξιοκρατική διαχείριση. Τόσο απλό. Αυτό το απλό, γιατί να γίνεται δύσκολο και να στο κάνουν αυτοί. Στο κάνουν τόσο μακρινό και τόσο δύσκολο, γιατί εσύ δεν καταλάβαινες έγινε πολίτη. Και είναι σημασία να καταλάβετε ότι και στα γραφεία μας δεν κατάλαβαν την τεράστια ωριμότητα και του καιρού, αλλά και την ωρίμαση της αποστασίας. Κοίταξε πώς ωρίμασε η αποστασία να την καταλάβεις σε όλο της το μεγαλείο. Δεν ήξερες τόσο ότι οι δικαστές φέρονται έξι, δεν ήξερες τι ακριβώς συμβαίνει, δεν ήξερες τι σημαίνει. Έπρεπε με το σώρα, με το πρωτόγνωρο, αυτό το τεράστιο που ήρθε και μοναδικό. Είναι η μόνη φορά παγκοσμίως που οι δημοσιογράφοι και όλα τα social media επιτέθηκαν σε έναν άνθρωπο τόσο πολύ και τον έβριζαν συνεχόμενα τόσο πολύ. Βρέστε μου έναν άλλον που έχει συμβεί. Ακόμα και σήμερα συνεχίζω. Είναι πρωτόγνωρο σε έναν άνθρωπο να μιλάνε χιλιάδες πράκτορες και να τον βρίζουν σε όλο το διαδίκτυο, σε όλα τα social media. Είναι τόσο πρωτόγνωρο και τόσο αληθινό. Είναι πρωτόγνωρο να επιτίθεται η δικαιοσύνη σε έναν άνθρωπο με τέτοιο μίσος που δεν τους έχει κάνει κάτι, δεν τους πήρα κάτι, δεν έχει χάσει κανείς κάτι από μένα. Έχει χάσει κάτι. Υπάρχει βλάβη σε κάποιον επειδή δίνουμε την εντολή που πληρωμής. Πού! Πού τι! Κέρδισε κάτι ο φορέας. Τι! Πού! Κερδίζει την ένωσή του. Αυτό είναι το μέλημά μας. Να ενωνόμαστε και να σηκωνόμαστε σε μέλη. Τι άλλο κέρδισε ο φορέας? Business, συμφωνίες, με ποιον? Δεν υπάρχει καμιά συμφωνία. Υπάρχει ένας τεράστιος αγώνας από ψυχές, από καρδιές. Με το ίδιο το, αν το θέλετε, με την ίδια τη ζωή μας. Με τον ίδιο τον πλούτο μας. Δεν χρωστάμε μία δεκάρα πουθενά. Πραγματικά είμαστε άξιοι. Αρκετοί. Προδοσίες έχουμε πολλές. Ξεκαθαρίζουμε τα πάντα, βγαίνουν τα πάντα. Είναι μια τεράστια δημιουργία που πάει από την αρχή. Και βάζει τα θέμελα από την αρχή, τα αληθινά στην απόλυτη αλήθεια του δικαίου τους. Τι πιο όμορφο είχε να γίνει χρόνια που πολύ το κοιτάτε. Πρέπει. Θα οριμάσετε όλοι και θα περιμένουμε και τον τελευταίο. Όσο εμείς αποχωράμε. Εμείς έχουμε μια τεράστια ανέλυξη σταθερή. Άρα συνεγινές μου. Συνέλληνες, θα κάνουμε λίγο μια σύνδεση ακόμα, γιατί πέρασε το 2ωρο και όταν γίνεται μετά από 2 ώρες κλείνει η γραμμή. Θα κάνουμε μια σύνδεση πάλι με τον Πρόεδρο, ωστόσο και να κάνει τον επίλογο. Ήδη έχουν περάσει περίπου γύρω στις παραπάνω από 2,5 ώρες. Μια πλήρη ανάλυση όλων των θεμάτων που αφορούν τα 600 δισεκατομμύρια. Αυτή την πολύκροτη υπόθεση που έχει απασχολήσει όλα αυτά τα χρόνια την κοινή γνώμη, αλλά και το τεράστιο όπλο όλων των Ελλήνων πολιτών που το έχουν στα χέρια τους, που το έχουμε στα χέρια μας απλόχερα, με τεράστια μεγαλοπρέπεια από τον Έλληνα αδερφό μας, τον Αρτέμητο Σωρά. Ο Πρόεδρος είναι ξανά στη γραμμή μας. Πρόεδρε, σ' ακούμε. Ναι. Άρα αυτό που θέλω να πω, τράβηξε πάρα πολύ εκπομπή, είναι τεράστια τα στοιχεία που είναι για τα 600. Δεν τελειώνει ούτε με 10 εκπομπές, με όλα και έχουν συμβεί, να διαβαστούν, να καταλάβετε, να συντονιστείτε, αλλά και να είναι και ο δρόμος, άμα το θέλετε, για τη νέα αρχή μας. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε όλα τα τεράστια στοιχεία της αλήθειας, αλλά και το πώς το καθεστώς στις τελευταίες του αναπνοές κοιτάει και προσπαθεί να γκρεμίσει τις πραγματικές αλήθειες. Αυτή τη φορά δεν πρέπει να του επιτρέψουν οι άνθρωποι να συμβεί. Ήδη έχω πει ότι είμαι εγώ μαζί σας και θα είμαι για πάντα μαζί σας, που σημαίνει εσείς θα πρέπει να ενδώσετε στις πραγματικές αλήθειες και σε αυτό που πραγματικά θέλετε, αφήνοντας πίσω σας τα 3 πράγματα που σας διαχωρίζουν: κόμμα, χρώμα, δόγμα. Να ενωθείτε πραγματικά στη βάση και στη μονάδα που θα μας δώσει την απελευθέρωσή μας. Έχουν οριμάσει και ο καιρός και τα στοιχεία, αλλά οριμάζει και η αποστασία. Είχα πει σε μια μεκοπή ότι πρέπει να καταλάβετε ότι πρέπει να οριμάσει η αποστασία. Να κάνει και να εμφανιστεί στην αποστασία. Πρέπει να εμφανιστεί η αποστασία. Πρέπει να εμφανιστεί αυτό που κάνουν και πώς το κάνουν. Έχουν εμφανιστεί πάρα πολλά πράγματα όπου καταγράφονται τα πάντα.
για να καταλάβουν οι άνθρωποι πώς το κάνει η αποστασία και τι πρέπει να προσέξουν συνεχόμενα από εδώ και στο εξής. Πρέπει να πνιγούν στο άδικο ώστε να ενδώσουν και να καταλάβουν για να πάρουν την αλήθεια στα χέρια τους. Σήμερα οι αλήθειες είναι τεράστιες, είναι διασταυρωμένες και είναι μπροστά στα μάτια σας και τις βλέπετε. Τις διεξάγονται, άμα θέλετε, όλες αυτές οι αδικίες και οι τεράστιες αδικίες στο πρόσωπό μου, στο όνομα της Αιγίνων Συνέλευσης, στην αλήθεια του δικαίου και συνεχίζει να το κάνουν με θράσος. Έτσι, κλείνει ένα μεγάλο κομμάτι. Αυτοί που θα μείνουν πίσω και οι επόμενες μέρες να γίνουν εκπομπές με τα αληθινά στοιχεία των 600, στη βάση της νόησης, όχι της παράνοιας και μιας εξήγησης. Ξέρετε κάτι, είναι να υπάρχει κάποιος, να μην υπάρχει καθόλου, να μην έχει τίποτα, αλλά να εξηγεί σε αυτόν που έχει. Ξέρετε τι είναι να έχετε ένα βουνό, ένα καράβι αποδείξεις και να έρχεται κάποιος γελίος, ένας ξεσκισμένο πλάσμα και να σου λέει όλες τις γελιότητες χωρίς καμία απόδειξη. Είναι δυνατόν να υπάρχει εχέφρον άνθρωπος να ακούει κάποιον χωρίς αποδείξεις ή με σενάρια ή γελίο? Δεν καταλαβαίνετε πόσο γελίος είναι και ο ίδιος? Άρα ενώνονται οι γελίες οι ουσίες τους και νομίζοντας ότι είναι άνθρωποι ενός κοινωνικού συνόλου. Θα πρέπει όλα αυτά να αποδειχθούν, να δειχθούν και σήμερα να αρχίσετε να πάρετε μια νέα διαδικασία. Σαφώς θεωρώ ότι πολλά πράγματα με προσωπικό όφελος είτε δικαστικών εγγράφων, προσπαθώντας όλοι να σώστε ένα ακίνητο ή μια προσωπική σας διαδικασία, μπήκατε σε μεροληψία και σε διαδικασία της ατομικότητάς σας με προσωπικό όφελος στην Αιγίνων Συνέλευση. Η Αιγίνων Συνέλευση έχει γενικό, ολικό, συνολικό όφελος της μονάδας. Μέσα εκεί είναι και το προσωπικό σας. Δεν πρέπει το προσωπικό σας να είναι πάνω από το ολικό όφελος. Όφελος εντωμεταξύ, αφελής είναι ο ήρωας. Αυτός που δεν έχει όφελος, δεν έχει προσωπικό όφελος, ενώ το όφελος είναι για όλους. Θα πρέπει να καταλάβετε ότι η ένωσή μας θα γίνει στην ολότητα του συνολικού όφελους, δηλαδή των όλων. Τότε θα εισπράξεις όλα. Γιατί όλα είναι όλων, μονάδα τα όλα, μονάδα οι όλοι. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό. Άρα δεν γίνεται να ασχολείσαι εσύ, παιδί μου, να δεις. Και δεν μπορεί η Αιγίνων Συνέλευση να ασχοληθεί με το σπίτι σου που το χάνεις. Ναι, να μην το χάσεις, σε στηρίζει η μονάδα στην προσωπική σου βάση. Άρα εμείς ασχοληθούμε με τον κάθε μοναδούλα, το κάθε κυταράκι που χάνει. Δεν είμαστε υπάλληλοι, δεν μας πληρώνει κανένας. Δεν μας πληρώνει εμάς για να σε βοηθήσουμε, μη χάσεις το σπίτι. Αφού η Ελλάδα χάνεται, το σπίτι σου μας ενδιαφέρει. Σας ενδιαφέρει το σπίτι το δικό μου, αν χαθεί του Αρτέμι του Σωρά, αν χαθεί η Ελλάδα? Θέλω να καταλάβετε ότι πρέπει να κερδίσουμε την Ελλάδα όπου μέσα είμαστε όλοι. Αν δεν το καταλάβετε αυτό, δεν θα μπορέσετε να πάτε πουθενά. Όχι να πάρτε κυβέρνηση. Ούτε τον κόλο σας δεν θα μπορείτε να πάρετε να το μεταφέρετε κάπου. Γιατί θα πρέπει να σας δώσουν άδεια για να το κάνετε αυτό. Αν δεν το καταλάβετε καλά, προέχει το συνολικό, όπως γράφω σε όλα τα έγγραφα. Προέχει το συνολικό. Αυτή είναι η ελευθερία μας, η συνολική μονάδα μας. Η ατομικότητά σου έχει να κάνει με σένα και με το σύνολο της μονάδας σου. Αν δεν κοιτάξεις τη μονάδα σου, δεν υπάρχεις εσύ. Αν χαθεί η ολότητα όλων μας, δεν υπάρχουμε παλικάρια. Έτσι λοιπόν θα καταλάβετε την τεράστια διαδικασία. Έχετε τεράστια όπλα στα χέρια σας, έχετε τεράστιες αποδείξεις. Σταματάτε κάθε γελιότητα και σταματάτε κάθε προδότη που σας παίρνει το μυαλό γι' αυτό. Είναι θέμα αρρώστιας όταν έχεις τα αυτιά σου. Γι' αυτό σας είπα και τα προφίλ σας και γενικά. Με άνθρωποι που μπαίνουν στο γραφείο που είναι εγκάθετοι, διώχτε τους. Έχεις έναν καρκίνο που τον ακούς συνέχεια. Όπου σου λέει την ίδια κασέτα, χωρίς να υπάρχει άλλη. Και αυτό θα πρέπει να σταματήσει διαπαντός. Έχουμε τεράστιο έργο, έχουμε τεράστιες αλήθειες. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που πρέπει να ενημερωθούν με ένα σωστό τρόπο. Πετάξτε όλα τα βλαμμένα, όλους τους χαζούς, όλους τους ανεγκέφαλους, όλους τους εγκάθετους και όλη τη δογματίλα έξω. Μην την ενημερώνεις. Άστο αδερφέ, δεν είναι για σένα. Άστο αδερφέ, δεν είναι για σένα. Άστο, βγάλε τον λίγο έξω. Δεν είναι για αυτόν, αφού τον βλέπεις. Τι να κάνει, συνέλγει ένα βλαμμένο ή έναν άνθρωπο που δεν καταλαβαίνει ή ένα δογματισμένο? Δεν γίνεται, δεν θέλει. Και αν θέλει να έρθει, θα έρθει για να σε διαβάλει. Υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι πραγματικά, ψυχές, οι οποίες μπορούν να ενωθούν για το μεγάλο εγχείρημα, για τη μεγάλη ανατροπή, για τη μεγάλη αλλαγή. Όταν μιλάω για ανατροπή, να διώξουμε όλη την αποστατήλα και να πάρουμε τη δημιουργία στα χέρια μας. Η δημιουργία είμαστε εμείς και εμείς δημιουργούμε στο χώρο μας.
Ας μην κάνω διαλογική συζήτηση, ας μείνω μόνο στα 600 που είπα. Ανέλησα ακριβώς όλες τις αλήθειες. Υπάρχουν πολύ μεγαλύτερα πράγματα και αλήθειες από αυτές που σας είπα. Είναι κρυμμένες μέσα στα χαρτιά και θα πρέπει να εμφανιστούν και να δουν το φως της δημοσιότητας όλες αυτές οι αλήθειες. Στο επόμενο ραντεβού μας θα έχω για τα παγκόσμια ταμεία να ξεκαθαριστεί μία και διακαμπαντός τι συμβαίνει, να μην ξανακουστεί καμία γελιότητα δεξιά-αριστερά, ώστε να καταλάβουμε πού ακριβώς βαδίζουμε, σε ποια θέση και να φύγουν ενδεχόμενες γελιότητες, σενάρια, τα αποστατικά και κάθε καινούργια γελιότητα που μας το φέρνουν κοντά μας. Ξέρουμε ποιοι είμαστε, ξέρουμε τι κάνουμε, έχουμε αποδείξει 7 χρόνια τι είμαστε, οι αποδείξεις είναι εκεί, δεν φύγανε ποτέ, συνεχώς μαζεύονται κι άλλες και όλη αυτή η τεράστια διαδικασία που νομίζετε ότι είναι τιμωρία, δεν είναι τιμωρία, είναι παιδεία, είναι πεπαίδευση, είναι μάθηση για να μάθεις εσύ τι συμβαίνει, να καταλάβεις εσύ τι συμβαίνει, να δεις ακριβώς τι έχει γίνει και να βαδίσεις τον πραγματικό απόλυτο δρόμο και διαδρομή της απελευθέρωσής σου. Αυτά είχα να πω για σήμερα. Απήρη τιμή και σεβασμό σε όλους τους Έλληνες ανθρώπους. Όλοι πρέπει να ενδώσετε, όλοι πρέπει να εκτελέσετε, όλοι πρέπει να αναγνωρίσετε και το παρόν που πρέπει να συμβούν όλα, αλλά και την τεράστια δυναμική που μπορείτε να δώσετε τέτοιες ώρες που η Ελλάδα μας πραγματικά θα έρθει σε δύσκολους καιρούς. Έρχονται δύσκολοι καιροί για την Ελλάδα, για τους ανθρώπους που ζουν στην Ελλάδα. Βάλεστε από πάρα πολλά εχθρικά κύματα που συμβαίνουν, δεν θέλω να μπω παραπέρα τώρα, τα βλέπετε όμως, συνδυάστε τα, μπείτε σε μια πραγματική πολιτική η οποία θα γίνει μόνο μέσα στην ελεύθερη μονάδα μας, στην Ελλήνων Συνέλευση. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς μέχρι το επόμενο ραντεβού μας. Σε 2 μέρες θα έχουμε ξανά για τα παγκόσμια ταμεία για να ολοκληρώσουμε τα όπλα της Ελλήνων Συνέλευσης, τα τεράστια δικαιώματά σας, τα κληρονομικά σας δικαιώματα, την ισχύ σας, τη δύναμή σας. Και πρέπει να την πάρετε. Τη θέση του αυτόχθονα έγινε θα γεννεί. Δεν θέλω τίποτα παραπάνω και λιγότερα από τα δικά μου. Ό,τι σας λέω είναι δικά μας, είναι δικά μου. Και πρέπει να τα υποστηρίξουμε, να τα στηρίξουμε, να τα αναγνωρίσουμε, να τα δούμε. Να πολεμήσουμε για τα δίκαια και τα δικά μας. Μόνο για τα δίκαια και τα δικά μου πολεμώ. Δεν έχω τίποτα λιγότερο και περισσότερο και δεν θα πάρω τίποτα ξένο. Δεν το χρειάζομαι. Οτιδήποτε ξένο πέραν εμού, πέραν τα δικά μας, είναι αποστατικό και δεν το χρειάζομαι. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς μέχρι το τέλος. Δυναμικός, Πρόεδρε. Δυναμικός. Φτάσαμε στο τέλος σημερινής εκπομπής. Μιας εκπομπής με τον πρόεδρο της Ελλήνων Συνέλευσης Αρτέμη Σόρα και διευθύνων σύμβουλο Γιάννη Πλόσκα. Συνέλληνες, συνελληνίδες, ο πολίτης πρέπει να μάθει. Ο Έλληνας πρέπει να μάθει. Μεταφέρετε την αλήθεια και τη γνώση που μας έφερε ο Αρτέμης Σόρας. Μιλήστε, κοινοποιήστε συνέχεια και παντού. Πρέπει να ακουστεί σε όλο τον πλανήτη. Καλέστε όλους τους Έλληνες να υπογράψουν τις εντολές αποπληρωμής. Ο πολιτικός φορέας του έθνους των Ελλήνων δεν έχει κόμμα, δεν έχει δόγμα, δεν έχει χρώμα. Τι περιμένετε? Μας παίρνουν τη χώρα μας, μας παίρνουν τις ζωές. Τώρα εκτελέστε, τα όπλα τα έχετε. Μέχρι την επόμενη εκπομπή, από τους συντελεστές του Ράδιο Έλευσης, αγωνιστικούς χαιρετισμούς, δύναμη φως.